Αμολάτε τώρα, ξεκινήσαμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το εκτάκτος πρωινιάτικα με την Μπέτη Μαγκύρα, δηλαδή εμένα. Είδα πράγματα που δεν έχω ξαναβιώσει, αποκάλυψε ο Γιώργος Πηλίδης μετά την επιστροφή του από τον Άγιο Δομήνικο. Δημήτρη, από το υπόγειο σύνταξης, τι συμβαίνει στο νησί, τι είδε ο Γιώργος Πηλίδης? Πρόκειται για μια άγνωστη φυλή που ζει στην καρδιά της ζούγκλας, Μπέτη, η οποία τρέφεται αποκλειστικά με φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Και φυσικά δεν πηγαίνει καν στην τουαλέτα. Δεν θυμίζει σε τίποτα το υπέροχο αυτό ανθρώπινο είδος μας. Αυτό πρέπει να είδε ο Γιώργος Πηλίδης και αυτό και σοκαρίστηκε. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της φυλής που τον έκαναν να μην πιστεύει στα μάτια του, Δημήτρη? Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι λένε άλλα μπροστά σου και άλλα πίσω από την πλάτη σου. Αυτό κάτι μου θυμίζει, Δημήτρη. Μήπως είδε πραγματικούς ανθρώπους και μπερδεύτηκε από την πείνα? Όχι, Μπέτη, είδε τους Ούμπα Λούμπα. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Τι δεν καταλαβαίνουμε? Τι δεν καταλαβαίνουμε, σου λέω, είδε τους Ούμπα Λούμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Α, σε καλά, Μπέτη μου. Through my eyes, δηλαδή μέσα από τα μάτια μου, είναι ο τίτλος της έκθεσης ζωγραφικής της κόρης της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνας Μπέτα. Ο γιο της Δάκης ήταν εκεί. Γεια σου, εκεί ήμουνα, Μπέτη, να τονίσω πως ο αρχικός τίτλος της έκθεσης ήτανε «Η Κριστιανά είμαι εδώ», αλλά δεν βρήκε σύμφωνη τη μητέρα της, η οποία είπε «Η Νατάσα είμαι εγώ». Κατάλαβες τώρα, έγινε εκεί το μπιφ, ότι η Χριστιανά, η Νατάσα είμαι εγώ, η Νατάσα το υπονοούμενο. Ναι, το... μάλιστα. Πώς ήταν το κλίμα εκεί, Γιώτη? Το κλίμα, Μπέτη, ήταν εύκρατο, χαρακτηριστικά μεσογειακό θα έλεγα, και γενικά ήπιος το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αν εννοείς αυτό. Όχι, Δάκη μου, όχι. Της Αττικής το κλίμα, Δάκη μου. Της έκθεσης το κλίμα εννοώ. Α, ούτε εσύ ξέρεις τι λες. Κατάλαβα, δεν εννοούσα αυτό. Φανατικοί λάτρεις της τέχνης βρέθηκαν εκεί, όπως, Μπέτη, γράφε ονόματα, σημείωνε. Έλλη Κοκκίνου, Αθηνά Οικονομάκου, μέχρι και ο Γιώργος Κακοσέος ήταν εκεί, Μπέτη, ο οποίος βέβαια του έκανε παρατήρηση ο security της έκθεσης. Για ποιο λόγο, άκου τώρα, περιεργαζόταν τον ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου, νομίζοντας ότι είναι πίνακας της Χριστιανάς. Κατάλαβες τώρα τι? Μάλιστα, Γιώτη. Φαντάζομαι ότι έχεις πολλά να μας πεις. Βεβαίως έχω, Μπέτη. Έχω να τονίσω το ότι η ζωγράφος... Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτη. Πρώτη φορά νύφη ντύθηκε η Καρολίνα Καλύβα, προκαλώντας αναστάτωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαρία Εστεμένη, τι έχει συμβεί? Με το δικό της γάμο, λες, Μπέτη? Με της Καρολίνας, Δημήτρη, τι κάνεις στη θέση της Μαρίας Αντωνάρος? Θέλεις να γίνεις Εστεμένη? Θεός φυλάξει, Μπέτη. Ναι, θα σου κακόπευτε. Ας περάσουμε στο θέμα όμως. Καλιαρντή. Η Καρολίνα Καλύβα, λοιπόν, προκάλεσε πανικό στο ευρύ περιβάλλον, μιας και μόλις δημοσιεύτηκε το δίθεν προσκλητήριο, όλοι έσπευσαν να ετοιμαστούν αναλόγως. Άλλοι ράφτηκαν, άλλοι χλάφτηκαν, άλλοι βιάστηκαν να αγοράσουν δώρα και πρικιά, Μπέτη. Ωστόσο, την Μπέτη, ο γάμος ήταν ένα ασύλληπτο marketing trick. Η Καρολίνα ντύθηκε νύφη μόνο για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ του Βασίλη Οικονόμου. Μόλις τελείωσε το γύρισμα, φυσικά έβγαλε το νυφικό. Με λίγα λόγια, όπως θα έλεγε και η Μαρία μας, Εστεμένη, έκλασε η νύφη, σχόλασε ο γάμος. Έλεος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το εκτάκτος πρωινιάτικα. Με εμένα μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο «Ποιος είναι πρωινιάτικα» πάλι με εμένα. Μία με έχουνε, με βάζουνε παντού. Πήγε ο νέος χρόνος, καινούργια σχεδία. Στολές να αγοράσω και αποκριατικά. Η σκέψη μου πετά σαν να έχω γεύει πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ο Γιώργος Πηλίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και μίλησε για την αποβολή του από το Survivor All Star. Έχεις να κάνεις με χαρακτήρες που θα πρέπει, που ξέρεις ότι τώρα σου μιλάει
Και επιτόπου φεύγει πίσω και λέει άλλα αρκεί να προχωρήσει το παιχνίδι. Περισσότεροι είναι κάπως έτσι. Θα πεις κάποιο όνομα να σε πιέσω ή δεν χρειάζεται να σε πιέσω? Όχι, δεν θα πω κάποιο όνομα, αλλά θα πω τα ονόματα όταν θα βγουν, θα τα πω. Ειλικρινά. Όταν θα βγουν, θα πεις αυτόν εννοούσα. Θέλω να δω, ας πούμε, τις αντιδράσεις, δηλαδή που όταν ανακοίνωσε, έγιναν κάποιες ανακοινώσεις και τα πράγματα. Δηλαδή όταν βγήκε, ναι, θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το παιχνίδι αφού κάνανε αυτό το πράγμα. Oh. Δηλαδή ήρθε ο κύριος Ατζούν στο παιχνίδι, είδα να κατηγορούν τον Ηλία. Ξέρω ότι ήμουν και εγώ μέσα στα. Στα κόλπα. Μάλλον όλοι στα όταν κόλπα. Έβλεπα να κατηγορούν μόνο τον Ηλία, δεν μπορούσα να τον αφήσω έτσι, σε καμία περίπτωση. Α, έτσι, έτσι έγινε. Ναι. Και είπες και εσύ ότι και εγώ. Να και εγώ, ναι. Και περίμενες να ακούσεις κι άλλα κι εγώ κι εγώ κι εγώ κι εγώ κι εγώ και δεν άκουσες κανένα? Στεναχωρημένος κάπως ο Γιωρίκας, περίμενες μια στήριξη. Ειλικρινά από κάποια άτομα, ναι, δηλαδή είμαι πολύ απελπισμένος. Όλα οδηγούν σε σένα. Στα παρασκήνια του βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού του Βασίλη Οικονόμου με τίτλο «Τα χαιρετίσματά μου» σε μουσική Γιώργου Κακοσέου και στίχους Νίκου Σαρή, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας. Πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ είναι η πρώην παίκτρια του Survivor Καρολίνα Καλύβα, η οποία αντίθηκε νύφη στο πλευρό του τραγουδιστή. Ποια ήταν η ιδέα του να παντρευτείτε? Είναι το κόνσεπτ του τραγουδιού, του βίντεο κλιπ. Η αλήθεια είναι εγώ πρώτη φορά αντίθηκα νύφη. Ένιωσα λίγο περίεργα, αλλά είναι ωραία αίσθηση για όλες τις συμφούλες εκεί έξω. Ένα είναι σίγουρο, όποιος πάρει την Καρολίνα θα είναι πάρα πολύ τυχερός. Πολλοί λένε ότι το φετινό Survivor είναι reality. Εσύ που το έζησες, πώς σου φαίνεται? Για μένα είναι μια μικρή αποτύπωση της ημέρας του καθενός, το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Δεν μπορείς να πεις κάτι το οποίο είναι fake, είναι κάτι το οποίο βγαίνει επιτευμένα. Ό,τι βλέπετε είναι βγαλμένα από τη ζωή των παιδιών μέσα στο παιχνίδι. Είδαμε ότι έφυγε και ο Πιλίδης και ο Γκότσης. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν γνωρίζω το τι έχει συμβεί πραγματικά. Δηλαδή μόνο εκείνοι ξέρουν και η παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Ηλία. Τον Πιλίδη, λόγω και μάλλον το ότι δεν τον γνώρισα ποτέ, δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερες επαφές. Είναι καλά. Αυτό με ενδιαφέρε όταν μιλήσαμε. Η υγεία του να ήταν καλά και όλα τα άλλα έρχονται. Στεναχωρέθηκε ο Ηλίας που δεν είχε τη συμπαράσταση για κάποιων συμπαικτών? Μείναμε μόνο στο ότι είσαι καλά. Αυτό με νοιάζει και ο χρόνος θα γιατρέψει. Όταν τελειώσει το παιχνίδι θα μιλήσει με τον Μάριο? Μένουμε πάλι στα λόγια που είπαμε, ότι όταν βγούμε θα βρεθούμε. That's it. Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση και με τον Μπό και ό,τι είχε συμβεί. Προχωράμε μόνο μπροστά. Με χαμόγελο, με θετική σκέψη, θετική ενέργεια και βασιζόμαστε σε ένα μόνο κοινό σκοπό, να είμαστε όλοι καλά. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Αλέκη Βουγιουκλάκη μετά την αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του Γιάννης Παπαμιχαήλ, μίλησε στον Real FM ο Γιώργος Λιάνης. Είμαι 55 χρόνια δημοσιογράφος και μου συνέβη τον τελευταίο καιρό ένα γεγονός για το οποίο οφείλω μια απάντηση. Γιατί ο Παπανδρέου έλεγε ο Ανδρέας ότι τον ασωπαίνεις ισοδυναμεί με το ψεύδεστε. Όμως δεν ήθελα να βγω σε καμιά τηλεόραση παρά την εισβολή που δέχτηκα πριν και ακόμα με περιμένουν απ' έξω. Τι σαν να μην έχουμε την ελευθερία οι δημοσιογράφοι να αναπολύσουμε, πρέπει να ποινικοποιούμε και τις αναμνήσεις μας. Ποιον προσβάλλει αυτό το κομμάτι? Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό το θέμα που διαβάστηκε τότε πουλούσε 80.000 φύλλα? Γιατί αυτό το θέμα που διαβάστηκε στο βιβλίο μου που πουλούσε 10.000 αντίτυπα και δεν αντέδρασε κανείς? Και τώρα ξαφνικά γίνεται πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Θα δικαστώ τώρα για τη φράση πάρτο. Και δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση. Γιατί ο Σεφέρης λέει ότι η τηλεόραση είναι φωνικό όπλο. Εγώ κατηγορήθηκα τη δεκαετία του 70 και του 80 ως ο ψαλμωδός της Αλίκης. Και τώρα θα κατηγορηθώ και το κατηγορώ ακριβώς αντίθετο. Λατρεία μου και ο σεβασμός μου για την Αλίκη δεν υπολείπεται από τη δική σας λατρεία και το δικό σας σεβασμό. Δεν περίμενα ποτέ αυτό που συνέβη σήμερα. Στην ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, με την οποία γνωστοποιεί πως θα κινηθεί νομικά κατά του Γιώργου Λιάνη, ενώ στο τέλος αναφέρεται και στον Κώστα Τσουρό, απάντησε ο δημοσιογράφος μέσα από το Μέγκα Καλημέρα. Επειδή θέλω να σχολιάσω λίγο το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με ενέπλεξε σε αυτή την ανάρτηση που έκανε, θέλω μόνο απλά να πω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι κάποιες δηλώσεις που είχα κάνει εγώ εδώ πριν από 3 μήνες. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά προσπαθούσα να σκεφτώ και λέω: μα πώς εμπλέκεται αυτό με τη συγκεκριμένη υπόθεση? Δεν εμπλέκεται καθόλου. Πριν από 3 μήνες, 9 Ιανουαρίου μάλιστα, είχε βγει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και είχε πει ότι εγώ δεν πηγαίνω σε εκπομπές. Και εγώ είχα πει ότι δεν πηγαίνει σε εκπομπές γιατί έχει δύσκολες απαιτήσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα κανάλια. Mm-hmm. Και όπως τα λεγόμενά μου τότε,
τότε επιβεβαίωσε και ο ίδιος με αυτή την ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Δημιουργούνται εντυπώσεις ότι αυτό που είπα σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Λιάννη. Στην υπόθεση του Γιώργου Λιάννη ήμουν ξεκάθαρος και ήμουν ίσως και ο πρώτος εδώ που παίξαμε το θέμα, που είχαμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να λέγονται κάτι, τέτοια πράγματα για μια γυναίκα. Το Στέλιο Κουδουνάρη συνάντησε ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας και εκείνος μας μίλησε για τη συμμετοχή του στο My Style Rocks και τις αλλαγές που έγιναν. Μεγαλώνει το My Style Rocks, τρίωρο σε διάρκεια, πώς σας φαίνεται? Είναι καταπληκτικό γιατί όλος ο κόσμος έλεγε ότι είναι πάρα πολύ μικρό και τόσα χρόνια που ήταν τρίωρο, ο κόσμος έχει συνηθίσει, θέλει extra large δόση. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα ήταν μια υπέροχη προσθήκη, όπως και η Λιάννα και ο Δημήτρης, περνάμε πραγματικά ωραία. Θα αλλάζετε κάτι στο στυλ της Κατερίνας Καραβάτου? Νομίζω ότι κάθε μέρα η Κατερίνα οδεύει προς το fashion icon σιγά σιγά. Είναι καταντημένη. Ναι, βέβαια. Τις κάνω παρατηρήσεις εγώ στην εκπομπή. Έχετε έρθει σε δύσκολη θέση με την κριτική που κάνετε ή να νιώσετε εσείς τύψεις άβολα μετά? Σε δύσκολη θέση έρχομαι. Τύψεις γιατί να νιώσω? Πιστεύω ότι τα κορίτσια είναι πιο σκληρά από εμάς. Τηλεοπτικά θα μπορούσαμε να σας δούμε και κάπου αλλού εκτός από το My Style Rocks? Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά η αλήθεια ότι όσες προτάσεις με έχουν κάνει κατά καιρούς ήταν κόνσεπτ τα οποία δεν μπορούσα να με φανταστώ. Ακούγεται ότι μπορεί να γίνει του χρόνου My Style Rocks All Star. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Εξαιρετική. Θα θέλατε να συμμετέχετε στο All Star? Θα λείπω εγώ από το All Star. Άμα λείπω εγώ από το All Star που είμαι 5 χρόνια σε αυτό το παιχνίδι, ποιος θα είναι? Με τον κύριο Γαβαλά έχετε κρατήσει επαφές και μετά το παιχνίδι? Ναι, τώρα πριν 5 λεπτά μιλάγαμε. Και πώς σας φαίνεται στις απόψεις του που έχει, που λέτε ότι εντάξει, ωραίο είναι το My Style Rocks, λείπω κι εγώ κάποιες φορές που έλεγε στην αρχή? Μα ο Λάκης είναι ο Λάκης. Ο Λάκης είναι αντικατάστατος, είναι μοναδικός, είναι πολύ σημαντικός για την ελληνική μόδα. Οπότε φυσικά και σε όλες τις εκπομπές μόδας θα έχει πάντα θέση και πάντα θα λείπει. Θα δούμε αλλαγές στο My Style Rocks τώρα. Πλησιάζουν και εκλογές. Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Ισχύει το ότι τελειώνεται τώρα τα γυρίσματα τον Απρίλιο? Κάπου τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, ανάλογα. Κάπου εκεί. Θα σας λείψει κάπως? Οπωσδήποτε θα μου λείψει, αλλά θα το βλέπω μαζί με εσάς στην τηλεόραση μέχρι τον Ιούλιο, οπότε δεν νομίζω. Λοιπόν, σε δύσκολη θέση έρχεται, τύψεις δεν έχει για τα ένα που είναι, για την άγχη που άλλωστε. Μόνο ένα, μαμά, είναι το σήμα κατά το δέντου, ναι. Ένα, δίνει ένα, αυτό. Άμα πάρεις δύο... Νομίζω ότι όλοι οι κριτές που έχουν δώσει χαμηλές βαθμολογίες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια είναι και αυτοί που έχουν ξεχωρίσει. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν γενικότερα στο παιχνίδι. Οι Κουδουνάρης έχουν αλλάξει, η κριτική επιτροπή πόσες φορές, η παρουσιάτρια πόσες φορές. Ο Στέλιος Μράχος είναι ο μόνος που. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο όμως τα βρίσκει όλα τέλεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στο μυαλό του την ώρα που δίνει αυτές τις απαντήσεις, γιατί είναι πολύ διπλωμάτης. Δεν ξέρω αν εσείς, ας πούμε, το αμφισβητείτε αυτό. Εντάξει, αλλά περνάει πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι το διασκεδάζει. Εμείς πάντως περνάμε όλους πολύ ωραία. Προφανώς και την πρώτη χρονιά με την Αλεξάνδρα και τον Χάρη παίρνει και ωραία. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει κάτι να χωρίσει με τους κριτές ο Στέλιος. Να σου πω κάτι. Άμα σκεφτείς, οι άνθρωποι οι οποίοι άλλαζαν και εκείνος έμενε ως φάρος στη μέση. Ήταν ωραίες προσωπικότητες. Δηλαδή, ο καθένας είχε κάτι ξεχωριστό και ωραίο να δώσει. Δεν πήγε κάποιος ποτέ που έλεγε στο αυτό στην ιδέα. Αλλά αυτός είχε τον τρόπο και τους έτρωγε και έμενε μετά στο τέλος πάντων. Άλλωστε, και η εκπομπή αυτή, επειδή μου στηρίζεται πάρα πολύ στα σχολεία των κοριτσιών, εγώ πιστεύω. Η βαθμολογία δηλαδή και τα σχολεία που βάζουν οι άλλες παίκτριες στην παίκτρια που είναι μπροστά και παρουσιάζει το ρούχο της. Νομίζω ότι οι κριτές έρχονται σε λίγο δεύτερη μοίρα πλέον. Όλοι πάμε και για το Μαναφούκι, γι' αυτό δεν το βλέπουμε. Ναι, ναι, εγώ ναι. Τουλάχιστον γι' αυτό το βλέπω. Για να δω πώς θα τσακωθούν μεταξύ τους. Είναι επίσης, αυτό που δεν έγινε στο GNTM. Ο Στέλιος, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιαστές που να είναι τηλεοπτικοί, να μπορούν να είναι μυστεροί. Ναι. Ο Λάκης δεν είναι σχεδιαστής όμως, ο Λάκης είναι άνθρωπος της μόδας. Εντάξει, μπορεί τώρα δεν μπορείς να μην τον πεις σχεδιαστή. Εννοώ με την έννοια ότι όταν βγάζει ρούχα, ανεξάρτητα αν μπορεί να πιάνει ο ίδιος το στυλό, η άποψή του. Επηρεάζει τους ανθρώπους που σχεδιάζουν. Οι γνώσεις του είναι ασύλληπτες πάνω στη μόδα. Ναι. Δεν έχει όμως ίσως τις σχεδιαστικές γνώσεις που μπορεί να έχει ο Στέλιος. Δεν ξέρω αν θα το βάλει τίτλο σχεδιαστή, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο σχεδιαστής ο Λάκης. Εννοείται επειδή μάθει να φτιάξει πατρόν, δηλαδή άμα κάνει την πράξη, ή αν οροματιστεί κάτι που το κάνει μετά ένας άνθρωπος που φτιάξει τον πατρόν. Κατάλαβες πώς το λέω, ρε παιδί μου. Αν μπήκαμε σε πολύ λεπτομέρειες. Δεν πιάνει το ψήφι τα ψαλίδια. Εγώ θα σου πω ότι η αυστηρότητα του Στέλιου και αυτό που πουλάει σαν ύφος και σαν στυλ, ρε παιδί μου, ότι είναι αυστηρός, ότι δεν έχετε μίγα στο σπαθί του κτλ. Δεν μπορείς να βρεις αντίστοιχα πολλούς Στέλιους να μπουν στην κριτική επιτροπή. Οπότε γι' αυτό και τον κρατάνε κάθε χρόνο και αλλάζουν κάθε. Και ο Στέλιος βέβαια εξελίχθηκε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν έτσι από τον πρώτο χρόνο. Όπως και ο Μπράτσης αντίστοιχα, ας πούμε, στο GNTM. Τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ ψαρωμένος και χρόνο με τον χρόνο. Ξετύλιξαν το ταλέντο του. Καταφέρνει να κρατάει, ας πούμε, το στυλ του και τη μοναδικότητά του σε ένα προϊόν
Το οποίο, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε εύπεπτο. Είναι αυτό που μπορεί να σε τραβήξει κάτω. Δηλαδή, γιατί, ναι, είναι εύπεπτο. Δηλαδή, το βλέπει. Χαλαρά. Χαλαρά. Ναι, δεν το βλέπει τώρα αυτή τη στιγμή απαραίτητα για το στυλιστικό κομμάτι. Το βλέπει για το μαναβούτσι. Είναι παιδεία, όλα χαλαρά τα βλέπουμε. Αν θε να πάμε εκεί. Αλλά αυτό, α πούμε, κρατάει την ακυρεότητά του. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πει ποτέ ότι την είναι τα ρούχα του ή δεν σχεδιάζει καλά. Σχετικά με το All Star, να πούμε ότι μου φαίνεται πολύ περίεργο να γίνει All Star, γιατί θα λείπουν βασικοί πρωταγωνιστέ καλύτερα όπω το Survivor. Δηλαδή, άμα κάνουν All Star και λείπει του. Δεν γίνεται. Ναι, η Παναγιώταρου, μεγάλα ονόματα σου θυμίζω. Είχαμε πάνε τώρα αυτά τα κορίτσια και πάνε να κάνουν για τον ίδιο λόγο που δεν πήγανε και στο Survivor οι μεγάλοι παίκτες. Δεν έχουν άλλα λόγο πια. Εκτός αν τις πείσουνε, παιδιά, μισό λεπτό. Η Ραμόνα, δεν θα πρέπει να είναι η Ραμόνα. Αν την εβδομαδούλα πέσουνε χρήματα. Ναι, θα πρέπει να είναι πάρα πολλά για να ξαναγυρίσουν σε κάτι τέτοιο, ρε παιδί. Γιατί αυτά τα κορίτσια πήγανε, φύγανε και κάποιοι ασχολούνται και με τη μόδα πάρα πολύ. Αν δώσουν τα ίδια χρήματα που δίνουν και στο Survivor 5.000 την εβδομάδα, νομίζω θα πάνε. Καλά, δεν μπορούν. Πάντως από όσο ξέρω το έχουν κάνει πρώτα για Survivor του Στέλιου στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ καλά χρήματα. Και για Easy Express, εγώ ξέρω ότι θα γίνει πρόταση, βέβαια. Άρα το θέλουν πάρα πολύ, δεν ναι, ναι. Εγώ πιστεύω θέλω να δουν και μια άλλη πτυχή που δεν έχουν δει. Γιατί στο My Style είναι. Κομιλφό, λέω. Ξέρει, είναι στην καρέκλα. Μπορεί να θέλουν να δουν και την άλλη του πλέον. Ναι, τι κρύβεται πίσω από το ένα. Δηλαδή, αυτό το λέει εκείνη τη στιγμή, αλλά το λέει όμορφα. Αλλά άμα ξεδιπλωθεί από μέσα, α πούμε. Για εξηγήστε μου τώρα, τι κρύβεται μεταξύ Κώστα Τσουρού και Παπα Μιχαήλ. Τι είχε πει ο Τσουρό και απάντησε ο Παπα Μιχαήλ και έγινε όλο αυτό. Πριν τρει μήνε είχε πει ότι δυσκολεύονται τα κανάλια να κάνουν συνέντευξη στον κύριο Παπα Μιχαήλ επειδή έχει κάποιε απαιτήσει. Οικονομικέ από ό,τι καταλαβαίνετε. Δηλαδή, για να δώσω μια συνέντευξη, λέει ότι εγώ έρχομαι μεν, αλλά θέλω κάποια χρήματα για να το κάνω αυτό. Ναι. Πολύ θεμητό το βρίσκω εγώ. Απλά το είπε πριν από τρεις μήνες και το ανέφερε τώρα στην ανάρτηση που έκανε για τον Γιώργο Λιάννη. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, να πούμε ότι δεν είναι ηθοποιός, παιδί. Δεν έχει κάτι να βγει να πουλήσει. Εννοώ, ρε παιδί μου, κάποια ένα θεατρικό εννοείς, έργο, αν είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής, να βγει να πουλήσει κάτι. Άρα, για να πάει σε μια εκπομπή. Σου λέει, αν θέλετε να έρθω, πληρώστε με. Εγώ δεν το βρίσκω κακό. Αλλά δεν χρειάζεται να έχει και κάτι. Το έχουν κάνει στο παρελθόν πάρα πολλοί άνθρωποι και ηθοποιοί, μπορώ να σου πω. Θυμάμαι και ο Κώστας Παπαδόπουλος, το έκανε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό παλιά. Έλεγε ότι τέλος πάντων για κάτι συνέντευξη θέλω ένα ποσό το οποίο θα δίνουμε στους τυφλούς κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Και άλλα μεγάλα ονόματα το έχουν πει ότι εγώ για να έρθω να δώσω μια παρουσία που μπορεί να σα δώσει και νούμερα. Το έχουν πει και αυτό. Θέλω κάποια χρήματα. Εμπορικό δεν είναι. Αυτό είναι. Ναι, εμπορικό είναι. Κοίταξε. Υπάρχει μια σχέση. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Κάποιος μπορεί να σε φέρει και εσύ να προβάλλεις κάτι δικό σου και να μην πάρεις χρήματα. Αλλά ουσιαστικά προβάλλεις τη δουλειά σου και μέσα από αυτή την προβολή μπορεί να πάρεις χρήματα μέσω μιας άλλης ναι, πλαγίως. Και το κανάλι, ας πούμε, σε φέρνει για να έχει και θεματολογία, να καλύψει τον χρόνο του και να πει δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Ο Κώστας απλά λέει αυτός. Γιατί το θυμήθηκε τώρα. Τρεις μήνες μετά και το λέει, κατάλαβες. Πώς είναι πλάγιν το όνομα του Κώστα στην περίπτωση τώρα του Γιώργου Λιάννη. Αυτό αναρωτιέται ο άνθρωπος και δικαίως τώρα. Τρεις μήνες μετά. Τον κάλεσαν σε εκπομπή. Ναι. Και γιατί να αρνήθηκε λόγω ότι για να έρθω χρειάζομαι μια χρηματική απολαβή, αμοιβή τέλος πάντων. Να το σχολιάστηκε και να είπε έτσι να ήρθε ξανά στο προσκήνιο αυτό, γιατί μπορεί να γίνει και με την αντίστοιχη εκπομπή το του. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, ότι ζητάει λεφτά ο άνθρωπος. Και για μένα καλά κάνει και ζητάει. Αν κρίνει ο ίδιος ότι θέλει να βγει με χρήματα στην τηλεόραση, γιατί δεν έχει να διαφημίσει και κάτι στην τελική. Σωστά. Μπορεί να κάνει και για να το αποφύγει κιόλας. Γιατί σου λέει πολύ πιθανό να μην μου τα δώσουν τα χρήματα. Οπότε έχω και ρίσκο το κεφάλι μου. Να πει όχι. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Ας πει όχι, δεν θέλω. Αλλά εγώ το βρίσκω δυνατό, σου λέει θα σου φέρω νούμερα. Θα βγάλει λεφτά, θα ανέβει η εκπομπή σου. Τι θες τώρα, δώσε μου λεφτά. Ξεκάθαρο. Εμπορική σχέση. Ο κύριος Γιάννης... Πάμε και στον Γιώργο Τολιάνη τώρα, ο οποίος πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ένας άντρας αυτής της ηλικίας και αυτής της πορείας να μην μπορεί να καταλάβει την. Το λάθος. Ναι, το λάθος. Αυτή το, που έκανε. Σε διορθώνω. Το λάθος. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα δικαστεί ο κύριος Λιάννης, θα με δικάσετε λέει γι' αυτό, αλλά σίγουρα θα σχολιαστεί πάρα πολύ αρνητικά και καθόλου θετικά. Ναι. Διότι και... δεν μπορείς να λες. Μην τα ξαναλέμε, παιδιά, τα ίδια. Όχι, μην το λέμε, μην το λέμε. Πάρτο, ναι. Δηλαδή, για μια γυναίκα που δεν ζει, που είναι μύθος, να βγάζεις αυτά τα τόσο προσωπικά δεδομένα στη φόρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί. Θεωρώ ταπεινά και εγώ ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο να πεις κάτι τέτοιο. Αλλά είναι άκοψο, βρε άνθρωπε. Είναι άκοψο. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι άκοψο. Είναι απαράδεκτο για μένα ένας άντρας να βγαίνει και να δίνει τα προσωπικά δεδομένα μια σχέση του. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η σχέση ήταν η αλήθεια. Και κάνει και τη σύγκριση με το δεδομένο πριν από 30 χρόνια. Είχε συμβεί, εντάξει, οι εποχές αλλάζουν. Είναι διαφορετικό το γραπτό κείμενο όταν το διαβάζεις κάπου και ποιοι το διαβάζουν και πόσο βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα. Και το ότι δεν έγινε κάτι τότε, δεν σημαίνει ότι εμείς θα κάτσουμε να σιωπήσουμε επειδή το είπε πόσα χρόνια πριν στο βιβλίο. Ναι, το είπαμε και χθες. Και με το MeToo τα ίδια έβγαιναν και λέγανε κάποιοι και τους κατακεράβνωσαν. Δεν έχει σημασία το πότε το λες. Σημασία έχει ότι να σταματήσει να λέγεται. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον ο κ. Λιάννης δεν έχει καταλάβει το άκομψο. Ας μην πούμε το οτιδήποτε άλλο. Είναι άκομψο. Και αντί να βγει να πει
Έγινε, Μάγκης, λοιπόν. Συγγνώμη, έκανα, έκανα ένα λάθος. Έκανα ένα λάθος. Πολύ προσωπικό. Και για να θέλει και ο κύριος Παπαμιχαήλ να κινηθεί νομικά, αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να υπάρχει από πίσω που να του δίνει το δικαίωμα να το κάνει. Και εγώ, αν ήμουν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, το ίδιο θα έκανα. Εντάξει. Δηλαδή. Ας το τελειώσουμε. Δηλαδή, τώρα μην. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Γιατί το κάνουμε και εμείς το κάνουμε ενώ που το ξανασυζητάμε, αλλά γιατί το κάνει. Ας πει, παιδιά, okay, έχω μια άλλη άποψη. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όμως πάμε παρακάτω. Τώρα. Και λέει ότι δεν μπορούμε να αναπολύσουμε και τα λοιπά. Μα δεν αναπόλυσε μια αναμνησή τι ότι αφού περνάγαμε μαζί στη θαλασσίτσα. Έλατε, τη μοιράστηκε, δεν αναπόλυσε. Άρα σου λέει τι, σου λέει και εγώ, κάνω και εγώ το δικαιολογητή. Να βάζω φίλτρο στην αναπόλυση. Να λέω μόνο τα καλά. Δημήτρη, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να το κάνουμε. Να λέω μόνο τα καλά, να μην πω και μια κακή στιγμή. Πολύ προσωπική στιγμή που συνέβη μεταξύ των δυο σας. Αν ήξερε η Αλίκη ότι αυτό θα γραφτεί στο βιβλίο, δεν θα το έλεγε. Ωραία. Δημήτρη. Το ότι να πω κάτι, γιατί είπατε τώρα ότι στο γραπτό είναι αλλιώς. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αν το έγραφε σήμερα και δεν το έλεγε, θα ήσασταν οκ okay, επειδή θα το έγραφε. Όχι, όχι, εγώ δεν γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το ίδιο. Απλά το ότι ήταν αλλιώ και περνούσε στα ψηλά γράμματα και δεν δίναμε τόση σημασία. Ότι δεν το, εγώ, α πούμε, δεν έτυχε να το διαβάσω ούτε το βιβλίο, ούτε να το διαβάσω στο. Παραμένει το ίδιο όμω. Δηλαδή αν το διάβαζα σήμερα. Αν το έβλεπα σήμερα, θα έπρεπε να έχω την ίδια αντίδραση και στον γραπτό λόγο και στον προφορικό, έτσι δεν είναι. Πολλές ναι. φορές τι πρέπει να κάνουμε, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Δηλαδή, ο κύριος Λιάνης θα μπορούσε να μπει, να βάλει τη θέση στον εαυτό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Για να πει, αν κάποιος έβγαινε και έλεγε κάτι για μένα, που για μένα ήταν. Ναι. Μπορεί να ακουγόταν προσβλητικό. Θα μου άρεσε. Γιατί για τον εαυτό του μπορεί να μην τον ενοχλούσε κανένα. Ναι, αλλά έτσι αλλά δεν έχει να κάνει με έναν άλλον άνθρωπο που στην τελική δεν ζει κιόλα και δεν είναι και σωστό. Αλλά μιλάμε για την ευτυχία. Μιλάμε για ευτυχία δηλαδή. Και ποιο είναι το όριο, ο κύριος Δελαπόρτας είπε τις προάλλες, εγώ θέλω να κάνω το δικαιολογικό διαβόλτα. Ο Μάγκης Δελαπόρτας είπε. Ήταν το φιλί που έκανε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όχι, είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση. Αλλά μπορεί να εκθέτει κάποιον, λέω κι εγώ. Και φιλιώτουσαν, είπε κάτι ο Δαλιανίδης και αυτοί συνέχισαν να φιλιούνται. Είναι κάτι πάρα πολύ ρομαντικό, ναι. Αγαπησιάρικο που ξέραμε και τι τέλος είχε μετά. Ήταν και άλλη μπροστά. Και προσωπικό. Ναι, ήταν άλλη μπροστά, δεν ήταν προσωπικό. Το ακούω αυτό. Δεν το ζήσαμε δυο μας. Ήταν όλο το συνεργείο, θέλω να σου πω. Συν τις κάμερες. Επέλεξαν. Εδώ ήταν μόνο οι δυο τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ προσωπικό δεδομένο. Και δεν είναι ωραίο. Ναι. Παλεύω να του δώσω και λίγο δίκιο, δεν βρίσκω. Όχι, καλά κάνεις. Γιατί λίγο και αυτές τις απόψεις, ρε παιδί μου. Άλλο το φιλί και άλλο αυτό που ανέφερε ο κύριος Λιάνης. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Λιάνη, πάμε δεν τα κατάφερα. Ζακλίν, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα. Αυτό με το τεχνικό είναι λίγο. Δεν μπορείς με την Καλύβα. Ας αφήσουμε την Καλύβα γιατί μας θυμίζει άλλες στιγμές. Ας λέμε Καρολίνα Ζακλίν. Μην λέμε Ρίζι, να λέμε Ζακλίν Σκέτο. Μόνο του. Η Ζακλίν, ωραία το πήγε ρυθμιστικά. Ναι. Θα πω. Έξυπνο, δηλαδή το προσκλητήριο που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες δημιούργησε λίγο έτσι αναταραχή. Στα social, τύπου τι κάνει η φορά. Είναι και πολύ γρήγορα όμως. Ταιριαστό ζευγάρι. Θα ήταν ωραίο έτσι να τους δούμε και στην πραγματικότητα μαζί. Ποιους τώρα. Με τον Βασίλη. Με τον Βασίλη, ναι. Ταιριάζουν πολύ. Ο Βασίλης κάνει την καλύτερη δουλειά. Παίρνει μια τη Μαρία Αντωνά, συζητιέται. Παίρνει μετά την Καλύβα. Πάλι συζητιέται. Οπότε η δουλειά σας γίνεται. Μετά θα πάρει τον Σοηλέδη και τον Μάριο Πρίαμο να κάνει και τα αντρικά του. Την Ελευθερία μετά ένα ντουέτο. Εδώ συζητάω. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο, μπράβο του. Τι να πούμε τώρα σε αυτό, ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ. Απλά βγήκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν άφησε λίγο έτσι να υπάρχει ένα σωστό. Να περιμένει και αυτό που να θα βγει και ο Μάριος. Εντάξει, με το που έσκασε σαν είδηση, όλοι είπαμε, όπ, τι έγινε, παντρεύεται, τι συνέβη. Ναι. Αλλά πολύ γρήγορα. Όχι εξωτερικό όμω έχουμε γίνει, έμο όλα αυτά. Ναι, αλλά στο εξωτερικό το κρατά λίγο. Δηλαδή δημιουργήθηκε. Και εδώ το κρατήσαμε όσο μπορούσα. Γκρεμίστηκε, κράτησε μόνο λίγε ώρε. Δύο μέρε. Πήγε να γκρεμιστεί και το survivor παραλίγο. Τι πήγε να. Πήγε να γκρεμιστεί και το survivor παραλίγο όμω, διότι ο Γιώργο Πιλίδη είπε ότι εγώ λόγω επειδή μου εντιμότητα και είχα την ευτυχία να βγω να πω ναι, ήμουν κι εγώ εκεί μπροστά. Να του δώσουμε το... μαζί με τον Κότσι. Να του το δώσουμε ότι είναι σαν να κέρδισε το survivor γιατί ήταν ο μοναδικό παίκτη ο οποίο βγήκε χωρί να του πει κανένα τίποτα. Παιδιά, έχω κάνει μακακία. Συγγνώμη, φεύγω μόνο μου. Δηλαδή, αυτό είναι ευτυχία. Αυτό θέλουμε. Κατάλαβε. Είναι να κουτάμε τη γλώσσα στο γι' κεφάλι. Αυτό και είναι απογοητευμένο. Όμω, σκεφτείτε, διότι αν σκεφτούμε ποιου έκανε unfollow ο Κότσι. Τον Μπόγδανο, την Έφησαλ Ταφερίδου, δεν θυμάμαι και τον Βασάλο και ποιοι άλλοι ήταν όλοι εκεί. Που αν είχαν την ευτυχία, λέω, να βγουν και να πούνε ναι, ήμασταν κι εμείς όλοι εκεί, δεν μπορούσε η παραγωγή να μην τους διώξει όλους. Θα έπρεπε. Γιατί... Μα ποιος θα το έκανε, με τόσα χρήματα. Γιατί δεν μπορείς να διώξεις την Ασημίνα Δαλάκα και την. Κοίτα. Την Ασημίνα και είναι την Δαλάκα. Είναι άλλο να σε βρουν ένα κινητό στο χέρι και είναι άλλο να σε βρουν ένα σημείωμα που δίνεις σε έναν άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν έχει επικοινωνία, αλλά προσπαθεί να. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ βρέθηκε. Μπορεί. Πάντω η αλήθεια είναι τον Πιλίδη προφανώ δεν τον είχαν ανακαλύψει. Είπε μόνο του ότι ήμουνα κι εγώ εκεί και μπορεί να μιλήσαμε το ίδιο κινητό. Αφού όλοι μπήκανε και τα χρήματα. Εννοείται ότι δεν θα βγαίνει κανεί να πει ότι το έκανα κι εγώ αυτό. Δεν φίλε, ξέρει κάτι. Ο Γιώργο βγήκε. Εντάξει, μπράβο και το καλά έκανε. Πήγε στο σαρβάβρο για ηθική τώρα πραγματικά. Πήγε να δει την ηθική του. Εκεί είναι να πα να κλέψει, να φά τον άλλον, τον πατήσει, να τον φά. Τι κάνουν αυτοί. Το χειρότερο βέβαια απ' όλα είναι ότι με αυτά και με εκείνα.
εντάξει, έχει καταρρεύσει τελείως η αξιοπιστία της παραγωγής. Καλά, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα γεγονότα. Καταρρεύει όλο το παιχνίδι, δεν καταρρεύει μόνο η αξιοπιστία. Ναι. Δηλαδή... ή το κάνουν επίτηδες από την παραγωγή για τα νούμερα. Αλλά δεν πήγε πολύ καλά κιόλας. Αποδομείτε το. Πάντως είπε το τόνισε, επειδή εμείς το βλέπαμε στα μηνύματα του Ηλία Γκότση που άφηνε στα social του, στο TikTok, που έλεγε αυτό. Ενώ ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ενώ ήταν μέσα. Όχι, μετά. Και είπε ο Πηλίδης εχθές ότι δεν ήταν γυναίκα, ήταν άντρας. Άρα μένει ή να είναι ή ο Βασάλος ή ο Μπογδάνος. Από αυτούς που τουλάχιστον έγιναν τον φόλο. Ναι. Εγώ πάντως θα ξαναπώ ότι άμα βγαίνουν όλοι και λέγανε ότι το κάναμε, ήμασταν πολλοί, πιστεύω ότι δεν θα φεύγαν όλοι αυτοί. Τι λες, θα σώσαν δεν και τα γίνεται, παιδιά. Γιατί δεν θα λέγανε οι έξω κάτσε, ρε, διώξετε τη Δαλάκα και την Ασημίνα, δηλαδή τζάμπα. Απλά έχουν πει ότι δεν θα ξαναμπούν και άλλοι παίκτες. Αν φεύγανε 6-7 άτομα τώρα ξαφνικά. Μα δεν θα μπορούσαν. Μα δεν θα μπορούσαν ουσιαστικά με την έννοια, παιδί μου, και να τους έλεγε ο Πηλίδης, άμα δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, γιατί όπως είπαμε, ούτε στον Πηλίδη είχαν αποδεικτικά. Πάντως οι δυο τους δεν δώσανε κανέναν προς τιμήν τους. Mm. Θα τους δώσουν αφού βγουν έξω. Mm. Τους έδωσε ουσιαστικά με το unfollow. Ναι, τους έδωσε. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε μια γεύση. Έξυπνο. Λοιπόν, και μια βόμβα που αναμένεται να σκάσει, την περιμένουμε όλη αυτή τη βόμβα να τη δούμε. Καλά, και εμείς έχουμε μια βόμβα εδώ. Άνοιξαν χθες κινητά από ό,τι καταλάβαμε στον Άγιο Δομήνικο, πάντως. Ναι. Γιατί είδαμε ξαφνικά να σκάνει ειδοποιήσεις στο Viber ότι παίκτες που βρίσκονται μέσα στο Survivor ξαφνικά ανοίγουν το Viber τους. Ναι. Κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί. Θα έρθουμε σιγά σιγά και σε αυτό το θέμα. Ξέρεις τι, δεν είχαν την εξυπνάδα δηλαδή να το απενεργοποιήσουν αυτό. Να μην δείχνουν δηλαδή πότε μπήκαν τελευταία φορά μέσα στο Viber. Χθες πάλι παίκτες που ήταν μέσα στο Survivor άνοιξε το κινητό του και είδαμε το Viber του ανοιχτό ξαφνικά από τον Άγιο Δομήνικο. Εκτέθηκαν. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο μούρτι. Γιατί δεν ξέρω τώρα τον μπουρλότο. Βρήκε ένα μπουρλότο τώρα. Λοιπόν, πάμε στο μούρτι 2. Η Νατάσα Θοδωρίδου λοιπόν μιλάει για την κόρη της, για την Κριστιάννα. Κριστιάννα. Μα την ξέρουμε Κριστιάννα μέχρι τώρα. Ναι, αλλά στο εξωτερικό όμως, άμα βγεις το χ, δεν είναι έξι, είναι κρ. Δεν μπορείς να το πεις. Κρι. Κριστιάννα από εδώ και πέρα, λοιπόν. Ωραία. Η Νατάσα Θοδωρίδου, Τάκης Μπέτα στηρίζουν την απόφαση της κόρης τους να γίνει ζωγράφος και αποκαλύπτουν και πώς γνωρίστηκαν. Η Κριστιάννα Μπέτα, λοιπόν, μιλάει για τη μητέρα της Νατάσα Θοδωρίδου, αλλά και για τα βίντεο που ανεβάζουν μαζί στο TikTok. Ο Γιώργος Κακοσέως περιγράφει πώς η Νατάσα Θοδωρίδου λειτουργεί ως μαμά απέναντί του. Η Έλλη Κοκκίνου μιλάει για το γιο της και τις επιλογές του. Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρεται και αυτή στο γιο της, αλλά και στον Νίκο Μουτσινά και την απόφαση του να σταματήσει το καλό μεσημεράκι. Και τέλος, η Τίνα Μεσαροπούλου σχολιάζει την κόντρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, αλλά και άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα. Για να τα δούμε. Η κάμερα της εκπομπής και ο Πάνος Παπαδόπουλος βρέθηκαν στα εγγένεια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης ζωγραφικής της κόρης της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Δημήτρη Μπέτα, Κριστιάνας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτό είναι που αγαπά, είναι το έργο της, είναι οι στιγμές μας μέσα στο σπίτι και τώρα το βλέπω να είναι έτσι εδώ. Συγκινημένη. Βεβαίως και είμαι συγκινημένη, αλλή μόνο. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αφού είναι αυτή η αγάπη της, πολύ καλά κάνει και το κάνει και εγώ και ο πατέρας της είμαστε πάντα δίπλα και κάπου τον είδα, Τάκη, δεν έρχεσαι και εσύ λίγο να με βοηθήσεις. Τάκη, θα έρθεις. Έλα λίγο σε βεβαιώσει, παρακαλώ, το παιδί μας είναι. Ο πατέρας. Γιατί υπάρχει ένας πατέρας και μια μητέρα πάντα. Δηλαδή, σας το ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι θα ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Όταν μου το είπε, θυμάμαι μετά από μερικές μέρες πήγα Λονδίνο, φάγαμε μαζί. Και απλά το ξαναείπε. Και το ξαναείπε και της είπα ότι πρέπει να έχει επιμονή. Αυστηρός. Εντάξει, αυστηρή ήταν η μαμά και η μαμά έδωσε αρχές και βάσεις. Όχι, όχι. Είμαστε κανονικοί γονείς. Είναι πολύ όμορφο όμως που έχετε και αυτή την όμορφη σχέση. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το αυτονόητο, παιδιά. Νατάσα, εσείς θα ακούσετε στο σπίτι. Πάντα Νατάσα. Αλλά... έτσι γνωριστήκαμε με το δίκτυο. Ναι. Είναι η πρώτη ατομική έκθεσή μου στην Αθήνα. Νιώθω πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη. Βλέπουμε και στο TikTok, ανεβάζετε βιντεάκια. Περνάμε φανταστικά. Η μαμά μου έχει πάρα πολύ έμπνευση. Τα κάνει όλα μόνη της. Δηλαδή, εγώ και άντρη δεν ασχολούμαστε. Το τραγούδι σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό? Δεν έχω ωραία φωνή, αλήθεια είναι αυτή. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Πολύ. Ρώτα τους πάντες. Όσους με ξέρουν μπορείς να τους ρωτήσεις. Ήρθες να στηρίξεις την Κριστιάννα. Με το που μου το ζήτησε η Νατάσα κατευθείαν είπα εννοείται έρχομαι, την ξέρω και τη Κριστιάννα. Είμαστε φίλοι. Θα συνεχίσετε και του χρόνου με την Νατάσα. Έτσι δείχνουν όλα, ναι. Εντάξει, το κλίμα είναι υπέροχο, την αγαπάω την Νατάσα πάρα πολύ. Συμπεριφέρεται την Νατάσα απέναντι σου και λίγο σαν μαμά? Ήμουν άρρωστος κάποια στιγμή, ερχόταν, μου έδινε φάρμακα, έπαιρνε τηλέφωνα γιατρούς, το ένα, το άλλο. Γενικά έχουμε πάρα πολύ ωραία σχέση. Όταν τα παιδιά των φίλων μας κάνουν κάτι ιδίως για πρώτη φορά, ξεκινούν ένα καινούριο τους ξεκίνημα και κάτι που αγαπούν τόσο πολύ, είναι
πολύ μεγάλη μου χαρά να στηρίζω και τη φίλη μου αλλά και το παιδί της. Μας αρκεί να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα και να κάνουν αυτό που αγαπούν. Εσάς ο δικός σας γιος τι θέλει να γίνει? Θα δείξει, θα δείξει. Αν θέλει, όχι. Αν... Σαν μαμά πώς είστε? Πώς σας φαίνομαι? Είμαι υπερπροστατευτική, προσπαθώ να το μαλακώσω αυτό λιγάκι, αλλά είναι, ζούμε πολύ δύσκολους καιρούς και η κοινωνία μας έχει γίνει πολύ πιο σκληρή. Ποιος είναι ο λόγος που συνήθως τσακώνεστε? Δεν τσακωνόμαστε. Είναι πάρα πολύ cool, πάρα πολύ ήρεμος. Και είμαι κι εγώ βέβαια πολύ ήρεμη, ψυχραιμή. Τι πεθερά σε εισαγωγικά θα γίνεται? Φυσικά πάντα με χιούμορ. Τι πεθερά? Πάρα πολύ γλυκούλα. Γιατί γελάνε? Ίσως ο Μάξιμος να έχει εκφράσει τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει. Διάφορα λέει, αλλά τώρα είναι τόσο πολλά και τόσο ανούσια. Θέλω να πω δεν έχουν υπόσταση, γιατί είναι διάφορα που χαίρεται. Από αγρότης μας έχει πει μέχρι τα πάντα. Σου είχε πει ότι θα ήθελε να σταματήσει το καλό μεσημεράκι? Το είχε πει σε όλους νομίζω. Έχει κουραστεί λίγο από το καθημερινό. Ξέρω ότι θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Στα λείψη από την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λείψει ο Νίκος, γιατί η εκπομπή τους ή άλλους έχει τρομερό κοινό και ο ίδιος φανατικό κοινό. Είναι τρομερός διασκεδαστής. Εγώ το βλέπω, οπότε εντάξει. Εγώ τουλάχιστον το χαίρομαι. Θέλω το σχόλιο σου για όλη αυτή την κόντρα με την Τριανταφυλλίδη και τον Αρναούτογλου. Ήταν ένα λάθος, θεωρώ, μια ατυχή στιγμή που έγινε από την πλευρά του Γρηγόρη. Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης απάντησε όπως ακριβώς έπρεπε, με την ψυχραιμία και την εμπειρία του τόσο χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Όσου φαίνεται η Λιάννα Παπαγεωργίου στο My Style Rose? Αχ, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι πυρηνική φυσική αυτό που κάνει η Λιάννα. Είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενό της. Έχει μία αξιοπρεπή παρουσία. Στο Happy Day θα συνεχίσετε τα ίδια πρόσωπα και του χρόνου? Τη Σταματίνη έχει υπογράψει συμβόλαιο, έχει άλλα δύο χρόνια. Ο Παπανώτας επίσης έχει άλλα δύο χρόνια. Του Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, λίγη, αλλά νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ έχω συνένα. Πιστεύεις θα γυρίσει, Μαλέσου? Εγώ να το πιστεύω. Ήδη το τι θέλει να γυρίσει. Το θέμα είναι να βρεθεί και το κατάλληλο κόνσεπτ που να γυρίσει. Δεν γύρισαν άλλες κι άλλες Μαλέσκου, δεν θα γυρίσει. Μέλι στάζει το στόμα τη. Καλό μέλι. Τι είναι το μεταξύ, όταν μιλάει για κάποιου που δεν φαίνεται ότι δεν συμπαθεί, είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο. Λέει κάτι καλό, αλλά το λέει με τέτοιο τρόπο. Δεν είχε άδικο. Άλλες και άλλες. Λέει εδώ άλλες και άλλες κάνουν τηλεόραση. Γιατί να μην κάνει? Που ήταν μια χαρά η κοπέλα. Μα, το άλλες και άλλες σημαίνει ότι κάνανε άλλες και άλλες που δεν ήταν οι καλές ή ικανές και κάνανε. Ναι. Δεν θα κάνει και αυτή που εξίσου δεν είναι. Να αυτό υπονοεί. Να έρθει να μας όπως επίσης για τη Μαλέσκου λέει, για την Ιλιάνα ξέρω, καλά δεν κάνει και πυρηνική φυσική. Αξιοπρεπής είναι. Καλά, δεν είπαμε ότι κάνουμε πυρηνική φυσική. Δεν είπαμε για κάτι τέτοιο. Κανένας δεν κάνει. Κανένα. Ούτε τι να κάνει πυρηνική φυσική. Κανείς δεν ξέρω. Καλά, τι γίνεται. Ούτε την άποψή σου δεν μπορεί να πει γυναίκα. Σε παρακαλώ. Εσύ ξεκίνησες, δεν λες τώρα ότι δεν είναι, δεν είναι καλά λόγια. Και απλά σε προμοτάρω σε αυτό που είπες και μου τη λες και από πάνω. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει που γίνεται τη σκληρή. Μ' αρέσει πολύ που είναι τόσο γλυκά, πρέπει, κακιά. Ναι, την Πέμπτη θα είναι εδώ. Θα στα πει από κοντά. Γιατί κάνει με την Τίνα τα λέμε έξω από τα δόντια όλα. Θέλω να γίνει μαναφούκι στον αέρα. Να γίνει μαναφούκι στον αέρα με την Τίνα. Ναι, όντω παλιά. Στο μέλλον. Αλήθεια. Σοβαρά. Είχε πει κάτι λάθο. Τέλο και το συζητήσαμε. Καλά, θα πάει. Αυτό το γύρο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντω εντάξει, δεν έχει άδικο. Σε πολλέ περιπτώσει κάποια πρόσωπα τηλεοπτικά τα ανεβάζουν. Και δεν χρειάζεται να είμαστε και κομιλφό με όλο τον κόσμο. Άμα κάποιον μπορεί να μην το γουστάρουμε ή να μην είμαστε τόσο φαν, ρε παιδί μου, το λέμε, οκ. Okay, να πω κάτι. Εγώ θα πω ότι ανεξάρτητα αν συμφωνούμε με αυτά που λέει, λέει κάτι που μπορεί να μην λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιους ανθρώπους. Κάτι θα σου πω, ρε. Δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους έτσι όπως θα θέλαμε πραγματικά, τα στρογγυλεύουμε. Ναι. Και εκείνη το κάνει. Οπότε, αν το κάνει για ανθρώπους που εμείς τους γουστάρουμε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Παίζει αυτό που κάνει, που πολλοί δεν το κάνουμε. Αυτά. Για ανθρώπους που εμείς γουστάρουμε. Το ακούσαμε και αυτό. Τι ωραία είναι. Ναι, ρε. 10 και 18. Μπράβο. Πολιτισμό, πολιτισμό, παιδιά. Εντάξει, είναι ωραίο να λες τη γνώμη σου, όντως, και να τη λες και καθαρά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να λες τη γνώμη σου πολλές φορές. Είναι αλήθεια. Στην ελληνική γλώσσα δυσκολευόμαστε να γίνουμε. Από ό,τι φαίνεται πάντως, η σίγουρη είναι η Σταματίνα Παπανώτας που έχουν δύο χρόνια. Και η Τίνα Συνένα. Η Τίνα Συνένα. Το Συνένα τι είναι δηλαδή. Ο άλλος είναι Συνένα. Ναι, αλλά κάτι γίνεται στο Συνένα. Ωραία, σε αυτό
τους δύο να κάνει πίσω. Μια επαναδιαπραγμάτευση νομίζω. Φαντάζομαι ότι πάει τόσο καλά που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η ίδια να θέλει να φύγει ούτε το κανάλι. Όμως σε μια πρόσφατη συνέντευξη του δήλωσε ότι θα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Καλά θα κάνει. Είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα. Θα ήθελα να το. Έχει πει ότι έχει κάνει μια πρόταση για κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει παράλληλα όμως και τα δύο. Γιατί τώρα είπε ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν θα το έλεγε έτσι αν δεν ήξερε κάτι. Είτε ότι θα του δώσω και κάτι άλλο που θέλει, είτε ότι δεν θα του δώσω κάτι άλλο που θέλει και θα παραμείνει εκεί που είναι. Κοίτα, ομάδα που νικάει, γνωστό το ρητό, δεν την αλλάζει. Αλλά απ' την άλλη, άμα κάποιο κουραστεί και θέλει να κάνει κάτι άλλο ή θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τον κύκλο του σε κάτι. Okay. Ναι. Δύσκολα πάντω φεύγει και από κάτι τόσο επιτυχημένο μετά από χρόνια, γιατί είναι ένα βήμα που έχει και ένα ρίσκο. Ότι θα πάει τόσο καλά όσο αυτό που ήμουν τόσα χρόνια. Έχει και μια ασφάλεια εκεί. Ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία παρέα. Έχουν δέσει όλοι μεταξύ του από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή του βλέπει και πραγματικά περνάει πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα ο χρόνο. Μάλιστα. Παρακολώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε στην Κριστιάνα. Ναι. Γιώργο Κακοσέο. Σωστά να το λε και φίλη σου, Κριστιάνα. Κριστιάνα, μετά, παρακαλώ. Ούτε στην Αθήνα να πούμε. Όντω φαίνεται στον Νίκο ότι δεν αντέχει άλλο το καθημερινό. Το λέει και ήδη. Το είχαμε καταλάβει κι εμεί που δεν είμαστε φίλοι του τόσο πολύ στη ζωή του. Το λέει, μα το δηλώνει. Έτοιμο το θεωρώ όμω. Δεν μπορεί άλλο άνθρωπο. Πολύ ετοιμότητα έχει πέσει. Ο Πιλίδη, η Τίνα, ο Νίκο. Όλα τα λέμε έξω τα δόντια. Γιατί να μην το πει. Τι έλεγε. Άμα βαριέμαι σήμερα, λέω. Πού βαριέμαι σήμερα να μιλήσω. Το θέλω. Πρέπει και λίγο να βάλουμε τα ρούχα μας τα καλά. Είπαμε εμείς μην το πεις, αφημώσαμε. Ναι, μην είμαστε και τόσο. Ό,τι μας έρχεται πρώτα να το περνάμε. Εσείς δεν είπατε να φιλτράρουμε και λίγο. Επαγγελματίες της να είμαστε. Δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να βάλετε το χαμογελό και να γελάτε, όπως έλεγε και η Αλίκη. Θα γελάω. Θέλετε να κλαίω, θα κλαίω. Λοιπόν, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία, καλές πωλήσεις να πούμε στην Κριστιάνα και μπράβο στην. Ξέρουμε φίλες που έχουν αγοράσει πίνακα. Βεβαίως. Στην παρέμβαση αυτή. Εγώ έχω πάρει πίνακα, παιδιά. Ορίστε. Έχω πάρει για το παιδικό μου. Το έχουμε δει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι pop art. Σε πολλούς δεν αρέσει η τέχνη αυτή, αλλά είναι παραμένα μας πάρα πολύ. Pop art. Pop art. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις από αυτά, μωρέ. Βάλε μου σου. Άσε στο χωριό, είσαι κάτι pop art. Μα κάνει από χιλιόμετρα. Λοιπόν, έλα πάμε, διότι θα φύγουμε για διάλειμμα και πρέπει να δώσω τα δώρα μου, παιδιά. Έχω δύο σύγχρονα κλιματιστικά Gree 9000 BTU από τη MyTherm. Η μεγάλη λοιπόν ελληνική βιομηχανία MyTherm συμμετέχει και στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για να αποκτήσετε το νέο ηλιακό σας θερμοσύφωνα μέσω του προγράμματος. Μπείτε λοιπόν στο mytherm.gr, θα τα βρείτε όλα εκεί. Αν θέλετε όμως να κερδίσετε εντελώς δωρεάν αυτά τα δύο σύγχρονα κλιματιστικά 9000 BTU από τη MyTherm, τα βήματα είναι γνωστά. Καλείτε ή στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 14.800. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και είναι δικά σας. Την Παρασκευή τα κληρώνουμε. Το Toyota Yaris είναι και αυτό έξω και σας περιμένει. Έξω εδώ μπροστά το έχω στην αυλή. Βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 2021. Ένα best seller της ελληνικής αγοράς. Το έχουν λοιπόν ανακηρύξει ως το πιο ασφαλές compact car στον κόσμο. Και είναι, ομολογώ να σας πω, ένα αυτοκίνητο αξίας 16.000 ευρώ. Με μία κλίση ή με ένα γραπτό μήνυμα στο 14.800 μπορεί να γίνει δικό σας. Break και έτσι και σας ξαναδώ ρε μάλια να γελάτε. Στο πρόσωπό μου. Τι, καλά. Εγώ περιμένω να πέσει η Vogue Madonna να σε δω να κάνει πασαρέλα. Για να σου δώσω εκεί σε αυτή την κάμερα. Αυτή η δύο, εσένα δεν σε είδα να γελά. Επειδή κοιτούσε προ τα εκεί, γελούσα εγώ πιο άνετα από εδώ. Πάμε λίγο. Δίνει μια πασαρέλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα να χορέψουμε. Είσαι κούκλα σήμερα, να θα πούμε. Έλα, δώσ' το. Ακούει, δεν ζούει από το ακουστικό και είπε μην αφήσετε τώρα εδώ πέρα να κάνετε μπουρουμπουρουμπουρου μέχρι να μην επιστρέψω. Δώσ' το break και θα μα βρει μετά. Με Vogue φύγε, με Vogue. Ποιο είναι αυτό. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έκανα και εγώ. Καλώ ήρθατε στην παρουσιάστρια μα, στην Πέττη Μαγκέρα. Την έχουμε μαζί μα. Δώστε το πρώτο βίντεο. Είμαι ή δεν είμαι πάλι πρωταγωνίστρια τη εβδομάδα. Ποιο άραγε άλλο σε ψηφιστή. Εγώ, η MVP. Στενοχωρήθηκα χθες, να ξέρει. Αλλά εντάξει, είναι η θέση αυτή που σε εξηγήσαμε και. Το ξέρω. Απλά νιώθω πολλές φορές ότι είμαι βάρος. Δεν είσαι βάρος, Ραχάζο. Δεν το ξαναπεί αυτό. Δεν είσαι βάρος. Αλήθεια, και εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα που σε ψήφισε. Πέμπτο το τεμ μέσα. Η γυναικεία ομάδα των κόκκινων κερδίζει με 6-5, 1-0 η κόκκινη. Σημαδεύει ο Βασάρος, τον πετυχαίνει. 6-0 σερή από τους άνδρες της κόκκινης ομάδας. Η δεύτερη ασυλία πηγαίνει στους κόκκινους. Το προσπάθησα κι εγώ, έφερα σήμερα τις νίκες μου. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι τέλεια ψυχολογικά. Ίσως ευθύνεται ότι με πονάει πολύ το στομάχι μου αυτές τις μέρες. Τις νίκες αυτές, τις σημερινές, αν και έχασε η ομάδα μου, εγώ τώρα να τις αφιερώσω
σε όλους αυτούς που με πιστεύουν, ε. Παιδιά, είμαστε ομάδα. Έτσι. Όλοι μαζί πρέπει να πούμε, αφήστε το εγώ στην άκρη. Το εγώ θα γίνει όταν γίνει το ατομικό. Και πάμε λίγο να ξυπνήσουμε, να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι κανένας δεν κοιτάει εδώ πέρα το εγώ του και κοιτάει εγώ την αυτό... ομάδα. Κανείς δεν έχει δει δεν το ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Εγώ τώρα μιλήσατε, οι περισσότεροι που μιλήσατε, είπατε εγώ. Νίκο, νιώθω δεν πιστεύεις καμία γυναίκα από εμάς. Νιώθω ότι δεν μας πιστεύετε καθόλου. Εγώ θέλω να σου το πω ξεκάθαρα. Εγώ θεωρώ και από ό,τι είδαμε, δεν το θεωρώ μόνο εγώ, ότι είμαστε πιο αδυναμοί εκεί. Ψηφίζοντας την ελευθερία, το ίδιο θεωρήσατε κι εσείς. Ενώ είχατε ψηφίσει στη φάρσα άντρα, μετά ψηφίσατε γυναίκα. Εγώ ψήφισα το Σάκη, γιατί όχι επειδή θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα στο αντρικό κομμάτι, το θεωρώ καλό παίκτη, γιατί. Όσοι πηγαίνουν από εκεί πέρα, τους εμψυχώνει. Οι γυναίκες μπορεί να θέλετε να βάλετε έναν άντρα από εδώ, είτε τον Κατσούλη, είτε τον Μπόγδανο, είτε τον οποιοδήποτε, για να κλειδώσετε το ατομικό. Να σου πω τώρα, να σου πω αυτό. Ένα σάκι. Άκουσε με λίγο, θα σου πω κάτι τώρα σε αυτό. Εγώ όταν έκανε το σχόλιο. Εγώ δεν σειρωνεύομαι. Περίμενε, μην το πει το κάνει. Δεν σειρωνεύομαι. Άκουσε με λίγο. Θα σου πω τώρα κάτι. Περίμενε, συζητάω με τη Ρία, καταλαβαίνει τι έχω κουβεντιάσει με τη Ρία. Είσαι εδώ. Δεν σειρωνεύομαι. Είμαι εδώ και δεν έχω πάρει το λόγο. Όπω μου το λέει η Ρία. Μπορεί να το πάει ένας άλλος. Αφήστε με λίγο να απαντήσω. Εγώ δεν έχω μιλήσει. Εξεπλάγιν εχθές που μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα το σκέφτηκες αυτό. Γιατί είναι ένα πράγμα. Ναι, οπότε εγώ αλήθεια θα σου απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Δεν είναι στρατηγική αυτό. Δεν σου λέω. Αλλά εγώ δεν το σκέφτηκα. Είναι μια στρατηγική. Μήπως σκέφτονται όλα αυτά και τα βγάζω στην επιφάνεια και θέλουν να μου κάνουν επίθεση όταν τα λένε οι δυο τους. Χίλια συγγνώμη, συγγνώμη γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Μία-μία μπορώ να κάτσω μαζί σας και να κουβεντιάσω. Δύο-ένα δεν μπορώ. Και με ενοχλεί επίσης που θα έρθουν οι άντρες και θα πούνε τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες στα ματσαρίδια. Λες και εμείς δεν έχουμε λόγο. Ματσαρίδια τον ήλιο τα έκανε τα δικά μας. Δεν τα βγάλαμε εμείς. Ξαφνικά βλέπω ένα μπάρτζι να πετάγεται και να λέει Στέλλα Μαριαλένα. Χωρίς να μου δώσει το λόγο, αυτό εμένα με πείραξε γιατί δεν είμαστε ούτε πορτατίφ, ούτε είμαστε εκεί πέρα τα σκυλάκια του κάθε μπάρτζι να μην μπορούμε να πάρουμε το λόγο και να πούμε τη δικιά μας γνώμη. Ο Νίκος μίλησε σωστά που είπε ότι πρέπει να αφήσουμε το εγώ απ' έξω. Ο Νίκος μίλαγε για την ομάδα, ενώ η Ρία μιλάει για το εγώ της. Και όταν λέει η Ρία για μένα ότι είχα κάνει τρεις σίτες γιατί ήμουν άρρωστη, αλλά σήμερα που μου πήγαινε ο στόχος προφανώς, έκανα τρεις νίκες παρόλο που είμαι και σήμερα άρρωστη. Οπότε σας παρακαλώ, βλέπετε ότι εγώ αγωνίζομαι με την ομάδα. Και θέλω να βγάλω από ένα κάδρο ίσως τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι άνθρωπος να μιλήσω για το εγώ μου. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μιλήσω για τις νίκες μου. Εγώ συμφώνησα σήμερα με τον Νίκο. Εάν το νιώθει και εάν το έχει αντιληφθεί αυτό, σημαίνει ότι κάτι βλέπει. Να πω ότι έχω παρατηρήσει. Όση ώρα μιλάει η Ρία, πόσες φορές σε πρότασή της π.χ. έχει πει το εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ και εγώ. Είμαστε εμείς, εμείς, εμείς και εμείς. Σωστά. Είμαστε ομάδα. Στην κοντάρι από πάνω, η Δέσποινα χειροκροτάς και εσύ. Όχι, όχι. Χειροκροτάω γιατί όση ώρα μιλάει η Ρία, είτε είναι εδώ στα πρόσχυρα καταλήματα, είτε είναι στο συμβούλιο, λέει εγώ ψήφισα. Το εγώ είναι πλεονασμός. Ψήφισα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πεις εγώ ψήφισα. Ψήφισα. Ναι. Θέλω να τονίσω. Εκείνη ψήφισε. Τονίσουμε κάποια πράγματα, θα λέμε εκ τούτου. Εγώ είσαι εγωιστής. Όχι, αγάπη μου. Σε διαχωρίζει από τους υπόλοιπους. Εγώ λέω σε αυτό το τραπέζι ότι δεν ψηφίζω τον Μπάρτς. Εγώ υπονοώ ότι κάποιος άλλος το έκανε. Δηλαδή, τονίζω. Συγγνώμη, δεν ψηφίζω τον Μπάρτζι, ποια είναι η διαφορά. Άκουσε το λίγο. Δεν ψήφισα τον Μπάρτζι. Εγώ δεν ψήφισα τον Μπάρτζι. Αλλά κάποιος έχει ψηφίσει τον Μπάρτζι. Έχει γίνει τώρα εδώ. Έχει δίκιο ο Μπάρτζι που λέει εγώ. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον 40 σήμερα. Ναι, συγγνώμη. Να σας θυμίσω ότι στο κιού που έδειξε με τον Μπάρτζι να μιλάει στην Καλύβα, είπε την εξής φράση. Εγώ θεωρώ και δεν το λέω μόνο εγώ. Έτσι ξεκίνησε η φράση του. Ναι, και θα μας κάνει μάθημα και το εγώ και το εμείς. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Τριαντάφυλλε, σε παρακαλώ, πάρε το βίντεο σου. Όταν έχεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που συνέχεια λέει εγώ 15 φορές, σε επηρεάζει. Και κάποια στιγμή θέλοντας και μη θα το πεις και εσύ και κανένα. Και εγώ θα πεις. Ναι, αλλά και εγώ θα πεις. Έχω αυτό. Μα εμείς δεν διαφωνούμε. Μας αρέσει το εγώ. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Να το χρησιμοποιείτε ελεύθερα. Γι' αυτό το βγάλαμε. Το εγώ, εσύ αυτό το έχουμε βγάλει. Αλλά γιατί τότε δικαιολογείται. Ήμουν άρρωστη και ήμουν άρρωστη. Και όλοι και άρρωστοι είναι υπηρετό. Έχουν το στομάχι του. Έχουν πάνω στο δάσο και του πάει. Να θυμηθούμε ότι η Ρία έφερε νικηστέ. Θα το θυμηθούμε αυτό. Και ότι όντω ο Μπάρτ θέλει να διώξει γυναίκα. Ναι. Το έχουμε καθαρό. Ευχαριστώ. Τι άλλο θέλετε. Τα μαγειρεύει, τα φτιάχνει και όντως μπαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να μην αφήνει τα κορίτσια να μιλήσουν να πούνε κάτι. Στέλλα έχει δίκιο. Κάτσε, ρε φίλε, θα πει εσύ ποιο θα ματσάρω. Σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Στον εγώ όμως μπορεί να έχει δίκιο και ο Μπάρτζης.
Ο Μπάτζη όπω λέει, εγώ αποφασίζω. Λοιπόν, Μαριαλένα, Στέλλα, μπαίνετε. Κάτσε, ρε φίλε. Το πρόβλημα είναι του Μπάτζη αυτή τη στιγμή ότι μιλάει για ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει το εγώ. Όλοι οι παίκτες από πίσω τους κρύβουν το εγώ, ναι. Αλλά το βγαίνει τώρα να το κάνει ηθικό διδάγμα τώρα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για ποιον έχει πάει και ο Μπάρτζης, για τον εαυτό του δεν έχει πάει. Φυσικά. Άρα λοιπόν τι θα κάνει. Ποιο είναι το ηθικό διδάγμα, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει γίνει ατομικό, ας δούμε τώρα ομαδικά τι μπορούμε να κάνουμε. Ρε, ποτέ είναι ομαδικό. Μα το λέει τώρα εδώ πέρα. Είναι θάνατο ζωή μου τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τα κορίτσια ουσιαστικά θα το δούμε και μετά. Έβγαλαν ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ψήφισαν, συγγνώμη γι' αυτό το λέω. Τα κορίτσια έβγαλαν. Ναι. Τους έβγαλαν. Πώς τον ένα από τους δύο. Γιατί δεν σώσον αν το παιχνίδι... εαυτόν σωθείτε και δεν είναι και ο Σόζον χάρωσε. Γιατί εγώ ο Σόζον. Αν ήταν ομαδικό το παιχνίδι, ο Μπάρτζης δεν θα έδινε τη Δαλάκα και την Ασημίνα. Θα τους έκανε μια επίπληξη. Ναι. Γιατί είμαστε ομάδα. Κοριτσιά, αυτό που κάνετε είναι παράνομο και έχουμε πει ότι αν το κάνετε θα φύγετε. Παρακαλώ, μην το ξανακάνετε και θα σας δώσω. Δεν το έκανε, έβαλε το εγώ του πάνω από την ομάδα. Ναι, μα έχουμε μάθει μέχρι τώρα ότι αυτό το θυμόμαστε, οπότε έχουμε συμφέρον. Δηλαδή πότε είναι ομαδικό, πότε είναι ατομικό. Άρα συμφωνείς ότι μας προδεύει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στρατηγική, πολύ έξυπνη και μπράβο στον Μπάρτζη. Άρα στρατηγική ενός εγωιστή. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν είναι στρατηγική και ο Μαρτίκας. Τώρα ξαφνικά μας ενοχλεί η στρατηγική του Μπάρτζη, δεν μας ενοχλεί του Μαρτίκα. Επίσης να πούμε ότι όλα εκτός από τα αγωνίσματα είναι. Είναι ομαδικά. Είναι ατομικά. Τα αγωνίσματα είναι μόνο ομαδικά. Ναι. Να τελειώνει η υπόθεση. Σε όλο το υπόλοιπο εκτός των αγωνισμάτων που παίζει, γιο 5 τα λοιπά, πάμε υποστηρίζει, ομαδικό για να πάρουμε την νίκη, για να φάω εγώ. Για να φας και εσύ. Τώρα που είπες να φας εσύ, συγγνώμη, αυτό τι είναι. Από το γρατζουνιά από τον Ιωάννη. Από το τσουρέκι το χθεσινό του. Δεν πλήθηκα. Να πούμε ότι έχουμε το θέμα του κανόνα των τριών αυτή τη στιγμή. Οπότε ξέρουμε ότι άμα φύγει μια κοπέλα, π.χ. η Ελευθερία που είναι υποψήφια, τα υπόλοιπα τρία κορίτσια. Δεν ψηφίζονται. Δεν ψηφίζονται από εδώ και στο εξής. Παραμένουν στην ομάδα και ψηφίζονται μόνο άντρες. Ακριβώς. Έχουμε και αυτό. Επίσης, σατανικό που έκανε τώρα αυτή τη στιγμή η παραγωγή και έβαλε αγόρια κορίτσια. Σατανικό. Σατανικό. Όχι, γιατί... ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή για να δημιουργήσει και ένα ενδιαφέρον και για να δείξει τελικά ποιες είναι οι ισορροπίες στην ομάδα. Γιατί ξέρεις, τόση ώρα, τόσο καιρό στα παιχνίδια λέμε ότι. Το λέγανε και στο προηγούμενο συμβούλιο, νομίζω. Χωλαίνουμε εκεί, θα πρέπει να βγάλουμε. Τώρα, παπ, βγήκε στην πόλη. Οι άντρες. Φυλάκια, τα κορίτσια. Βέβαια τα κορίτσια να πω λέω γιατί είδαμε και την Ελευθερία εκεί με τα κορίτσια που τη λέγανε εσύ δεν είσαι βάρος, αλήθεια στην ομάδα. Απλά δεν σε θέλουν. Με όλα αυτά τα πλεξουδάκια. Με όλα αυτά τα πλεξουδάκια που έχουν κάνει στο κεφάλι. Αλλά την ψηφίζουν όλοι, κατάλαβε. Αλλά και τη λένε δεν είσαι βάρος. Ψυχή μου και το ζει. Λέει εντάξει δεν είμαι βάρος. Θα με ψηφίσετε. Αυτή δεν νιώθει βάρος. Δακρύζει, αλλά στα κιού λέει είμαι και πρωταγωνίστρια. Ξέρεις γιατί είναι. Μα να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που την ψηφίζουν, σου λέει για να θέλουν να με βγάλουν εμένα από εδώ μέσα. Είμαι καλή. Καλή παίκτρια. Βέβαια. Λογικό δεν είναι. Με φοβάται. Εγώ είμαι καλή παίκτρια. Εγώ λέω τα λέγα. Αν ήμασταν όλοι μαζί, δεν θα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο. Οι μπλε χάσαν τη δεύτερη ασυλία. Ακολουθούν διαμάχες κάθε φορά που χάνουν βέβαια. Γιατί χάσαμε, πώς χάσαμε, τι έγινε. Αμαρτίες πληρώνουν οι μπλε. Εγώ αυτό θα πω. Αμαρτίες μετά την αποβολή. Πάμε να δούμε. Σπύρο, τι έγινε ακριβώς με το αντρικό κομμάτι σήμερα. Γιώργο, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον η μπλε ομάδα πληρώνει αμαρτίες. Οι δυναμικές έχουν αλλάξει, καλώς ή κακώς. Η αποχώρηση δύο παικτών προκάλεσαν αυτές οι αμαρτίες για την οποία αποβλήθηκα, για τις οποίες αποβλήθηκαν, πληρώνονται στην μπλε ομάδα αυτή τη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση που λένε έχουμε υστερούμε σε κάποια τα γυναικεία από εδώ, έχουμε θέματα. Ενώ προχθές λέγανε με την αποχώρηση των δύο παιχτών που λέει τώρα έχουμε, το πληρώνουμε το αμάρτημα. Με την αποχώρηση των δύο παιχτών έχουμε βελτιωθεί γιατί έχει φτιάξει ενέργεια και είμαστε πιο δυνατοί. Και ματσάρουν όλοι και παίζουν συνέχεια όλοι. Και τώρα λέει πληρώνουμε το ότι φύγανε δύο παιχτές. Δεν κολλάει πουθενά γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Παρόλο που κέρδισαμε στις ασυλίες, είδαμε ότι χάσαμε το έπαθλο επικοινωνίας και το έπαθλο φαγητού. Αυτό το που κάνεις τώρα, φάσεις και αντιφάσεις όλη την ώρα και προσπαθείς να μπερδέψεις παίχτες και κόσμο και όλο αυτό εδώ πέρα στο Survivor, το έχω ξαναζήσει εγώ μαζί σου. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την αγωνιστικότητα ούτε του Πιλίδη ούτε του Γκότση. Το ότι πληρώνουμε αμαρτίες, πληρώνουμε. Γιατί μετά την μίξη των ομάδων συνέβη ένα γεγονός και αυτό. Από εκεί, από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, έχουμε φέρει δύο νίκες μόνο. Σαφώς, το ότι είναι δύο παίκτες πολύ καλοί αγωνιστικά, δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην καλύβα. Σαφώς, ο Ασημακόπουλος είναι ένας άλλος παίκτης μετά την αποχώρηση, διότι έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Σαφώς, τα παιδιά χαμογέλασαν. Σαφώς, άλλαξε όλη η ψυχολογία της μπλε ομάδας, γιατί υπήρχαν πολλά θέματα που βάραιναν αυτή την ομάδα. Άλλο θέμα αυτό, είναι πολύπλευρη ανάλυση και από την άλλη αποχώρησαν δύο πολύ καλοί αγωνιστικά παίκτες. Δεν θα κλονιστεί η ομάδα.
Ο Ηλίας πώς ήταν ο πιο δυνατός παίκτης της μπλε ομάδας, αφού μόνο ο δύναμος μάτσαρε. Δεν είναι αυτό που είπες, τα χαμόγελα που είπες, όταν ήταν τα δύο παιδιά στην μπλε ομάδα, δεν γελούσαν αυτοί οι παίκτες που είστε τώρα. Μπορείς να τους ρωτήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός αγωνιστικά, αλλά ήταν δηλώς να ματσάρει δυνατούς παίκτες. Σπύρο μου, φάσεις γιατί φάσεις και λες τώρα κάτι πράγματα που δεν ευσταθούν, δεν στέκουν πουθενά. Λες εσύ για χαμόγελα στην καλύβα με αυτούς δύο παίκτες δεν υπήρχαν. Για νοταρία δεν υπήρχαν χαμόγελα με αυτούς δύο παίκτες. Φυσικά. Έχεις πρόβλημα να σου πει τους παίκτες σου φύγανε για χαμόγελα. Α πούμε, ακόμη τι σου κάνανε αυτοί οι δύο παίκτες. Εγώ δεν είπα χαμόγελα για εσύ. Έλα, εσύ, εγώ... Τάκη, δεν έχει τσακωθεί με τον Κότσι. Ναι, εγώ είπα περισσότερο είχα θέματα, εγώ λέω, παρά εσείς με αυτούς που φύγανε. Μα και εγώ το ξέρω ότι είχα θέματα με τον Κότσι. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλώνων. Από σήμερα παλιό παιδό θα γίνω. Δεν μπορείς. Και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σαν τη Ρίτα. Σημασία δεν θα δίνω. Θα έχω την πόρτα μου κλειστή. Το πιο ωραίο είναι μετά στο επόμενο κουπλέ που λέει έχει τραβήξει το σκηνή. Ωραία, κάνεις ότι έχεις λίγο θυμό. Ότι όλα καλά. Έχω θυμό με τον Μαρτίκα. Γιατί? Ο Μαρτίκας τρώει μανιτάρια, δεν εξηγείται. Κάτι τρώει μανιτάρια και λέει. Από το Άμστερνταμ. Ζαλίζεται, έχει παρεστήσεις. Ξαφνικά λέει τον Ηλία Κότσι, καταπληκτικό παίκτη. Τον είχε τρελάνει ηγέτη της μπλε ομάδας. Νικητή του 18 όποτε ήταν ο Κότσι. Εντάξει, αλλά του δίνει δίκιο τώρα ξαφνικά ότι. Εντάξει, έπαιζε ρε παιδί με αδύναμους για να κερδίσει. Έπαιξε και καμιά φορά. Έκανε τα πάντα για να τον αποδομήσει. Έφυγε από το παιχνίδι και τώρα που έφυγε τον εκθιάζει. Αργά όταν το χάσουμε. Το έχει ξανακάνει αυτό όταν κάποιο είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχει δίκιο Τάκης που λέει φάσκες και αντιφάσκες συνέχεια. Τι είναι αυτά που. Τι έχει πάθει. Τίποτα, νομίζω ότι δεν έχει υλικό για τους λόγους του. Δεν και αρχίζει και τρώει μανιτάρια. Πολιτικός και... παιδά. Τρώει μανιτάρια και λέει αρτησίε. Έχει στερέψει η έμπνευση. Έχει στερέψει. Έχει στερέψει. Ποιο δεν ξέρει πώ τι να πει. Λέει ότι εντάξει, αυτό θέλει έτσι περαιτέρω ανάλυση. Και το αφήνει. Λες, έχει πολλά να πει γι' αυτό, αλλά δεν το είπε τώρα για να μην πολυλογήσει. Του δίνεις και ένα δίκιο. Μπράβο, ρε Σίμπερ. Εγώ κάθε φορά που τα λέει αυτά ο Μαρτίκας, τα σκέφτομαι έξω με το κουστούμάκι να βγάζει πολιτικό λόγο και να μιλάει για τον αντίπαλο. Δηλαδή κάθε φορά βάζω τον αντίπαλό του. Αυτό δεν μου άρεσε, γιατί έτσι θα έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο, θα ξέρει τα δυνατά, θα τρατά το σημεία να τα παρουσιάσει. Ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς ο συγκεκριμένος. Κοίταξε, μπορεί να μην έχει πει με τα λόγια του ποτέ ότι δεν είσαι ένας καλός παίκτης αγωνιστικά. Μπορεί να μην το έχει πει ποτέ το πάθημα από τα 4 μήνες. Το γυροφέρνει. Ναι. Το γυροφέρνει, όσο λέω, είπα εγώ ποτέ δεν είσαι καλός παίκτης. Εγώ είπα ότι δεν είσαι εύκολος παίκτης. Για να μπορεί τώρα να γυρίσει να πει καλός παίκτης ήσουν. Απλά επέλεγες χειρότερο για να κερδίζεις. Ναι. Είναι αυτό. Δηλαδή θα πιαστεί μόνο από αυτό που του δίνεις. Αν δεν του δώσεις κάτι άλλο, δεν θα πιαστεί. Το αφήνει για μετά. Άξιο είναι πολιτική αμαρτία. Πρέπει να πιαστεί από κάτι καινούριο όμως. Γιατί αυτό δεν. Από τι, να σου πω κάτι, από τι μπορεί να πιαστεί τώρα μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, αφού είναι μάγκας, θα το κάνει μόνος του. Εγώ θα το πω και του. Μα δεν έχει κάτι να πιαστεί. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Α του δώσει κάτι παραγωγή. Του έδωσε αγόρια κορίτσια. Δεν το έθεσε. Γιατί βγήκαν στον τάκο. Κατάλαβες πόσο έξυπνος είναι. Γι' αυτό σας λέω πριν. Σατανική παραγωγή. Δεν γύρισε να πει ότι είμαστε. Αυτό που είναι. Πρέπει να σκεφτεί να κάνει κάτι να αλλάξει λίγο. Γιατί μέχρι τώρα, νομίζω πλέον, επειδή τα έχουμε δει όλα και τα έχουμε ακούσει από αυτό. Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο πλέον. Ακόμα και ο Μαρτίκας. Δεν μαγειρεύει πια ο ίδιος. Ναι. Φαντάσου. Του πήρανε τη δουλίτσα. Δηλαδή τα μαγειρέματα που έκανε και τα κουκλάκια που τα έφτιαχνε όλα μόνος του και μαγείρευε τους ψήφους. Τίποτα. Τώρα πια δεν τους μαγειρεύει ο Μαρτίκας. Το πήραν τα κορίτσια πάνω του. Ότι βγαίνει υποψήφιο μαζί με τον Μπάρτζη και την Ελευθερία, θεωρώ ότι είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες του παιχνιδιού τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Είναι πραγματικά όλοι στο όριο να βγουν. Αρκεί η ψήφη. Θα γίνει κι άλλη υποψηφιότητα. Άλλο ένα άτομο σε εγώ νομίζω πρέπει να φύγει ο Μαρτίκας για να βρει το άλλο του μισό. Πάμε να δούμε τι έγινε αυτό στο συμβούλιο. Θα βγει ένα ο Μαρτίκας και ο Μαρτίκας θα αποφασίσει μαζί με έναν δύο που έχει δίπλα του. Μην τα λες τώρα αυτά. Που έχει δίπλα του βοηθού μαγείρου. Στο ανακράτημα της κατσαρόλας, πώς θα πήρε σούσι, σέφους, λένε. Θα αρχίσει τώρα τα μαγειρέματα, την κατσαρόλα του. Ο Σπύρος ο Κατσαρολάκιας ετοιμάζει το βραδινό γεύμα. Άκουσα να λένε για τα μαγειρέματα του Σπύρου. Η αλήθεια είναι ότι ενοχλήθηκα. Δεν υπάρχει κάποιο μαγείρεμα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μαγειρέψει καθόλου καμία ψηφοφορία από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Σπύρος, προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο μαζί σου.
Αλλά μας υποτιμάς και μας υποβιβάζεις φεύγοντας. Θα ψηφίσω τη Στέλλα. Σε ψηφίζω, Σπύρο μου, γιατί είσαι ο πιο αδύναμος από τα αγόρια. 20 μέρες, 3 νίκες. Νίκος. Νίκος Μπάρτζης. Στέλλα. Στέλλα. Σπύρος. Σπύρος. Ρία. Νίκος Μπάρτζης. Το όνομα που γράφει τελευταία ψήφος είναι το όνομα του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δύο υποψήφοι του απόψινου συμβουλίου είναι ο Νίκος Μπάρτζης και ο Σπύρος Μαρτίκας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν με ρωτάς γιατί είμαι υποψήφιος, μάλλον βλέπω πολλά και αυτά που βλέπω τα λέω. Θέλω να πω στη Στέλλα ότι δεν την ψήφισα, ψήφισα εγώ τη Ρία. Και αυτό το έκανα γιατί πιστεύω ότι είσαι πιο αθλητική και ότι από τον πύρι-μπύρι που σε έχει πιάσει η Ρία, πέφτεις αγωνιστικά. Εγώ ψήφισα τον Νίκο. Με ενοχλεί πάρα πολύ που είναι τόσο ισχυρογνώμων. Δεν μας ανεβάζει την ψυχολογία. Γιατί όλη την ώρα έχει κάτι έναν αρνητικό λόγο να πει. Μπορείς να μου πεις κάτι. Πώς σου ρίξα εγώ την ψυχολογία? Όλη την ώρα, Νίκο μου, είσαι πρόβλημα στο αγωνιστικό. Τέτοιο, αν δεν φέρνει οι κοπέλες πόντο, δεν μπορούμε. Δεν το θεωρώ μόνο. Μα το λες συνέχεια όμως, ρε Νίκο. Και ο Μάριος το έχει πει, ρε αγάπη. Δεν μας δίνεις. Τι θες να σου δώσω? Είσαι δεύτερη χρονιά στο All Star και περιμένεις από μένα να σου δώσω ψυχολογία. Αυτό που εγώ καμαρώνω στον Σάκη έχει δώσει ψυχολογία στο Βασάλο. Στον Τάκη. Δεν κολλάει ο Σάκης με μένα, έχετε καταλάβει. Ο Σάκης τι σχέση έχει με αυτά που λέει? Επειδή στη συζήτηση. Δεν κολλάει τη φανάρια μου, τα έχει χάσει λίγο. Ο Νίκος έχει ψηφιστεί από μια συγκεκριμένη παρέα. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κάνουν. Νομίζω βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους ξεκάθαρα. Νιώθω ότι έγινε ένα μαγείρεμα σήμερα. Πίστευαν ότι όλοι θα ψηφίσουν Σπύρο και ο Σπύρος θα καθόριζε τον άλλο υποψήφιο. Και νιώθω ότι αυτή τη στιγμή αδίκως ψηφίζεται ο Νίκος. Πιστεύεις ότι έγινε μαγείρεμα? Σαφώς, συνεννοημένοι τρεις ψήφοι κατά του Νίκου είναι. Δηλαδή, πόσο πιο πασιφανές. Θεού ολοφάνερο, δηλαδή. Πασιφανές είναι. Στον τάκο. Δηλαδή, γιατί να αποδείξεις. Τρεις ψήφοι στον Νίκο. Ποιοι? Η Ρία, η Στέλλα και ποιοι άλλοι? Μια κρυφή. Δεν με ενδιαφέρει καν, λίγες είναι, παραπάνω περιμένω. Μια κρυφία. Δηλαδή ο Σπύρος δίκαια βγαίνει υποψήφιος, έτσι. Είναι αδύναμος παίκτης. Οκ, στατιστικά εννοείς. Ναι, στατιστικά. Ναι. Πόσο και ο Νίκος, γιατί δεν έχουμε άλλο. Δηλαδή κάτσε ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι. Γιατί να κάνει συνέχεια ο Μπάρτζης, ας πούμε, με τον Μαρτίκα τα μαγειρέματα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όχι, τώρα έγινε ξεκάθαρα μαγείρεμα, το είπε και η Ελευθερία από την κλίκα. Και να σου πω και κάτι άλλο, αφού κέρδισαν τα κορίτσια και είναι πιο δυνατές, γιατί δεν πάρουν αυτές κεφάλι? Είναι πολύ ξεκάθαρο δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή σου λέει, άμα είχε βγει. Αν είχα βγει τα γόρια, α πούμε, δεν θα μπαίνει μπροστά ο Μπάρτζης με τον Μαρτίκα και θα λέγανε ότι πρέπει να βγει κοπέλα, γιατί είναι. Και να σου πω κάτι, θα συνέβαινε να βγει κοπέλα. Τι, να βγει κι άλλο κοπέλα, τι. Α, για να πάμε. Είναι ο κανόνας των τριών. Μάλλον όχι, δεν του συμφέρει να βγει κοπέλα, γιατί είναι ο κανόνας των τριών, μετά θα ψηφίζονται μεταξύ του. Ακριβώς. Είναι το θέμα. Με βάση πάντως την απόδοση, τελευταία είναι η Ελευθερία, πρωτελευταίο είναι ο Σπύρος. Ναι, ο Μπάρτζης είναι αρκετά ψηλά. Οπότε νομίζω ότι. Έχει σημασία πλέον, δεν πάμε αγωνιστικά, Δημητρή. Τι λέτε, εδώ μαγείρευε ο Μαρτίκας ψήφου σε παίκτε. Δηλαδή ήταν με τρελά αυτό. Κάνε και κουκοράκι το δίκιο σου. Πνίγει το δίκιο μου. Επίση ο Μπάρτζης ξαφνικά έβαλε πάλι το εγώ του μπροστά. Ναι, περιμένει, λέει εμένα να σε στηρίξει. Δεν είπε ότι είμαστε ομάδα. Δεν είπε εγώ. Λέει ρε παιδί μου ότι τύπου καλά, περιμένεις εγώ να βγω μπροστά. Εμένα τέλος πάντων, οποιοδήποτε. Να βγω να σε στηρίξω. Δεν μπορείς μόνη σου. Όχι, ρε φίλε, δεν είπες ότι είμαι στην ομάδα. Άρα όταν βγαίνω θέλω κάποιον να με στηρίζει, να με κουτσάρει, να με μπουστάρει. Έτσι κάνουν οι ομάδες. Ακριβώς. Δεν τον χωνεύουν τώρα για το βγάζουν στον τάκο. Βέβαια, γι' αυτό. Βρίσκεις μια δικαιολογία να πεις άμα δεν χωνεύει. Δεν σε χωνεύω, πες και σε βγάζω στον τάκο. Αυτό είναι πιο κρύβο. Επίσης, θέλω να πω κάτι που είπα Μακαλιά, το οποίο ήταν φοβερή η παρατήρηση. Σου λέει ότι ο Τάκης δεν έχει τόσο φως όσο έχει ο Μαρτίκας. Προσέξτε αυτό. Γιατί βάζει το είπε ο Μακαλιά, του λέω γιατί Μακαλιά, όσο βλέπαμε το βίντεο. Γιατί λέει ότι τον βγάζει λέει πιο άγριο. Τον βγάζει πιο τύπο. Άντε καλέ, ένα προβολέα. Έχουν και πει τα κεντρικά πρόσωπα και μετά στο πλάι χάνεται. Τώρα είναι πάρα πολύ ένα προβολέα, μωρέ. Κινηματογράφος δεν το ξέρεις, ότι όταν δίνεις παιδί μου πολύ φως, υποδηλώνει λίγο φως, λίγο χαρά, λίγο πιο, ένα πιο καθαρό πρόσωπο, προφίλ. Γι' αυτό εσάς σας έχουμε πιο σκοτεινούς, για να είστε τα σκοτεινά κομμάτια της εκπομπής. Εμείς αγαπάμε το σκοτάδι, παιδί, δεν το φοβόμαστε. Σωστό. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ψεύτικα. Εσύ τα σκοτάδια σου τα αγαπάς, αγάπη μου. Δώστε τώρα στο λαό.
Α, έχουμε ξεφύγει πλήρως εδώ. Και δεν έχουμε πιάσει. Και χάλασε και καιρός, δεν έχουν πιάσει ζέστες ακόμα. Ού, άμα πιάσουν οι ζέστες, πάει. Θα τους φέρνουν 30 φυλάκια και μανιτάρια να μασάνε. Ναι. Από το Άμστερνταμ. Διεκδικήστε δύο σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9000 BTU από την MyTherm. MyTherm, λοιπόν, στην οποία μπορείτε να μπείτε μέσα στο site mytherm.gr να δείτε τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε την επιδότηση έως 60% για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσύφωνο. Ωστόσο, για να κερδίσετε αυτά τα δύο υπέροχα κλιματιστικά 9000 BTU, τα βήματα τα ξέρετε. Είτε με κλήση, είτε με γραπτό μήνυμα στο 14800, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και μπορούν να γίνουν δικά σας αυτήν την Παρασκευή. Το ίδιο θα κάνετε και για το Toyota Yaris έκδοση Active. 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, ένα πανέμορφο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που είναι στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή εδώ και 20 χρόνια. Είναι στην κορυφή και μπορεί να γίνει δικό σας με κλήση ή με γραπτό μήνυμα στο 14800. Με πρόλαβες, άτιμε. Έλα, πάμε σε ένα break και φάτο. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες τι είναι να μην τις κάνεις. Αδιαφορώ στο τι θα πει. Κόκλα, κόκλα. Να, πώς μπορείς να κάνεις κορμί με κολυμβητήριο, βέβαια. Κάτσε γιατί δεν φαίνεται. Αυγουλάκι και τοστάκι. Έτσι κάνεις, έτσι γίνονται τα κορμιά, παιδιά. Όχι, για μένα λέει. Δεν πρόλαβα να φάω ούτε το τοστάκι μου. Ξεχάστηκε. Ο Σαράντος νόμιζε ότι ακόμα είναι. Δεν βγαίνω κανονικά. Εγώ μετά βγαίνω. Με το τοστάκι, ξέρεις, θυμήθηκα. Πέρυσι, λίγο πριν πάμε σε break, που πήρε πάνω στην κλινική και σου λέει: ναι, ένα τοστάκι ετοιμάστε μου. Εσύ έλεγες εκεί τους διαγωνισμούς και τα λοιπά και ψηλοακούστηκε. Θυμάσαι. Επικό. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε. Μέτι, δεν μπορώ. Θα φύγω πραγματικά. Αυτό. Θέλω κάτι να βάλω εδώ μέσα. Τι άλλο θα ζήσω σε αυτή την εποχή μου, πραγματικά δηλαδή. Έλα να φωνάξω τη γλυκιά καραμελίτσα να με σώσει. Πού είναι η Νάντια Ριγάτα, να βάζει πραγματάκια εδώ στα μανίκια μου. Να φέρω και εγώ τα κλειδιά μου, να φέρω κάτι να αφήσω. Φέρετε εκεί. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Έχω εδώ. Βασιστείτε πάνω μου. Βασιστείτε πάνω μου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω. Η συνέντευξη η οποία θα σας δείξω σήμερα είναι για πρώτη φορά η συνεντευξιαζόμενη χωρίς μακιγιάζ. Η οποία, εκτός του ότι τη θαύμασα, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει γυναίκα να δώσει συνέντευξη χωρίς μακιγιάζ. Η συγκεκριμένη όμως, αν και αμακιγιάριστη, παιδιά, ήταν κούκλα. Μιλώ για τη Μαρίνα Σλάνογλου, η οποία θα τη δείτε και εσείς. Είναι ανάμεσα σε μια τρέλα από πρόβες, διότι κάνει γυρίσματα στον Αντένα και τις Ψυχοκόρες. Μια σειρά πολυαναμενόμενη, θα τη δούμε από την επόμενη σεζόν. Είναι στο Δημοτικό Θέατρο, όπου και τη συνάντησα πάλι για πρόβες για το Σκηνές από ένα γάμο με τον Νίκο Ψαρά, που θα ανέβει στις 21 Απριλίου. Και μέσα σε όλα αυτά είναι μαμά, είναι σύντροφος, μιλήσαμε για όλα. Αξίζει να την ακούσουμε και μετά να σχολιάσουμε. Είναι εύκολο όταν έχεις δυσκολευτεί τόσο πολύ να κάνεις ένα παιδί και τον έχεις μονάκριβο, να μην τον κάνεις κακομαθημένο. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μην τον κάνεις κακομαθημένο. Είμαι πιο αυστηρή από τον μπαμπά του, η αλήθεια είναι. Ναι, είμαι πιο αυστηρή. Τον είναι συνεννοημένο μεταξύ σας. Κοίτα, δεν μ' ακούνε ποτέ, θέλω να σου πω. Γι' αυτό όταν λείπω, λέω, παίρνω το γιο μου, λέω τι κάνεις, μου λέει έκανα σκανδαλιές. Όταν εννοεί έκανα σκανδαλιές, σημαίνει έφαγα κάποιο γλυκό ή έκανα κάτι που η μαμά δεν το επιτρέπει, ας πούμε. Έχασες ποτέ την πίστη σου ότι δεν θα τα καταφέρνεις να ζήσεις αυτή τη στιγμή? Δεν τα παράτησα, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα συμβεί. Θεωρούσα ότι βάζω ένα όριο, πιστεύω ότι θα γίνει και θα γίνει. Καταρχάς να πούμε ότι είναι κούκλα. Και αβαυτή σαν κοριτσάκι είναι η Μαρίνα. Δεν χρειάζεται να αβαυτεί. Είναι δηλαδή, δεν έχει διαφορά καταρχάς βαμμένη και αβαυτή. Είναι κούκλα, αυτού φτού μην ματιάσουμε. DNA. Την νιώθω, την καταλαβαίνω απόλυτα ως μητέρα που πρέπει και να εργάζεται και με το παιδί και πρόβες στο θέατρο και να το προλαβαίνει. Και σύζυγος. Αχ, αυτή η ρόλη που μας έχει δώσει αυτή η κοινωνία στις πλάτες μας. Είδες όμως ότι είναι η πιο αυστηρή στο ζευγάρι. Έτσι γίνεται συνήθως. Οι μαμάδες είναι πιο αυστηρές. Οι μαμάδες είναι. Συνήθως ναι, ρε, Παναγιώτη. Οι μπαμπάδες θέλουν να κάνουν λίγο τα χατήρια, δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου έχει πει
ψυχολόγος ότι ο μπαμπάς είναι αυτός που βάζει τα όρια και ότι το παιδί περιμένει από τον μπαμπά τα όρια. Δεν τα περιμένει από τη μητέρα, γιατί είναι και πιο δύσκολο πολλές φορές. Ναι. Αλλά είναι και η φύση τέτοια. Ενστικτοδός, Φρόιντ τώρα εδώ, ενστικτοδός το περιμένουν από τον μπαμπά. Αυτό μου έχει πει ο ψυχολόγος. Να σας πω τώρα. Μπράβο, πηγαίνεις ψυχολόγος. Εσύ θα βάλεις τα όρια. Κι όμως τα βάζω. Μπράβο. Δεν μπορείς να τα βάλεις στη ζωή σου, δεν τα βάλεις εδώ σε εμάς. Δεν έχει σημασία. Σε φύγει από παντού, θα τα βάλεις στο παιδί. Πολλές φορές. Ξέρει ο Ιώνας τι δουλειά κάνεις. Όχι ακόμα. Νομίζω σε αυτό το σπίτι ο Ιώνας βάζει. Πολλές φορές κάνουμε καλύτερα πράγματα για τους άλλους παρά για το ρεδί μας τον εαυτό. Αχ, έχω πει τόσο πολλά ζήματα. Πόσο βαφιστόχαθα. Σίγουρα η Μαρίνα λείπει πάρα πολύ από την τηλεόραση. Τα 14 χρόνια απουσίας είναι πάρα πολλά για μια τόσο σπουδαία ηθοποιό. Και λείπει πάρα πολύ και ευτυχώς τουλάχιστον που κάνει συνέχεια θέατρο και δεν σταματάει. Μπορεί να είναι και επιλογή της όμως. Διότι... Ήταν επιλογή της, ναι, επειδή το κοιμάσαι ή της άρεσε πάρα πολύ το σενάριο και ας έφευγε από το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Παρόλο που νομίζω επανέρχεται με έναν τρόπο και στα υπόλοιπα επεισόδια. Με flashback. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος και γι' αυτό προφανώς είπε και το ναι η κοπέλα. Σίγουρα. Μπορεί να θέλει να κάνει επιλεκτικά πράγματα και σωστά πράγματα για την καριέρα της. Και πολύ καλά κάνει, θα πω εγώ. Γιατί τα πρώτα χρόνια το παιδί όντως χρειάζεται λίγο παραπάνω τους γονείς του που διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας του. Άρα ήθελε να δώσει βάση στο παιδί της, αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι δεν είναι, Νάντια? Έτσι ακριβώς. Ήθελε να ασχοληθεί στο παιδί της που με πολύ δυσκολία τα έχει μοιραστεί ούτως ή άλλως, το απέκτησε. Και τώρα που έχει φτάσει στα 5, ξεκίνησε και έχει ξεκινήσει πάλι από εκεί που έμεινε. Το θέατρο δεν το άφησε ποτέ, αλλά την τηλεόραση την είδαμε και στο Κάνω τη Κοιμάσαι. Από του χρόνου στον Αντένα θα τη βλέπουμε σε μια απίθανη δουλειά. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι τα έχει δρομολογήσει πολύ ωραία. Να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση που είχε αρνηθεί και πρόταση για να παρουσιάσει εκπομπή. Επειδή είναι πολύ διακριτικός άνθρωπος, μου λέει, με φαντάζεσαι εμένα να έρχεται κάποιος που είναι συνάδελφος και να πρέπει να τον ρωτήσω. Μακαλιά. Είναι αυτή η κατηγορία, έτσι, ναι. Πολύ ευγενική, που δυσκολεύεται στο να ρωτάει. Νομίζω όμως ότι έχει τόσο, έτσι, είναι τόσο οικείο και γλυκό πρόσωπο που θα μπορούσαμε να τη δούμε σε πάρα πολλούς ρόλους. Και εγώ την μπορώ να τη φανταστώ σε εκπομπή, αλλά αν δεν νιώθει η ίδια άνετα να το κάνει αυτό, να κάνει ερωτήσεις σε συναδέλφους της, εντάξει, από εκεί και πέρα. Είναι πάρα πολύ αγαπητή στο κοινό και νομίζω ότι γι' αυτό τη σκέφτεται και πάρα πολύ παραγωγή. Δηλαδή, πολλές φορές το όνομά της έχει παίξει όντως για διάφορες εκπομπές. Τι θέλουν, ή πώς είναι η Μαριάννα του Μασάτου. Νομίζω ότι είναι μια ίδια κατηγορία. Είναι δύο γυναίκες που έχουν τόσο καλό προφίλ, είναι τόσο αγαπητές, που ό,τι και να κάνουν, ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και το ξέρουν. Εμείς σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία λοιπόν και στις πρόβες στο θεατρικό που ανεβάζει, αλλά και για του χρόνου για τη σειρά που ετοιμάζει. Πάμε και στη δική μας όμως τη σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στον έρωτα Φυγά, να μας πεις τι θα γίνει με το αδίστακτο κουβλί που βγήκε από τη φυλακή. Παιδιά, τι να πω δηλαδή. Έχω τρελαθεί. Εχθές ο Μάρκος της πρότεινε να σηκωθούν να φύγουν και να πάνε στην Αυστραλία. Να μην τους βρίσκει κανείς. Και της λέει και συνέχεια ότι τα παιδιά μπορεί να μην είναι δικά μου, αλλά εγώ τα νιώθω σαν αίμα μου. Δηλαδή, πόσο να συμπεριφερθώ κι εγώ, ρεμπέτη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σήμερα. Καταλαβαίνω, είσαι σε δύσκολη θέση. Δεν βγαίνει το μπάτζετ, αγαπητοί μου. Μην πάνε στην Αυστραλία τα παιδιά, σε παρακαλώ. Είναι πολύ μακριά. Σήμερα στις 6:44 συνεχίζεται λοιπόν όλη αυτή η αναστάτωση. Θέλω να σας πω ότι εχθές ο Ιάσονας πήρε την απόφαση να διώξει το Στρατή και τη Γεωργία που είχαν πει ψέματα για την Αλεξάνδρα από το αρχοντικό. Σήμερα οι δυο τους μαζεύουν τα πράγματά τους, αποχωρούν. Θα βρουν στέγη στον εχθρό του Ιάσονα, στον Κοντογιάννη, κάτι που θα μας απασχολήσει ποικιλοτρόπω στα επόμενα επεισόδια. Θα τους δώσει λοιπόν τα κλειδιά του να πάνε να μείνουν στο εξοχικό του. Την ίδια στιγμή ο Ιάσονας μαθαίνει ότι όσο ήταν στη φυλακή, η μάνα του πήγε και πούλησε το χτήμα του στον Παράσχο. Τρελαίνεται και εκεί. Ο Μάρκος πάει ακόμα μία φορά στην αυλή της Αλεξάνδρας, την παρακαλάει να δεχτεί την πρόταση που της έκανε χθες και να φύγουν. Αυτή φοβάται λίγο μήπως τα παιδιά πώς θα τα καταφέρει. Στο τέλος υποκύπτει. Και εκεί που έχει υποκύψει, τους ακούει ο Ιάσονας που έχει βγει έξω και την ψάχνει. Και δείτε τι θα γίνει σήμερα, 6:15. Πολύ δύσκολο αυτό που περνάτε, μητέρα. Δεν ξέρετε πόσο σας καταλαβαίνω. Είστε ανάμεσα στο παιδί σας και στον έρωτά σας. Στεφανέ. Πώς τα φέρνει έτσι η ρημάδα η ζωή. Εάν δεν μιλήσετε, δεν πρόκειται να βρεθείτε. Σκέφτομαι να φύγω. Οπουδήποτε που θα μπορώ να ζήσω ελεύθερος μαζί με την Αλεξάνδρα. Άσο, η κυρία Αλεξάνδρα που είναι, ξέρεις. Ο έρωτας σου όταν ζει στο φόβο, ανθίζει. Ό,τι είναι δικό σου. Είναι και δικό. Όταν τον κυνηγάνε, θεριέται. Είμαι ήδη πατέρας του και σμήνει η αίμα μου. Αλεξάνδρα. Μάρκο. Θέλω να σου πω κάτι. Τι θα του πει, Νάντια μου. Ήθελε να του πει ότι το παιδί το πρώτο είναι δικό του. Θα του το πει, λοιπόν. Άντε. Όχι, πει κάτι γίνεται και κάποιος μένει μπροστά. Μα το τραβάμε αυτό το πράγμα. Πόσο και θα το τραβήξουμε. Κάτσε ρε, και εσύ τόσα γίνονται. Ας αφήσουμε και κάτι να... Το παιδί είναι σημαντικό.
Ναι. Πρέπει να ξέρει ποιο είναι ο πατέρας. Φρόιντ. Πρέπει να ξέρει ποιο είναι ο πατέρας. Ευχαριστούμε, Νάντια μου. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχουμε και εκλεκτούς συναδέλφους με παιδεία. Με παιδεία πάνω απ' όλα. Καμία έλλειψη παιδείας εδώ στο πάνελ μας. Ευχαριστούμε, Νάντια μου. Δεν μου λες, Παναγιώτη μου, ποια σχολή έχει τελειώσει, αγόρι μου. Τη Βακαλώ. Ποια σχολή έχει τελειώσει. Τη ζωή. Γραφίστα. Τι έχω τελειώσει. Γραφίστα σε ψυχολόγο. Τι έχω τελειώσει, μα είπε. Τι έχω τελειώσει. Τίποτα. Αμόρφωτο κι αυτό. Χωρί παιδεία. Έχει κάνει καμία πολεμική τέχνη στη ζωή σου. Όχι, κάνω μόνο την τέχνη του έρωτα. Να πέφτουν τα στυλό, καταλαβαίνετε. Έτσι υποθύμησε και ο έρωτας. Κάτσε να φωνάξουμε την Αθηνά που αυτή τουλάχιστον τα κάνει, δεν τα λέει. Τα κάνει. Του έρωτα κάνει ο Χατζηδάκη. Δεν κατάλαβα, Αθηνά. Δεν κατάλαβα. Εσύ δηλαδή που λες ότι κάνεις τζούντο, κάνεις. Κάνω τζούντο, Χατζηδάκη μου, γράφτηκα. Γράφτηκα στον άθλο Μελισσίων. Και εκεί. Και πες και τι άλλο έκανες. Γράφτηκες, έκανες το πρώτο μάθημα και τι σου δώσαν, Αθηνά. Ζώνη μου δώσανε. Μπράβο, ζώνη, αλλά και εγώ. Πάρτο τώρα κι εσύ. Εγώ αναρωτιέμαι αυτό το πορτοφόλι σου πόσες κάρτες έχει, πόσες κάρτες μέλους. Σε κάθε βίντεο που πάει, παίρνει μια κάρτα μέλους. Έχει γραφτεί. Στο κινητό, παιδί μου, τα περνάω στο κινητό. Στο τέλος της χρονιάς θα αποφασίσει με ποιο άθλημα θα ασχοληθεί, ποιο είναι αυτό που της πάει πιο πολύ. Έτσι, γιατί έχω να δοκιμάσω πάρα πολλά ακόμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Πώς πήγε? Πήγε υπέροχα. Στη ζώνη σου λέει, πήρε ζώνη. Τη δώσαν ζώνη. Σε ένα μάθημα. Πέρασα υπέροχα. Εγώ φοβάμαι ότι σε λυπήθηκαν απλά. Σε λυπήθηκαν που φάγες ξύλο. Κάτσε να δεις, περίμενε. Κάτσε να δεις, γιατί μπορεί να έδωσε κιόλας. Έδωσα. Έφαγα, αλλά έριξα και κάποια. Έχεις ακούσει αυτό που λέει, φάγαμε ξύλο, αλλά μας δώσανε κιόλας. Το ίδιο πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω το σενσέι μου, τον Κώστα Λεονταρίδη. Για όλο. Ξέρω και τους όρους, για βέβαια. Τι με πέρασες. Για όλο αυτό που θα ακολουθήσει στο βίντεο. Για να δούμε. Τζούντο. Και είναι μέχρι σήμερα η δυσκολότερη αποστολή μου. Φαίνεται πως τα κατάφερα. Όμως ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα από την αρχή. Αυτό το παιδί. Στη εδώ. Μαύρη ζώνη θα ξεκινήσω εγώ. Ακριβώς. Ο άνθρωπος βοράει μαύρη ζώνη. Ξεκινάμε κατευθείαν με αποπιάσιμο. Με το πέτο κατευθείαν. Mm-hmm. Ωραία πράγματα. Το τζούντο είναι παλαιστικό αντικείμενο. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ξεκινάμε από πλήρη επαφή. Mm-hmm. Κοντά ο ένας τον άλλον. Πιανόμαστε πέτο μανίκι. Βασικό πιάσιμο και ξεκινάμε τις τεχνικές μας από εκεί. Δεν θα χορέψουμε να φανταστώ. Το πρώτο σου πόδι θέλω να έρθει και να πατήσει μπροστά από το δικό του. Δάχτυλο το μπροστά από το. Μπράβο, τέλειο. Ωραία. Σηκώνεις το μανίκι του. Μάλιστα. Περνάς το χέρι σου κάτω από τη μασχαλή και αγκαλιάζεις τον ώμο. Ναι. Γυρίζω μέσα από εδώ. Α, ωραία. Δεν δάγκωνει να σε γυρίσει. Μάλιστα. Μ' αρέσει, να πάω. Α, σε αρέσει, έχει συνηθίσει. Τράβα χέρια και σπρώξω πολύ. Πού να το σπρώξω, τράβα. Τράβα. Μπράβο, παιδί! Σε αποτελείωσα! Πες αλήθεια! Μια χαρά! Πάμε, έχεις άλλες 500. Άντε να δούμε! A young heart, it's a heart to hold. Ωραία! Ήτανε καλό! Θέλει τεχνική το πέσιμο, εγώ το ξέρω το θέατρο. Βάλε ένα χεράκι. Άλλη μία φορά γίνεται, άλλη μία φορά γίνεται. Άλλη μία εκεί. 10 φορές. Ο άντρας μου, η παλινία! Εντάξει, παιδιά! Τίποτα, εγώ μετά από αυτό ξεκινάω μαθήματα, τα αύλη, τα μασκάκι και αυτά, Ηλία μου. Δεν είναι τώρα, εγώ έχω πάει το ξύλο της χρονιάς μου εφέτο. Πού είναι ο σενσέι να μας πει? Α, τα κουταλάκια! Όλα καλά! Όλα καλά! Οι τεχνικές εδάφους είναι τρεις κατηγορίες. Συγκρατήσεις, πνιγμούς και εξαρθρώσεις. Α, όλα μου ακούγονται το ίδιο τρομακτικά. Θα πάμε να κάνουμε ένα τζούτζι κατάμε, λέω εγώ, μετά τη ρήψη. Τζούτζι κατάμε. Τζούτζι κατάμε, ναι. Είναι η πρώτη βασική εξάρθρωση. Πώς δουλεύει αυτή? Μάλιστα. Περνάω το πόδι μου μπροστά. Α, ωραία πράγμα. Δένω το χέρι κοντά στο σώμα μου. Μάλιστα. Και κάθομαι πάνω στη φτέρνα μου. Ο. Ναι. Τι κακό τον βρήκε τον άλλον, ε. Ναι. Τραβάω σιγά σιγά τον αγκόν. Τώρα, εάν εκείνος νιώθει δυσφορία, πόνο ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένας τρόπος για να σταματήσει όλο αυτό, η παράδοση. Πάμε τρεις φορές απαλά πάνω στον αντίπαλο. Μία τεχνική έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Ταχύτητα, δύναμη, έλεγχο και πλάτη. Εάν οποιοδήποτε από τα τέσσερα χαρακτηριστικά λείπει, παίρνουμε το βαζάρι, που είναι ο χαμηλότερος βαθμός. Με ένα λοιπόν τελειώνει ο αγώνας. Είναι το αντίστοιχο νοκάου της πυγμαχίας. Τραβώ το χέρι του ψηλά. Για να γυρίσει ο Ηλίας στο πλάι. Μπράβο. Θέλω να κάτσεις
κάτω, πίσω από τη, πάνω στη φτέρνα σου, στο πίσω πόδι. Τραβάς χέρι, σπρώχνεις λεκάνη προς τα πάνω. Α, για να του βγάλω το χέρι. Έλα, παραδίνεσαι. Παραδίνομαι, παραδίνομαι. Άντε, μια και παραδόθηκες, σήκω να σηκωθούμε. Α, νόμιζε φτερνίστηκε. Σχεδόν τελειώνει, πάμε. Α, συγγνώμη, νόμιζε φτερνίστηκε, παιδί ποδάχτατος. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, περίμενε κάτω. Ready. Είμαι, ναι. Ready, μαζί, λοιπόν. Yes. Α, καλά, έχω κερδίσει. Έλα, άξια. Άξια καταρχάς που είναι εδώ ζωντανή μαζί μας. Ναι, ναι, με τέτοια πεσήματα. Όχι, με μπράβο. Τέτοια. Δηλαδή έπεσε, ρίξαν κάτω σαν σακύρε, παιδί μου. Τι να σου πω. Για να δεις τι όπλο έχει στη φαρέτρα σου. Έτσι! Να σου πω, έχεις μελανιές. Στην πλάτη λίγο είχα την επόμενη μέρα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά περάσαμε φανταστικά. Σας δίνω ένα backstage. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, η εικονολήπτης μου για ακόμα μια φορά σε πολλά βίντεο ήταν ο Μουσχέτος ο Λάμπρος, ναι. Ο οποίος είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι, είναι μια χαρά τώρα ο άνθρωπος. Τον βλέπω λοιπόν, έρχεται για γύρισμα και κουτσένει. Του λέω, Χριστιανέ μου, γιατί ήρθες για γύρισμα, δεν είπες να έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου ή να τα ακυρώναμε. Μου λέει, είσαι με τα καλά σου, χάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Χάνω εγώ τέτοιο θέαμα. Πάντως το παιδί με το οποίο εξασκήθηκε η Αθηνά, φάνηκε η απόγνωση στο πρόσωπό του σε όλες τις τόσες φορές. Και την κοπέλα εκεί που της είπε, κάτσε. Σκυλί. Είπε επίσης, άκουσα καλά, ξεκινήσαμε, δεν πρόλαβα να τη χαιρετήσω, κάτι τέτοιο στο τέλος. Ατσού, αυτό που λέει η εξάρθρωση που κάθεσαι στη φτέρνα σου και του πιάνεις το χέρι, ναι. Το βγάζεις το χέρι. Το τραβάς και το σπρώχνεις με τη λεκάνη σου. Α, εξάρθρωση όμως. Βλέπεις πως κάθονται. Ναι, εξάρθρωση, ναι βέβαια, κανονικά. Εξάρθρωση, κανένας απλά όλος κάνει. Η Αθηνά πάντως ήταν πολύ καλή, γιατί το έχει αυτό και στη σχολή. Στο πέσιμο. Βοήθησε βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά το βουντό που ακούγατε, το έκανε επίτηδες η Αθηνά, δεν ήταν τυχαίο. Το άλλη μία. Το άλλη μία που έλεγε ο άντρας μου από πίσω. Άλλη μία, άλλη μία. Έβγαλε το άχτι του. Ο Ηλίας, μάλλον που του έκανε όλα αυτά, κάτι δεν είχε κάνει καλά εκείνη την ημέρα. Έτσι. Ήταν ο άτυχος του γυναίκα. Και όμως πέρασε φανταστικά, έχω να σου πω. Μπράβο. Μπράβο, Αθηνά. Άξια, μόνο αυτό θα πω εγώ. Μπράβο. Άξια κοπέλα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τζιντόκα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν φύγουμε, σας υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς. MyTherm, δύο σύγχρονα κλιματιστικά 9.000 BTU από τη MyTherm μπορούν να γίνουν δικά σας. Καλέστε τώρα τους ειδικούς της MyTherm και μάθετε πρώτοι τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας. Για να κερδίσετε όμως αυτά τα δύο κλιματιστικά, τα βήματα τα ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλά. Ένα γραπτό μήνυμα ή μία κλήση στο 14800, τσουπ, παίρνετε στην κλήρωση και την Παρασκευή δικά σας δύο κλιματιστικά. Το Toyota Yaris τόσο εύκολα και αυτό μπορεί να γίνει δικό σας. Ένα αυτοκίνητο αξίας 16.000 ευρώ που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και για τη σχεδίαση και για τις επιδόσεις και για τα κορυφαία επίπεδα ασφαλείας του. Δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα ή μία κλήση στο 14.000. Σε αυτό λοιπόν θα καλείτε και θα γίνουν δικά σας όλα αυτά τα υπέροχα δώρα που σας δίνουμε εδώ καθημερινά. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Όταν έρχονται εδώ οι τραγουδιστές και τους σηκώνω, με χορεύουν τζάμικο, τώρα τους βγήκε στη μαγειρική. Το αρνάκι τους. Το αρνάκι, αρνάκι κλέφτικο σήμερα. Ζουμερό, λιώνει, φεύγει από το κόκαλο. Πεντανόστιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, εγώ είμαι λαγουδάκι σήμερα. Λαγουδάκι. Ωραία, τέλεια. Φύγαμε με κάρτα υλικών λοιπόν, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Πάμε. Θα χρειαστούμε 1,5 με 2 κιλά αρνίσιο μπούτι κομμένο σε μερίδες, ένα μεγάλο κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, 1,5 κιλό πατάτες,
2 καρότα, 1 κόκκινη πιπεριά, 300 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα, 1 κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη, μισό μάτσο δεντρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα από 3 λεμόνια, αλατάκι και πιπεράκι. Αυτά τα ολίγα. Αυτό είναι για την... Αυτό είναι για τη Δέσποινα. Να βγάλει και για τις Δεσποινούλες. Μπράβο. Να βγάλω και ένα για τον Βάνια όμως, γιατί είναι και το αγαπημένο του. Δεν μπορώ να τον αφήσω και αυτόν παραπονεμένο. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον Τάσο, τον Αγγελία, να τον ευχαριστήσουμε. Ο άνθρωπος μας έστειλε, κοίτα εδώ, ωραίο μπουτάκι αρνάκι. Θα τους βάλω και ζουμάκι. Θα τους βάλω και ζουμάκι έτσι. Οκ. Έλα, αφεντικό, στο 3. Έχουμε 2 αρνάκια στο 3. Έλα να τα πάρεις. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε επανεύκολα. Ναι. Μπουμπούνα το. Λοιπόν, θα κόψουμε τις πατατούλες σε πολύ χοντρά κομμάτια. Μη σας φοβίζει, γιατί το αρνάκι θα ψηθεί 3,5 ώρες στο σύνολο. Οπότε οι πατάτες πρέπει να είναι σε μεγάλα κομμάτια για να μπορέσουν να κρατήσουν και να μην λιώσουν. Να είναι όπως είναι εκεί, πεντανόστιμες. Όπως είναι λοιπόν οι πατάτες, εγώ τις κόβω στη μέση. Έτσι. Σε μεγάλα κομμάτια. Αν είναι πολύ μεγάλη η πατάτα, θα την κόψετε στα 4. Εδώ και η τελευταία μου, να την. Θα τα ρίξουμε σε ένα, θα τις ρίξουμε σε ένα μπολ τις πατατούλες μας. 4 σκελίδες σκορδάκι και το σκορδάκι μέσα με τις πατατούλες. Το σκορδάκι του με τα όλα του. Βέβαια, χωρίς σκορδάκι αρνάκι δεν πάει. Ωραία θα περάσει στο κοντρόλ τώρα που σας στέλνω με τα σκορδάκια. Το κρεμμύδι. Θα το κόψουμε και αυτό σε χοντρά κομμάτια. Θα το ρίξουμε και αυτό μέσα στις πατάτες μας. Θα βάλουμε και την πιπεριά την κόκκινη. Θα την κόψω εδώ, σε μεγάλα κομμάτια. Τέλεια. Σμένη. Καροτάκι, 2-3 καροτάκια. Θα μου τα κόψετε και αυτά σε μεγάλα κομμάτια. Και είμαστε έτοιμοι με τα υλικά μας. Εδώ μέσα λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα μου ρίξετε τη μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Εδώ. Και θα μου βάλετε αλατάκι και πιπεράκι. Πιπεράκι, βάλτε στο αρνάκι. Το 3, στο κοντρόλ. 2 μεριδούλες πάνω. Πω, νάτα τα παιδιά, νάτα τα παιδιά. Αχ, του πέφτουνε, του πέφτουνε. Θα ρίξω ένα ανακάτεμα εδώ στις πατατούλες μαζί με τα λαχανικά μου. Ωραία. Να ανακατευτούν, να πάει η μουσταρδούλα παντού. Μασαζάκι. Όπως βλέπετε, ωραίο. Μασαζάκι. Δεν έχω ρίξει ακόμα το λεμόνι, το χυμό και το ξύσμα. Θα το ρίξουμε από πάνω από το αρνάκι και θα σας εξηγήσω το λόγο αργότερα. Ένα-ένα θα τα μαθαίνετε. Πάμε. Για να το ξεκινήσουμε λοιπόν στο ταψάκι μας. Αλουμινόχαρτο. Θα βάλουμε στο ταψάκι μας αλουμινόχαρτο. Ωραία. Ένα έτσι και 2 αλουμινόχαρτα ακόμα στο πλάι. Σταυρός. Σταυρός. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε να κλείσουμε μέσα τη θερμοκρασία, να μην φεύγει καθόλου ο ατμός και να ψηθεί στον ατμό το αρνάκι. Έτσι. Σαν γιούλμπαση λοιπόν. Σαν γιούλμπαση, ακριβώς. Αυτό είναι το κλέφτικο. Παλιότερα το κλέφτικο ανοίγανε λάκκους στο χώμα, βάζανε καστανιές, δάφνες, αφήνανε το κρέας επάνω, το σκεπάζανε για να μην φαίνεται ο καπνός και βλέπανε οι Οθωμανοί ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι ψήνουνε εκεί πέραν το φαγητό. Τι γνώσεις είναι αυτές. Λαρούς Μπριτάνικα. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ με τις πατατούλες που έχουμε ανακατέψει με όλα μας τα υλικά, θα έρθω και θα τα βάλω επάνω. Ωραία. Από τη λαδόκολλα. Φανταστικά. Κοίτα εδώ, λεμόνι χρώματα. Λεμόνι δεν έχεις βάλει εδώ ακόμα. Λεμόνι δεν έχουμε βάλει ακόμα. Το τέλος. Τελειώσαμε εδώ, βάλαμε αυτά. Τώρα, έχω το δεντρολίβανο. Εάν δεν σας αρέσει το δεντρολίβανο, μπορείτε να βάλετε θυμάρι φρέσκο, ρίγανη φρέσκια, ό,τι θέλετε. Ωραίο το δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο πάει, ταιριάζει αρνί, πάρα πολύ. Ταιριάζει πολύ γενικά στο αρνί το δεντρολίβανο, νομίζω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα βάλουμε λοιπόν το δεντρολίβανο από πάνω και πάμε τώρα εδώ στο αρνάκι που μας έχει στείλει ο Τάσος Αγγελής. Θα του ρίξω αλατάκι, έτσι. Αρκετό, και αλατάκι θα μου βάζετε και εδώ ενδιάμεσα. Θα πείτε στο χασάπι σας να σας το κόψει σε μερίδες, όπως μας έχει κάνει εδώ εμάς ο Τάσος. Θα βάλετε και πιπεράκι, θα του κάνετε ένα ωραίο μασαζάκι και λίγη ξερή ρίγανη. Ωραία, κύριε. Εδώ, θα το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά.
Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αλατάκι, πιπεράκι και ενδιάμεσα να και ριγανίτσα παντού. Να πάει παντού. Πολύ σωστά. Ένα μασαζάκι εδώ. Και θα έρθουμε και θα βάλουμε από πάνω από τα λαχανικά μας το αρνάκι. Το μωρό, το μωράκι μου εδώ. Αυτό εδώ. Λοιπόν, από πάνω τώρα θα του ρίξουμε το χυμό του λεμονιού. Γιατί του ρίχνω το χυμό του λεμονιού από πάνω, εδώ έχω και το ξύσμα μαζί. Αυτό το ρίχνουμε επειδή συνήθως το αρνί έχει λίγο βαριά μυρωδιά, αυτό που λέμε την αρνίλα, που είναι πιο έντονη μυρωδιά. Αυτό εδώ όταν του βάλετε και το ξύσμα από πάνω, το κλέβει, δεν μυρίζει καθόλου το αρνάκι. Άλλοι βάζουν και πορτοκάλι, όσο λεμόνι. Πορτοκάλι, λεμόνι, φυσικά, φυσικά μπορείτε να το για κάνετε. Αυτό ακριβώς, για να πάρει τη μυρωδιά. Εννοείται αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ σήμερα σας το κάνω με αρνάκι. Αν θέλετε να το κάνετε με κατσικάκι, δεν τρώτε αρνί και κατσίκι, μπορείτε να το κάνετε και με χοιρινό. Μπορείτε να πάρετε σπάλα, χοιρινή και να τηρήσετε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Όπως είμαι εδώ, λοιπόν, θα του κάνω και το μασαζάκι αυτό εδώ να πάει το λεμονάκι παντού. Και το ξύσμα παντού. Και έρχομαι τώρα με άλλη μία λαδόκολλα. Να το σκεπάσουμε. Θα το σκεπάσουμε για να μην κρυώσει. Εδώ. Κουβερτούλα. Κουβερτούλα, πολύ σωστά. Και θα ξεκινήσω τώρα να κλείνω τα αλουμινόχαρτα προς τα μέσα. Αλλά πώς θα τα κλείνω. Θα τα πιάνω εδώ μαζί και θα τα γυρίζω προς τα μέσα. Να σφραγίσει. Για να σφραγίσει, να μην μου φύγει ο αέρας και τα υγρά. Όπως είδατε, δεν έχω βάλει άλλα υγρά. Μόνο το ελαιόλαδο και το χυμό του λεμονιού. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Τα τυριά τα βάλεις μετά. Τα τυριά θα τα βάλουμε μετά. Θα κλείσουμε λοιπόν όλο αυτό εδώ το πακετάκι το ωραίο. Το φάσκιωσε στο μωρό. Το φάσκιωσα το μωρό και θα το ψήσουμε στους 200 βαθμούς για 2,5 ώρες. Μόλις το ανοίξετε θα έχει γίνει λουκουμάκι, αλλά το κρέας δεν θα έχει πάρει χρώμα ακόμα. Οπότε εκεί θα βγάλουμε εμείς τα αλουμινόχαρτα και το φύλλο του και τη λαδόκολλα. Θα τα γυρίσουμε μπρος τα έξω. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε την κεφαλογραβιέρα και θα ψήσουμε για 45 λεπτά ακόμα ανοιχτό. Το αρνάκι μας ανοιχτό. Και θα έρθει εδώ για θα να γίνει, κάνει την κρούστα. Να κάνει του. Και την κρούστα. Εν τω μεταξύ, όταν θα μου ρίξετε την κεφαλογραβιέρα, κοιτάξτε εγώ τι έχω κάνει εδώ. Έχω βάλει και κεφαλογραβιέρα ανάμεσα από το αρνί. Οπότε όλο αυτό εδώ θα έρθει και θα μελώσει, θα λιώσει η κεφαλογραβιέρα και επειδή έχει σπιρτάδα στη γεύση. Θα γίνει λουκουμάκι και πεντανόστιμο. Έλα και περιμένει η μερούλα, κάνει αέρα. Έχει λυσάξει. Έχει κόσμο. Όχι πολύ. Όχι στο χάρτινο, παντού, μερούλα παντού. Μου. Έχουμε εδώ πορσελάνη γοημίας. Έλα εδώ, βάλει το να φας σαν άνθρωπος. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Και του χρόνου επιστρέφω λοιπόν εγώ στο σαλονάκι μου. Πάντα από τη δεξιά πλευρά. Καλά στο προξενιό. Τι γίνεται, ρε Άντζελα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, πες μας. Τι γίνεται, ρε Άντζελα. Υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας. Ισχύει. Ισχύει. Πότε θα φύγει αυτό το σύννεφο. Επειδή έχουμε μπει στην περίοδο των εκλείψεων και θα έχει και αυτά τα πάνω και τα κάτω, τα πάνω και τα κάτω. Επηρεαζόμαστε ενεργειακά πολύ, αλλά είναι και οι μέρες αυτές, εκτός του ότι ορμήσουμε τον Πουμπί και το είπαμε χθες με τον Πλούτονα, έχει αυτή την πολύ down διάθεση που δεν ξέρεις και για ποιο λόγο είσαι έτσι. Συγχρόνως σήμερα η Σελήνη είναι στην Παρθένο, συνεχίζει δηλαδή, απέναντι από τον Ποσειδώνα, γιατί είναι αντικρουόμενα όλα όσα πώς ζούμε. Πώς μας επηρεάζει και ο καιρός, μωρέ, που είναι λίγο καλά, έτσι. Καλά, δεν το συζητώ. Μόνο ο καιρός, όλα όσα συμβαίνουν, που είναι, είναι πάνω από εμάς. Αλλά σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε τη Σελήνη που είναι σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, όπου είμαστε πολύ μια δυσκολία αντιμετώπισης των πρακτικών ζητημάτων, έτσι ξέρετε, δηλαδή... Πρέπει να κάνεις κάτι, αλλά δεν έχεις διάθεση. Και συγχρόνως ο Ερμής είναι σε εξάγωνο με τον Κρόνο που σου λέει πρέπει να το κάνεις. Ποιο από τα δύο διαλέγεις. Είναι, δηλαδή μας δημιουργεί αυτό το μία έτσι ότι πρέπει, μία όμως εγώ δεν θέλω. Υπάρχει συγκρίνηση. Μπράβο, ακριβώς, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και εμείς ακολουθούμε. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Και εμείς ακολουθούμε όσοι μπορούμε να ακολουθήσουμε βέβαια. Γι' αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Καλή μας δύναμη. Λοιπόν, κρύη μου, έχουμε και την Πανσέλινο. Πού την πάμε αυτή, μέχρι αύριο το πρωί. Κάτι ακόμα. Είμαστε τριπλό παραθυράκι. Γεια σου, σύντεκνε. Κάτσε να φτιάξω την Άρα είμαστε κρύη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δυσκολία συντονισμού φυσικά και τη διαχείριση ενέργεια, γιατί είμαστε κάτω από τη σκιά τη Πανσελίνου που είναι στι 6 Απριλίου το πρωί, νωρί το πρωί. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή το όλο ζήτημα για έναν κρυό είναι αυτή η ελευθερία που έχει ανάγκη γενικά, να είναι πολύ πιο δημιουργικός και να κάνει ό,τι τον ευχαριστεί και με τον τρόπο που τον ευχαριστεί, οτιδήποτε λοιπόν τώρα μπαίνει, προσπαθεί να βάλει σε καλούπια, δυσκολεύεται πάρα πολύ και φυσικά υπάρχει και μία αντίσταση. Άλλωστε υπάρχει άλλη ενέργεια για εσάς, αυτό που της ισορροπίας, το οποίο θα δείτε στη συνέχεια ότι χρειάζεται να βρείτε μια προσωπική ισορροπία. Γι' αυτό και τώρα περισσότερο
υποχωρώ. Περισσότερο σκέφτομαι τις ανάγκες μου και σκέφτομαι συναισθηματικά. Τώρα τι να κάνουμε, παιδιά, βάλτε προτεραιότητες. Ό,τι μπορείτε αυτή τη στιγμή που είναι πολύ περισσότερο χρήσιμο και αναγκαίο. Κατά τα άλλα, ηρεμήστε. Ταύροι μου, αντίθετα, εσείς έχετε τον Ερμή στο δικό σας ζώδιο, έχει μπει από εχθές να κάνει ένα εξάγωνο με τον Κρόνο και μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα συναντήσει κιόλας και τον Βόρειο Δεσμό. Πάλι στο δικό σας το ζώδιο. Άρα μιλάμε για κάποιες μέρες οι οποίες έχετε πάρα πολύ μεγάλη διάβια, έχετε πολύ μεγάλη κατανόηση και φυσικά αποφασιστικότητα να βάλετε τα πράγματα σε τάξη, γενικά να κινηθείτε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και πολύ πιο έτοιμοι για υλοποίηση και πρακτικότητα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε χρειάζεστε αυτές τις δύο μέρες, βάλτε το λίγο σε γρηγοράδα να τα προλάβετε. Κάντε το τώρα, είσαστε σε πολύ καλύτερη νοητική φάση και για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, τις σκέψεις σας, αλλά φυσικά για να πάρετε και πολύ πιο ορθές και σταθερές αποφάσεις. Δίδυμή μου, εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ευελιξίας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα λίγο βρίσκεστε σε μία αντίθεση, πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνετε και σας επιβάλλονται, και από την άλλη εσείς που θέλετε λίγο να υποχωρήσετε, λίγο να βρείτε την ησυχία σας. Άρα λοιπόν εδώ είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη να προσαρμοστείτε στα δεδομένα και εάν κάπου έχετε να επενδύσετε είναι και στο ενστικτό σας, ακούστε το, αλλά φυσικά και την εμπειρία σας από προηγούμενες καταστάσεις, οι οποίες είναι αυτή η οποία θα σας βγάλει σε αδιέξοδο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχουν κάποιες ενεργειακές υποχωρήσεις και κάποιες τάσεις κούρασης και να βγαίνουν και λίγο τα πράγματα άλλο πρόσαλα. Καρκίνη μου, και εδώ έχουμε πιέσεις για να μείνετε μέσα στο πρόγραμμα, εντός προγράμματος, αλλά επίσης και στο να μπορέσετε να επιβληθείτε στη σκέψη σας. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μία πανσέλινο σας επηρεάζει. Όταν είμαστε κοντά λοιπόν σε αυτό το φαινόμενο, φυσικά επηρεάζει και εσάς. Και ενώ έχετε φανταστεί και οραματιστεί άλλα πράγματα, είναι σαν να μην καταλαβαίνετε πώς ακριβώς όλα αυτά μπορείτε τελικά να κάνετε τις κινήσεις, να πάρετε τις αποφάσεις, να κάνετε τα σχέδιά σας, τα οποία να μπορέσουν να υλοποιηθούν, να βγουν. Άρα λοιπόν, μη σταματάτε να ονειρεύεστε. Ίσως είναι λίγο τώρα η κατάσταση περίπλοκη, αλλά σίγουρα θα περάσει όλο αυτό, γιατί έχουμε και τον Ερμή που είναι σε εξάγωνο με τον Κρόνο. Άρα λίγο θα σας βοηθήσει να επανέλθετε στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις. Όπως ακριβώς τα λέει, για να ξέρετε. Εγώ που έχω και καρκίνο οροσκόπο το λέω. Όπως ακριβώς τα λέει. Αγάπη μου. Πάμε και στο λιοντάρι. Λοιπόν, λιοντάρια μου, για εσάς λοιπόν, έχουμε τον Ερμή, το πιο θετικό από όλα, που θα κάνει εξάγωνο με τον Κρόνο, γιατί βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία αξιολόγηση και μία εκτίμηση φυσικά και των προσπαθειών σας και των έργων σας, αλλά και των αποδόσεων γενικά. Τι αποδίδει από όλα αυτά τα οποία κάνετε ή πόσο χρειάζεται να επιμείνετε σε όλα όσα έχετε προαποφασίσει και τις κινήσεις τις οποίες έχετε και δηλαδή, τις δυνάμεις που έχετε καταβάλει. Να είστε σίγουροι, σας το έχω πει και σας το έχω υποσχεθεί, ότι θα δείτε στη συνέχεια πώς όλα αυτά μακροπρόθεσμα θα είναι προς όφελός σας. Όσο εμένετε σε κάτι καλό, έτσι, δηλαδή δεν είπαμε να εμείνει σε κάτι το οποίο είναι ανόητο, ας πούμε, και μία παραπλάνηση, αλλά όσο εμένετε όλα αυτά θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Παρθένη μου. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο, άρα λοιπόν σας φέρνει σε επαφή με τις ανάγκες σας φυσικά. Από την άλλη θέλω να σας πω ότι πάντα μια Σελήνη στο ζώδιο μας, στον οροσκόπο μας, μας κάνει λίγο πιο ευάλωτους, πιο γενικά οι αποφάσεις οι οποίες παίρνετε ή το πώς εισπράτετε τα γεγονότα γύρω σας είναι με πιο μεγάλη συναισθηματική χρειά. Επίσης θέλω να σας πω ότι είναι μια φάση για νέα σεληνιακά ξεκινήματα και το λέω διότι κάθε φορά που η Σελήνη είναι στο ζώδιο μας, στον οροσκόπο μας, τα ξεκινήματα τα οποία αποφασίζουμε να κάνουμε, δηλαδή μια απόφαση η οποία είναι να κάνουμε το γυμναστήριο, ας πούμε, ή εγώ αυτό το μήνα θα δουλέψω καλά, ή αυτό το μήνα θα είμαι συγκεντρωμένος, ή θα φερθώ καλά στο σύντροφό μου, στο τέρι μου. Όλα αυτά έχουν μια διάρκεια 28 ημερών, είναι η σελήνη μέχρι να επανέλθει. Άρα λοιπόν εδώ έχετε έναν κύκλο τέτοιο και θέλω να σας πω ότι θέλει λίγο να είσαστε πιο, αισθάνεστε ότι είτε πρέπει να φροντίσετε το τέρι σας, είτε και το τέρι σας θέλετε να σας φροντίσει, να σας κατανοήσει και γενικά να σας ανταποδώσει όλα όσα κάνετε το τελευταίο διάστημα ή γενικά στη ζωή σας. Έτσι έχετε λίγο το νου σας, θέλω να σας πω, προς τον άνθρωπό σας. Το νιώθετε. Ζυγή μου, λοιπόν,
Εδώ έχουμε μία προσωρινή υποχώρηση. Ετοιμαζόμαστε μεθαύριο να έχουμε την Πανσέλινο στο δικό σας τον άξονα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο αυτή τη στιγμή. Λίγο να κάνετε λίγο πίσω, λίγο να σκεφτείτε τις ανάγκες σας, τις δικές σας, τις συναισθηματικές, λίγο να νιώσετε τι θέλετε και τι χρειάζεστε. Προσοχή λιγάκι στην ενέργεια της υγείας. Ασχοληθείτε λιγάκι, μην επηρεάζεστε από τη δουλειά σας και ό,τι δεν βγαίνει. Και προσέξτε να μην επηρεάζεστε και από αυτά που συμβαίνουν, τα οποία ξέρετε, τα παίρνετε αμάσιτα και τελικά σας κουράζουν κιόλας ιδιαιτέρως. Ο Ερμής με τον Κρόνο σιγά σιγά σας βάζει σε μια διαδικασία να μπορέσετε λίγο να βάλετε ένα πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας και στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα εργασιακά σας. Σκορπιέ μου, για εσάς ο Ερμής απέναντί σας με ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με τον Κρόνο. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγουν διάβλοι επικοινωνίας και σε ερωτικό επίπεδο και σε φιλικό και σε συνεργασίες και σε επαγγελματικά. Το θέμα μας είναι ότι αυτό που σας ζητάει είναι όλα αυτά τα άτομα με τα οποία σχετίζεστε και με το, τα οποία φαίνεται και επιτρέπετε να είναι στη ζωή σας, θα πρέπει να δίνουν και αξία στη ζωή σας ή θα πρέπει να δίνουν και αξία σε εσάς, δηλαδή να σας εκτιμούν. Επομένως, μην ανοίγεστε πολύ με τη Σελήνη Ποσειδώνα, θα το καταλάβετε κιόλας. Μην ανοίγεστε και επιτρέπετε σε όποιον να είναι ή να επενδύετε λάθος μόνο με μια ελπίδα ότι μπορεί στη συνέχεια αυτό να αλλάξει ή γενικά να είναι κάτι το οποίο διαφορετικό από αυτό που σας λέει ήδη το ένστικτό σας. Το ξώτες μου, για εσάς η Σελήνη είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας σήμερα με τον Κρόνο και το Ποσειδώνα να βρίσκεται σε θέματα ιδιωτικά, της οικογένειας, γενικά πιο συναισθηματικά. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να υπάρξει να υπάρξουν και γεγονότα στα οποία θα δώσετε μία ηθική στήριξη ή να γίνετε η φωνή της λογικής για τους κοντινούς σας ανθρώπους, για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην οικογένειά σας, ανθρώπους που αγαπάτε και είσαστε εσείς αυτοί που θα τους στηρίξετε με αυτό το θέμα, με την λογική σας, δηλαδή να τους κάνετε να ξεφύγουν λίγο εάν έχουν πέσει, τους έχει ρουφήξει ας πούμε η άσχημη διάθεσή τους ή να τους έχει πάρει κάτω από τα συναισθηματικά, θα είσαστε εκεί για αυτούς για να τους σταθείτε. Εγώ κερί μου, για εσάς εδώ έχουμε το εξής. Ο Κρόνος δικός σας κυβερνήτης, άρα λοιπόν ένα εξάγωνο που κάνει με τον Ερμή είναι φανταστικό, διότι χωρίς να σταματάει η έμπνευση μπορεί να σας δώσει μια μορφή στις οποιασδήποτε σκέψεις και μια δυνατότητα υλοποίησης των σχεδίων σας. Είναι ένα διήμερο στο οποίο μπορείτε να κάνετε υπέροχες επαφές και συζητήσεις. Υδροχόη μου, για εσάς εδώ έχουμε οικονομικά σχέδια, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η οικονομική εξέλιξη, σταθεροποίηση της ζωής σας και πώς μπορείτε να φέρετε στη ζωή σας πολύ περισσότερο χρήμα, έτσι, κάτι το οποίο θα είναι και για τις ανάγκες σας και τις δικές σας και για τον άλλον. Αλλά αυτό που ζητάει εδώ πέρα που νιώθετε είναι τη διαβεβαίωση ότι μπορείτε να μοιραστείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας, είτε μπορείτε να συμπορευτείτε και ότι οδηγήστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και τέλος για τους ηχθείς μας με τον Κρόνο να βρίσκετε στο δικό σας το ζώδιο. Σε εξάγωνο με τον Ερμή, μπορείτε να τακτοποιήσετε υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν πολύ πιο συγκεκριμένοι, συγκεντρωμένοι και πολύ πιο σταθερά. Εάν κάπου μπλοκάρετε με την Σελήνη αντίθεση Ποσειδώνα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον άνθρωπο που ξέρετε ότι είναι πιο λογικός και μπορεί να σας δώσει τα φώτα του. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα. Δημήτρη Σαράντο, είσαι έτοιμος για τα διεθνή σου? Πάντα έτοιμος είμαι. Μετά τις διαφημίσεις. Περιμένετε λιγάκι. Συγγνώμη, να σας θυμίσω ότι. Νομίζω μεγάλη έλλειψη. Να σας θυμίσω, θυμάστε και η Αλιμπέρτη, όταν σταμάτησε να κάνει τηλεόραση, το κόψε μαχαίρι. Δεν ξανασχολήθηκε. Δεν έγινε, δεν έγινε. Τώρα ξαναβγαίνει. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε μετά από 15 χρόνια. Πέρασαν τα χρόνια. Θέλει να κάνει μια παύση. Δεν μου στάρει τώρα. Μπορεί να έχει αφήσει τη ζωή αυτή την παλιά πίσω. Δεν γυρνάμε στα παλιά. Ναι, αλλά δεν ρωτάει και εμάς. Δεν ρωτάει όμως και εμάς τους φαν. Δεν ρωτάει και εμάς τους φαν. Για να μην θυμηθώ τα άλλα, έτσι.
θέλω να νιώσω το φιλί. Γιατί το άλλο, μια μέρα μακριά είναι το αύριο. Αυτό είναι το σαράτι. Μη φεύγεις απόψε, ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Να το βάλεις στα τόσο. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Τι ζούμε, Χριστέ μου. Απόψε, σταμάτησε τέλειο. Ολόκληρη πέφτω. Δεν θα πούμε διεθνή, το έχετε καταλάβει, έτσι. Δεν ξέρω να ακούει το Open. Το κορίτσι θέλει κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω αν βλέπει κανείς από εκεί πάνω. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω και το πρωί. Να το δω για να αποχάνω. Έτσι θα βγαίνω από αύριο. Με άντζεσα μη όλη τη βδομάδα. Όλη μέρα. Πάω σε ρί. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Πάντως, να σου πω κάτι. Με αυτή σου την ερμηνεία μου ήρθε τώρα μήνυμα ειδοποίηση στο κινητό. Σε ίδιο θείο. Ο Τεντ Σαράντο. Ετοιμάσου να κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα σε γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα Ροής. Ροής. Τώρα. Σου αρέσει η Ροή. Τώρα. Όσο μιλάμε, η Ροή, η Ρέη. Σε αυτή την ηλικία. Ναι. Δεν έχεις θέμα. Ένα μήνυ το προλαβαίνω. Όχι, δεν θέλει τίποτα. Σταμάτα. Λες καλέ. Δεν αγγίζουμε. Ξέρω εγώ, άσε με. Ο θείος μου ο Τέντι που τη ελάτρεψε πάντως. Αχ, να είναι καλά ο θείος ο Τέντι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας διεθνή. Θα φύγουμε όμως από εδώ. Εγώ θα έλεγα να πάμε μια βόλτα μέχρι την Κύπρο. Ναι. Εκεί όπου βρέθηκε ο πρίγκιπας παιδιά Αλβέρτος του Μονακό. Ναι. Καλεσμένος ενός πολύ γνωστού Κύπριου επιχειρηματία τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, χθες το βράδυ έγινε και μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα του γνωστού αυτού επιχειρηματία και τραγούδησε και ο Κωνσταντίνος Άργυρος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον πρίγκιπα Αλβέρτο, όπου στο δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν του. Θυμήθηκε κιόλας. Και για την συνολική του προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, χόρεψε και κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Και το βλέπουμε εδώ να τα δίνει όλα. Όλα τα πάντα έχουν κάνει. 10 χρονών στα παιδικά πάρτι που κάναμε. Σε ρε τους άνθρωπους να χορέψουν να βγάλουν εκτός. Με πολύ αγάπη, αλλά φαίνεται να είναι όλοι λιωμίδια. Τύφλα, ρε, όλοι. Τύφλα. Εντάξει, τώρα παιδιά πάρτι. Οδηγούμε υπεύθυνοι, αυτό έχω να πω μόνο. Πάρτι, ήταν τα πάθα, περάσει καλά. Α, ναι, το ξέχασα, είναι πρίγκιπας. Στο ίδιο event, να σας πω, ήταν περίπου 35 οι καλεσμένοι. Ήταν και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέχρι την αγαπημένη Δέσποινα Μυραράκη, από ό,τι είδα στα stories που ανέβηκαν, ο Γιώργος Αρσενάκος και γενικά πάρα πολλοί κόσμοι. Ο Γιώργος Ταύλας, είδαμε κόσμο. Ναι. Αυτές όμως και οι πλευρές αυτών των γαλαζοαίματων δεν είναι ωραίες. Γιατί βλέπουμε πώς είναι στην καθημερινότητα. Γιατί δείχνει ότι είναι απλή και αυτή η απλή θνητή. Ότι κυλάει και λίγο κόκκινο αίμα στις φλέβες τους επιτέλους. Έχουν ροή κόκκινου αίματος. Και τώρα θα αφήσουμε την Κύπρο. Θα πεταχτούμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, Φωλία Ντό, περιμένουμε πώς και πώς τη νέα ταινία Τζόκερ. Να σας πω ότι θα κυκλοφορήσει κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο. Αν θυμάμαι σωστά, 4 Οκτωβρίου, όπως είχε βγει και η προηγούμενη ταινία, η οποία είχε σαρώσει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, οι πράξεις που είχε κάνει ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο. Έφτασε τόσο πολύ το πρώτο Τζόκερ. Ήταν κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Που κάνει την Harley Quinn. Βλέπουμε εδώ έτσι στιγμιότυπα από τα γυρίσματα. Είναι σε αυτή τη χαρακτηριστική σκάλα που χόρευε ο Τζόκερ. Στο Bronx, ναι. Αυτός εκεί ποιος είναι καλέ με το... Με τα ακουστικά και το σκουπάκι. Σκηνοθέτης ήταν καλέ. Σκηνοθέτης, ο Φλόρ. Ναι, δεν τον πρόλαβα να τον δω στα πλάνα, αλλά φαντάζομαι είναι ότι είναι η ίδια σκάλα ή έχουμε πάει σε άλλη σκάλα. Όχι. Είναι η γνωστή αυτή σκάλα στο Bronx. Και εννοείται ότι κάθε φορά που βλέπουμε έτσι διάφορα τέτοια στιγμιότυπα γίνεται χαμός. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και αναμονή από τον κόσμο που θέλει να δει τη νέα αυτή ταινία του Τζόκερ. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε δει κάποια αποσπάσματα από τα γυρίσματα που κάνανε στο Λος Άντζελες, στον δρόμο εκεί που δεν είχαν κλείσει, είχαμε πει την περιοχή. Ναι. Και γενικότερα κάθε τι που βγαίνει αμέσως γίνεται λίγο viral και ο κόσμος γιατί αν γυρίζεται σε δημόσιο χώρο θα μαζευτεί και από κόσμος από λογικό, το πλάι. Βέβαια. Σκέφτομαι ρε παιδί μου τώρα ο Χωακίν Φίνιξ που το ξανακάνει αυτό γιατί ήταν η ταινία που του χάρισε το Όσκαρ. Σκέφτομαι τώρα θα υπάρξει μια σύγκριση. Δηλαδή μπορεί να πεις α τώρα δεν ήταν καλός ή συνέχισε και το κράτησε. Είναι λίγο ένα ρίσκο.
Κοίταξε, για μένα το σενάριο παίζει πολύ βασικό ρόλο στο, στην, όταν γίνεται δεύτερη, τρίτη και τέταρτη όταν ταινία. Έχει sequel, ναι. Όταν έχει sequel σωστό και δυνατό, δεν βάζει... θα αποδείξει τώρα αν μπορεί να παίξει το ρόλο. Όχι, αλλά δεν θα συγκριθεί, δηλαδή δεν θα το κάνει μέσα σου, δεν θα κάνει μια σύγκριση. Θα πει αν ήταν καλύτερο το ένα από το δύο, α πούμε. Να σα πω βέβαια ότι υπάρχουν ταινίε στο παρελθόν που οι δεύτερε έχουν ξεπεράσει την πρώτη. Σα λέω και τον Ονό που έχει μείνει στην ιστορία, α πούμε. Ναι. Ο Ονό νούμερο 2. Εκτοξεύτηκε πολύ πιο πάνω από το 1 και θεωρήθηκε καλύτερη ταινία. Mm-hmm. Νομίζω ότι για τη δεύτερη αυτή συνέχεια οι προσδοκίες όλων είναι πολύ υψηλές. Ένας λόγος παραπάνω βέβαια που έχει προσθεθεί και η Lady Gaga. Και περιμένουμε να δούμε με πολύ μεγάλη αγωνία τη συνύπαρξη αυτών των δύο. Yeah. Να δούμε επίσης από τώρα τι θα γίνει με τα Oscars αργότερα. Ήδη, νομίζω ότι ήδη συζητιέται αρκετά και... Το καταλαβαίνουμε αυτό και από τον πανικό που προκαλούν στα social κάθε φορά με το που βγαίνουν διάφορα τέτοια έτσι στιγμιότυπα από, από τα γυρίσματα της ταινίας. Βέβαια, να πω και εγώ τώρα από την πλευρά μου, έτσι, επειδή έχουμε και τα θέματα μας στο οποίο, ότι πας να κάνεις μια καλύτερη, μεγαλύτερη επιτυχία, πας να κάνεις το νούμερο 2. Και βάζει μια τραγουδίστρια να παίξει. Αντί να βάλουν μια ηθοποιό να τα σπάει. Δεν είναι το ίδιο. Η οποία όμως είναι εξαιρετική. Ναι, αλλά και στον Gucci που έκανε την ιστορία του ήχου αυτού ήταν πολύ πάρα πολύ καλή. Και με τον Bradley. Και με τον Bradley ήταν. Εγώ πιστεύω ότι τη βάζουν γιατί είναι character. Δηλαδή λέει ναι. Την Gaga μπορεί να μην είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Είναι μια περσόνα. Είναι μια περσόνα. Ξέρεις τι, και έχει και την τρέλα. Και οι δικοί μας εδώ που έρχονται από άλλους χώρους άνθρωποι να παίξουν και δεν τους θέλουμε και τους... κατάλαβες. Εντάξει. Γιατί να δες και εκεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια τραγουδιστριών που δεν είναι και τόσο καλές σε ρόλους υποκριτικής. Ούτε η Τζένιφερ Λόπεζ είναι το ίδιο καλή. Ούτε η Μαντόνα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το ίδιο καλή. Star is Born ήταν η ταινία τότε. Star is Born, ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό η Lady Gaga. Αυτό λέω. Μπορεί καμιά φορά να μας κάτσει λίγο και ο ρόλος. Δηλαδή να ταιριάζει πολύ με τα δικά μας μονοπάτια τη ζωή μας. Αλλά στην Ελλάδα που δεν ήταν κοντά τη ο ρόλος ήταν εξαιρετική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι θα δείξει στο τέλος. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για Όσκαρ για την επόμενη χρονιά. Όταν δεν έχουμε δει μια ταινία, όπως η Lady Gaga... να κάνουμε μια τραγουδίστρια. Δηλαδή μπορεί η ερμηνεία της εδώ που είναι λίγο πιο καρικατούρα από ό,τι βλέπουμε, είναι κάτι πιο εξτραβαγκάντζα, πιο μεγάλο. Θα της πάει πιο πολύ. Η Lady Gaga ήταν πολύ καλή και στο American Horror Story. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα σας προειδεάζει λίγο για το πόσο καλή θα είναι και στην ταινία αυτή. Άκυρο ότι είπαμε αυτήν την ηθοποιό. Ας πούμε έχει πάρει ένσημα, θα γραφτεί και στο σώμα τώρα μετά. Σαν Αμερικανών ηθοποιών. Θα τη βάλουμε και στο σύγχρονο δικό μας. Όχι, όχι, είναι φοβερή και με χαρά και αγωνία περιμένουμε να τη δούμε και αυτήν την ταινία. Βέβαια, ελπίζω και εύχομαι να μην είναι και αυτή τρίωρη. Την προηγούμενη την είχα δει δύο φορές. Ναι, ρε φίλε, όμως θα σου πω κάτι, σε κρατούσε. Δεν είναι από τις ταινίες που βαριέσαι. Όχι, εντάξει, ήταν από τις εξαιρέσεις, θα έλεγε κανείς. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, σε ένα άτακτο αγόρι στον Chris Brown. Βλέπουμε πάλι αυτό το αγόρι, καιρό έχουμε να ακούσουμε. Απλά να κάνει παγκόσμια περιοδεία, μάλιστα πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε και στο Λονδίνο, στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας του λοιπόν, και βγήκε σε ένα κλαμπ και εκεί πλακώθηκε λοιπόν με έναν μουσικό παραγωγό. Ο ίδιος, τέλος πάντων, πηγές από το περιβάλλον του λένε ότι δεν ήταν αυτός που χτύπησε το μουσικό παραγωγό, αλλά ήταν κάποιος από τους ανθρώπους που τον συνόδευαν. Ο ίδιος προσφέρθηκε επίσης να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα και στους αστυνομικούς κάτι το οποίο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, τελικά δεν έγινε ποτέ. Και έτσι λοιπόν ο Σταρ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει είπε... και ένα παρελθόν για τον Chris Brown. Το 2009 με τη Ριάννα. Ξεχνάμε ότι τα είχε με τη Ριάννα και η Ριάννα έβγαλε φωτογραφία τον εαυτό της χτυπημένη, αρκετά χτυπημένη. Και ναι, με μόλοπες και πρόσωπα. Μια κακοποιητική τάση. Και η Όπρα το καταδίκασε πάρα πολύ όλο αυτό και ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε, οι γυναίκες που κακοποιούνται και πόσο μάλλον η Ριάννα που είναι και ένα παγκόσμιο είδωλο, έτσι. Ξαναβρήκανε. Τα ξαναβρήκανε. Μετά τα είχαν ξαναβρει για λίγο καιρό. Γιατί πίστευε ότι οι άνθρωποι γιατί αλλάζουν. Γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από λίγο καιρό, επίσης, είδαμε μέσα από την εκπομπή που είχε ανεβάσει μία φαν επάνω στη σκηνή που την έπιανε από το λαιμό. Το οποίο ήταν λίγο κάπως όχι και τόσο ευχάριστο έτσι όπως το έβλεπες. Και στη συνέχεια της πέταξε και το τηλέφωνο γιατί αυτή αντί να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί με τον Chris Brown, προσπαθούσε να ανεβάσει ένα selfie βίντεο τέλος πάντων στα social. Αυτό τσατίστηκε και το πήρε και το πέταξε. Ναι, έχει διάφορες τέτοιες εκρήξεις. Πάντως ο μουσικός παραγωγός, να σας πω ότι όπως δήλωσε, με χτύπησε λέει στο κεφάλι 2 ή 3 φορές, το γόνατό μου υπέστη ζημιά. Λέει ότι ήταν κάποιος από τη συνοδεία του, αλλά ήταν αυτός. Και λέει: έχω μιλήσει με την αστυνομία και ελπίζω να επιληθεί το θέμα σύντομα. Το θέμα βρίσκεται τώρα στα χέρια του δικηγόρου μου και δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω. Μην ξεχνάτε ότι ο Chris Brown ήταν και ένα από τα παιδιά που θεωρούνταν παιδί θαύμα στη μουσική βιομηχανία. Ξεχνιέται αυτό, αγάπη. Και σαν μετά... φωνή και σαν χορευτική κίνηση, σαν δηλαδή. Γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες που αγαπιούνται τόσο πολύ και κάνουν καριέρα μεγάλη, παιδί μου. Έχουν και κάποια παιδικά τραύματα. Πού να ξέρω εγώ πώς μεγάλωσε το παιδί. Μπορεί να έχει παιδικά τραύματα. Πού να ξέρω. Είναι αυτό καταστροφική. Πέρα από τα παιδικά τραύματα, είναι και αυτό που έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ξαφνική αυτή επιτυχία και αναγνωρισιμότητα που έχουν.
με το που γνωρίζουν μια πολύ μεγάλη και τεράστια γρήγορη. Πρέπει να δουλέψουν με τον εαυτό τους, τέλος πάντων. Αυτό. Που σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς δεν είναι και. Θα του τον Παναγιώτη που ξέρει ποτέ τι θα του πει. Θα του δώσει συμβουλές. Απορώ πως δεν έχει δώσει ήδη συμβουλές ο Παναγιώτης που είναι expert σε κάτι τέτοια θέματα. Το μακαλιάρα την έδωσα σιωπηλά. Μην ευρεάζει. Μην ευρεάζει, Κρίς. Ηρέμησε. Χαλάρωση, μην αγχώνει. Όταν κάποιο είναι εξωφρόνο και του λε ηρέμησε. Καταλαβαίνεις τι του κάνεις, ε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, θα την κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα στην κόρη του Bruce Willis και της Emma Heming, τη Mabel, που έγινε 11 χρονών. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια αυτά, ανέβασε η Emma Heming ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Instagram και γράφει κάτω από αυτό χρόνια πολλά για τα 11 γενέθλια της Mabel Ray. Η ενέργειά σου είναι μεταδοτική, μπορείς να φωτίσεις ένα ολόκληρο δωμάτιο με το χαμόγελο και τη ζεστασιά σου για να συμπληρώσει ότι το πώς αγαπάς και φροντίζεις την οικογένεια και τους φίλους σου είναι όμορφο να το βλέπεις. Συνέχισε να λάμπεις αγάπη μου και να θυμάσαι πάντα να ζεις. Και μέσα σε αυτό το βίντεο που ανέβασα είδαμε και αυτή την πάρα πολύ ωραία και τρυφερή φωτογραφία με τον Bruce Willis, ο οποίος δίνει και αυτός τη δική του μάχη. Όπως ξέρουμε από πέρυσι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Συγκινητικό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα σημερινά μας viral. Να πάμε. Νομίζω ότι το πρώτο είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου. Νομίζω ότι είναι εμπνευσμένο από αυτήν. Γιατί θα σας πάω σε μια σερβιτόρα στην Κίνα, η οποία δέχθηκε παρενόχληση από δύο πελάτες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν βάσισε. Καλά, είναι. Όχι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τη πετάει και την καρέκλα, την πιάνει στον αέρα, του ρίχνει μια κλωτσιά και το ρίχνει και κάτω. Τέλειο! Παιδιά. Τέλειο, ρε φίλε! Κοίτα το θέλω κι εγώ. Είναι σαν ταινία. Δες. Σηκώνεται ο άλλος, δείτε το. Τίποτα. Τώρα παίρνει την καρέκλα. Παιδιά, πιάνει την καρέκλα. Μιλάμε αντανακλαστικά, ετοιμότητα τρελή, φοβερή. Ο πρώτος πιάστηκε εξαπίνηση, δεν το περίμενε. Ο δεύτερος δεν είδε ότι τον τσακισάν. Δεν το κατάλαβε ότι το πράγμα δεν θα πήγαινε καλά. Ρίχνει την πρώτη, βλέπει από πού. Δεν ήταν ο Τσάκι Τσάν, ήταν ο Τσάκι Τσάν ο Μπρους Λι, αλλά και ο Τσάκ Νόρις μαζί. Σαν το Τσάκι Τσάν. Εδώ βλέπει το χτυπάει το λαιμό. Τα και φεύγει. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν του είδε από πού του ήρθε, έτσι. Δεν πρόλαβα να το δουν καταπληκτικά. Να κάνει τέτοιο λάθο τη ζωή σου. Τεράστιο λάθο. Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ να το κάνω. Αυτό με την καρέκλα να στην πετάνε και την πιάνει. Όλα όσα κάνει. Έλα, πέτα λίγο. Δημήτρη, σήκω λίγο. Πέτα την καρέκλα τώρα λίγο. Να πετάξει μια τυρόπιτα να δούμε αν την πιάνει. Ήταν από τέτοιο που καουτσούκ την ελευθερία. Ωραία, πάμε και στο τελευταίο μας για σήμερα. Σε μια influencer που τι έπαθε, παιδιά, η ψυχούλα. Τι έπαθε. Αγόρασε κατά λάθος έναν καναπέ. Αλλά έλα που αυτός ο καναπές κόστιζε μόνο 100.000 δολάρια και μετά έβαλε τα κλάματα. Γιατί εννοείται ότι δεν μπορεί να τον πληρώσει. Πώς θα και σου λέει, τι θα κάνω, θα βάλω τα κλάματα. Θα βγάλω τα ψυχά μου στα social. Μήπως οι fans μου με λυπηθούν και μαζέψω έτσι λεφτά να τον πληρώσω. Άγνωστο. Λόγω, να μην τον πάρει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Γιατί στο τελευταίο στάδιο, υποτίθεται όταν κάνεις μια αγορά, πρέπει να βάλεις τα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας. Και να τα έχεις. Άμα δεν έχεις λοιπόν το όριο. Ναι. Μήπως το έκανε αυτό μούφα προκειμένου να μαζέψει χρήματα από τους φανς επειδή τις γυάλισε ο καναπές και τον ήθελε. Καναπές ήταν, δεν ήταν και καριέρα στο Hollywood. Ναι, αλλά καναπές 100.000 από τι ήταν. 100.000 ευρώ καναπές. Ρε παιδιά, τώρα πλάκα μας κάνετε, σας βρω εγώ και καναπέ με ένα εκατομμύριο. Εξαρτάται από πού είναι ο καναπές, από τι ύφασμα είναι φτιαγμένος, ποια είναι η εταιρεία, τι λέτε τώρα. 100.000 δολάρια. Ναι, γιατί. Μήπως είναι από το ίδιο δέρμα που ήταν στο σκάφος του Ωνάση, από τι δέρμα ήταν. Δεν το ξέρω. 100.000 ευρώ που του αγοράζει και μείνει διαμέρισμα. Αυτό τι γυάλισε τώρα ο καναπές. Το θέμα είναι ότι ο καναπές. Τι σπίτι έχει πήρε 100.000 ευρώ. Το θέμα είναι. 10.000 ανόμιζε αυτή. Σιγά, δεν έχει κάνει το μηδενικό. Δεν έχει κλάσει τα μηδενικά. Λοιπόν, να σα πω αυτό το σημείο. Φυσικά από τον Τράκο. Γεια σα, Λέκα. Φύγαμε από τα διεθνή, ερχόμαστε εδώ στα εγχώρια. Λοιπόν, ο Γιώργος Οικονομάκης, γεια σα και από μένα, συνάντησε λοιπόν την Τέση Κουβελογιάννη στο κατάστημά τη στον Πειραιά και μίλησε λοιπόν για τα χρόνια που παρουσίαζε ψυχαγωγικές εκπομπές, για τα λάθη που έχει κάνει, αλλά και για τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν όταν λένε ότι κάνει εκπομπές έτσι τηλεμάρκετινγκ. Μας μιλάει λοιπόν για το θάνατο της μητέρας της, πόσο την έχει επηρεάσει, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον άντρα της, τον Μπάμπη, με τον οποίο είναι μαζί 25 χρόνια παντρεμένη. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Εσύ μας φιλοξενείς στο χώρο σου εδώ στην καρδιά του Πειραιά. Ναι, καλώς ήρθατε. Περνάς πολλές ώρες εδώ μέσα. Από το πρωί μέχρι την ώρα που θα κλείσω. Είναι ορθοπαιδικά ήδη. Όταν έρχεται ο κόσμος και ξαναγνωρίζει. Εντάξει, έχουν γίνει και διάφορα. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία πάει πάνω κάτω με κοίταγε. Μεγάλης ηλικίας πάρα πολύ, κοντά στα 80. Μου λέει, δεν με θυμάσαι. Λέω, όχι, δεν σας θυμάμαι. Μου λέει, συμμαθήτριες είμαστε. Όπου κοκαλώνω, το δάκρυ είναι εδώ έτοιμο από το γέλιο. Κρατιέμαι όμως
Της λέω, δεν νομίζω. Μου λέει, σε ποιο σχολείο πηγαίνες? Της λέω, στο κρυφό, πρέπει να είμαι πιο μεγάλη από εσάς. Πού σε ξέρω τότε? Της λέω, είμαι δημοσιογράφος. Πες το ρε παιδί μου, και έψαχνα, μου λέει, να βρώνεις τη συμμαθήτριά μου. Ποιο λάθος σου θεωρείς όσον αφορά τηλεόραση ήταν το μεγαλύτερο που είχες κάνει? Νομίζω ότι έδειξα εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν θα έπρεπε. Τι απαντάς σε αυτούς που λένε, μωρέ Ντέση Κομπελογιάννη, κάνει τηλεμάρκετινγκ? Δεν είναι καμία ντροπή να κάνεις τηλεμάρκετινγκ. Άλλα είναι ντροπή. Το βασικό είναι ότι έχω την αξιοπρέπειά μου. Όταν βρέθηκα εκτός από τον Αντένα, γιατί ήμουν έγκυος στο Γιάννο, μετά δεν μπορούσα να επιστρέψω εύκολα. Λίγοι άνθρωποι ήταν αυτοί που με στήριξαν. Μία ήταν η Ελεονόρα, η οποία μου είχε ανοιχτή πρόσκληση, όπως και η Ανίτα Πάνια. Δεν το συζητάω τώρα, γιατί Τατιάνα, ξέρετε τι αγάπη της έχω. Εκείνη την περίοδο πολλές παρουσιάστρες παντρευόντουσαν εφοπλιστές, δικηγόρους. Έχω βαρέθει να το λέω, ναι, με τον Μπαμπίνο μου. Είμαστε 25 χρόνια μαζί. Αυτός τα λέει όλα. Ποτέ στη ζωή μου και από παιδί δεν κοίταξα ο φίλος μου, όχι ο σύντροφός μου, γιατί μιλάω για την παιδική μου ηλικία και μετέπειτα, αν οδηγεί ακριβό αυτοκίνητο, εάν έχει χρήματα. Δεν με ενδιαφέραν εμένα αυτά. Ούτε από την οικογένειά μου είχα μεγαλώσει στερημένα για να πω ότι αχ, πρέπει να ξεφύγω από αυτό το περιβάλλον που δεν έχει να με συντηρήσει, να βρω έναν μπι πλούσιο. Όχι. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου όταν στο σπίτι σου πήγαν να μπουν κλέφτες και κοιμώσουν με τα παιδιά σου? Ακούω την πόρτα κάτω του σαλονιού, γιατί είναι τριόροφο. Συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ο Μπάμπης. Και πάω και παίρνω μια ανάμαχη τέτοιο. Και λέω, τώρα όποιος μπει, τον έσφαξα. Και για καλή μου τύχη, καλοκαίρι, ανοιχτά παράθυρα όλα, σταματάει ακριβώς στη γωνία του σπιτιού από κάτω ένα αυτοκίνητο και έπαιζε πολύ δυνατά μουσική. Και αρχίσαν ομιλίες. Αυτός, αυτοί, δεν ξέρω πώς ήταν, φοβήθηκαν ότι γυρνάγαν στο σπίτι και φύγανε. Πριν λίγο καιρό είχες μια μεγάλη απώλεια της μητέρας σου. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί δεν θα ξανακούσω τη φωνή της, ακόμα και για να τσακωθούμε. Την έχασα 4 Ιουλίου και φαντάζομαι ότι δεν έχω πάει ακόμα στο σπίτι μέσα να ανοίξω το σπίτι να μπω. Δεν έχω το κουράγιο. Βλέπεις My Sally Rocks? Οι μισές από εκεί μέσα είναι έτσι. Δηλαδή Daisy Duck, Donald Duck. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί στον εαυτό σας, δηλαδή σας αρέσει αυτή η εικόνα? Με τον χρόνο πώς θα πας? Έχουν πάει όλα προς τα κάτω, δεν γίνεται. Υπέροχη Ντέση Κουβελογιάννη, της στέλνουμε τα φιλιά μας, υπέροχη, αυθεντική όπως πάντα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι γυναίκες που είναι αυθεντικές. Αλλά παρ' όλα αυτά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν είχαμε το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε να πάνε προς τα πάνω, ρε εσύ? Όχι όμως αυτό. Καλά είπες. Όχι, όχι, υπερβολές. Θα είναι πολύ ωραία η Ντέση. Θα είμαστε φυσικές. Θα αποφασίσαμε. Θα πάμε στα Μεντίζενές. Και τι θα κάνουμε, ποια θεραπεία? Θα κάνει ρήμα. Θα είμαστε φυσικές στα Μεντίζενές. Θα κάνουμε βλαστοκύτταρα. Να σου πω γιατί εγώ τα έκανα την Παρασκευή. Γιατί ήθελα το Πάσχα, ρε παιδί μου, λίγο φρεσκάδα, λίγο έτσι. Και ξεκίνησα από το λαιμό, Μπέτη μου, διότι τώρα πετάξαμε τα ζιβάγκο. Και ξέρεις, εγώ έτσι και όπως μιλάω, ρε παιδί μου, οι γραμμούλες της έκφρασης, αυτό ξέρεις που καμιά φορά ζοριζόμαστε, θέλω να είναι πιο σφριγυρό λος ο λαιμός. Σήμερα θα τον κάνουμε δώρο το λαιμό. Oh. Δηλαδή η βλαστοκυταροθεραπεία του λαιμού με τη σημερινή προσφορά είναι δώρο. Προσέξτε για το Πάσχα αυτό. Για όσους μας τηλεφωνήσουν μέχρι τη μία αυστηρά στο 210-51-58-160 και στο 7053-53 στην Κύπρο. Να πούμε ότι είναι δικά μας αυτά τα βλαστοκύτταρα, έτσι? Μπράβο. Από εμάς τα παίρνουμε αυτό και τα ξαναβάζουμε, έτσι αυτό δεν είναι? Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, ότι το υλικό του φίλερ είναι δικό μας. Οπότε το DNA μας το απορροφά πλήρως. Πρόσεξε όμως, έχει πάρα πολύ σημασία, πέρα από το υλικό που είναι τα δικά μας βλαστοκύτταρα, το χέρι. Mm. Εγώ θα το λέω σε όλους, το λέω και στις φίλες μου, προσέξτε πού απευθύνεστε. Εδώ μιλάμε για εξειδικευμένους επιστήμονες που ξέρουν πού να στοχεύσουν, γιατί άπαξ και αλλάξει η έκφρασή μας, άπαξ και δεν πιάσει, δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι ωραίο. Έχει σημασία λοιπόν η εμπειρία της ιατρικής ομάδας, γιατί γίνεται η έγχυση στα σωστά σημεία, ξέρεις, να φύγουν οι γραμμές της έκπληξης. Το πόδι της χήνας, οι ρινοπαριακές, να ανορθωθεί το οβάλ, ο λαιμός και το ντεκολτέ. Δεν θα βγάλουμε λίγο τη ραντάκι τώρα? Πώς, τώρα εκεί θα που θα ψήνουμε το νοβελία. Να μαυρίσουμε και λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κάνουν και οι άντρες, θα σου πω. Και μάλιστα για Πάσχα έχει μεγάλη ζήτηση, διότι και αυτοί δεν θα φορέσουν ένα τίσερ. Το λαιμός, το περίγραμμα. Και αυτούς τους θέλουμε γοητευτικούς και χωρίς τα σημάδια του χρόνου. Λοιπόν, δεν έχει εποχικότητα, δηλαδή το κάνεις και βγαίνεις μετά, κάνεις ηλιοθεραπεία, πας στη θάλασσα, πας στο βουνό, όπου θες πας.
γιατί δεν έχει κοκκινίλα. Δεν επηρεάζει το δέρμα, δεν μας δίνουν κάποιες οδηγίες για μετά. Δες τα πριν και μετά, έγιναν με βλαστοκυταροθεραπεία αυτά. Δεν υπάρχουν εδώ ενέσιμα και άλλες θεραπείες. Μόνο τα δικά μας βλαστοκύτταρα. Θα δώσουμε στον κόσμο 60% έκπτωση, δηλαδή 490 ευρώ έχει η ολοκληρωμένη θεραπεία στον τιμοκατάλογο των Medizenes με αυτή την επιστημονική ομάδα. 190 τελική τιμή, το παίρνετε μέσα από την εκπομπή. Και δώρο λαιμός. Ο λαιμός θα είναι εντελώς δωρεάν. Να τα λέμε. Η θεραπεία στο λαιμό θα γίνει δώρο, αρκεί να μας πούνε ποιος είναι πρωινιάτικα. Μέχρι τη μία στο 210-51-58-160 και στην Κύπρο 7053-53. Είναι πολύτιμο και το διαγνωστικό ραντεβού. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μέχρι να το αποφασίσει, το σκεφτεί και ξέρω εγώ, δεν έρχεται να ρωτήσει. Φοβάται. Γιατί του έχουν τάξει. Μα είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Και βλέπεις επιστημονικό σύμβουλο. Που μπορεί να το εξηγήσει. Βέβαια. Ασχέτως αγοράς, όλος ο κόσμος έχει δωρεάν τη διάγνωση. Σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρο, στη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Και αυτή η προσφορά. Θέλω να πω ότι έχει χρονοδιάρκεια για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μέχρι το Πάσχα όλο τον κόσμο που παίρνει την έκπτωση. Δηλαδή 60% αν μας πεις ποιος είναι πρωινιάτικα από 490-190 και δώρο η βλαστοκυταροθεραπεία του λαιμού. Εντελώς δωρεάν ο λαιμός. Είναι χωρίς όριο ηλικίας, Μπέτη. Δηλαδή έρχονται τα νεαρότερα παιδιά, τα οποία, ρε παιδί μου, δεν έχουν πολλά σημάδια του χρόνου, μπορεί να έχουν μία της έκφρασης, ξέρω εγώ, μια μεσόφρια. Αλλά έχουν αφυδατωμένο δέρμα. Mm-hmm. Βάλε τις ηλιοθεραπείες, πες λίγο το στρες, μπορεί ακμή που άφησε πίσω τη σημάδια, υπερβολικό σμίγμα ή λιπαρότητα. Όταν γίνεται η έγχυση υποεπιδερμιδικά, δηλαδή η νιώτηρη, παιδί μου, έρχεται από μέσα προς τα έξω. Όταν αυτό δρά από μέσα προς τα έξω, κοίτα, εγώ το έκανα την Παρασκευή, είδα αμέσως τον καθρέφτη τη διαφορά, αλλά το νιώθω ότι συνεχίζει να δρά. Mm-hmm. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα πίνω και πολύ νερό, γιατί είναι καλό να ενυδατωνόμαστε, να τρώμε φρούτα, λαχανικά, αλλά νιώθω ότι τα βλαστοκύτταρα συνεχίζουν και την ανωδική πορεία. Λοιπόν, γιατί όλα πέφτουν με το χρόνο, όπως είπε και η αγαπημένη συνάδελφος. Γι' αυτό σας δίνουμε την ευκαιρία να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Πετάξτε μια δεκαετία από πάνω σας, λάμψτε τη λαμπρή και πείτε μας ότι βλέπετε την Μπέτη για να πάρετε 190 ευρώ την τελική τιμή. Δες με εδώ πως το ευχαριστήθηκα. Mm. Έτσι, και δεν μου έφυγε και το make-up, ρε παιδί μου. Οι γιατροί μας είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάνουν τη θεραπεία και φεύγουμε μετά χωρίς κονσίλερ. Δεν μου χάλασαν καθόλου το μακιγιάζ στα μάτια. Αυτό σου λέω μόνο. Πήγα για καφέ μετά. Λοιπόν, 190 η τελική τιμή, δώρο ο λαιμός, η βλαστοκυταροθεραπεία εντελώς δωρεάν. Πες μας ότι βλέπεις την Μπέτη και κέρδισέ τα στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο από τώρα και μέχρι τη μία αυστηρά. Ξέχασα και το ρολόι. Δεν πειράζει, δείξτε το καταλαβαίνω. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Και εμείς με έτοιμο. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομες διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε εδώ με τον υπέροχο και μοναδικό Βασίλη Ζούλια. Ποιος είναι πρωινιάτικα? If this world was mine. Εδώ στο σαλόνι μας παρέα με τον Βασίλη Ζούλια που φοράω και τα υπέροχα ρούχα του και νιώθω. Δεν φαντάζεσαι τι σχόλια δέχτηκα από το πρωί που φοράω τα ρούχα σου. Η αλήθεια είναι σου πάει πολύ. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Νομίζω ότι αγαπάς τόσο πολύ τις γυναίκες από μικρό παιδί και όλη αυτή η αγάπη που έχεις και ειδικά λίγο παραπάνω στα 60s και στα 50s που και για μένα ήταν η επιτομή της κομψότητας χρονικά. Και η μόδα νομίζω ότι τις κολάκευε πάρα πολύ τις γυναίκες. Κάνουμε αυτό και άλλα πράγματα όμως που δεν είναι 50's και 60's. Το ξέρω, αυτό. Όπως αυτό. Αλλά τι γίνεται, το ότι κατάφερες να πάρεις τη δεκαετία εκείνη και να την κάνεις τώρα να φοριέται και να κάνει τη γυναίκα τόσο θηλυκή αλλά και τόσο σικάτη. Για γιατί μένα είναι αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Τι σε όθησες αυτή, δηλαδή από πού την εισέπραξες αυτή την αγάπη για τη γυναίκα και θέλησες να δημιουργήσεις? Από μικρό παιδί παρατηρούσα τις παλιές ταινίες, η Σοφία Λόρεν, η Όντρεϊ Χέμπορν, έβλεπα τι φορούσαν, κολούσα. Δηλαδή μικρό παιδάκι θυμάμαι κολούσα στις παλιές ταινίες και παρατηρούσα και τις φίλες της μητέρας μου που ερχόντουσαν στο σπίτι, πώς ήταν ντυμένες. Αγαπούσε και η μητέρα σου όμως τη μόδα, ήταν πάντα πολύ κομψή, έχεις πει. Ήταν πάντα πολύ κομψή, ναι, είχε ένα δικό της προσωπικό στυλ.
Είναι και νομίζω ότι γεννιέται μια γυναίκα με ένα στυλ. Δηλαδή, όσο και να ντύσεις μια γυναίκα, αν δεν μπορεί να το, να το φορέσει το ρούχο. Το στυλ είναι το μόνο που δεν αγοράζεται, όσα λεφτά και να έχεις, 100 στυλίστες να πάρεις. Δεν γίνεται. Η αλήθεια ή το έχεις ή δεν το έχεις. Γι' αυτό και προτιμάς. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πάντα η γυναίκα κάνει το ρούχο και όχι το ρούχο τη γυναίκα. Και το είδαμε πρόσφατα όταν φόρεσε το φόρεμα της Μέριλιν η Kim Kardashian. Mm-hmm. Και εκεί φάνηκε η διαφορά. Ότι, γιατί ήταν ένα μυθικό φόρεμα, το ίδιο φόρεμα σε δύο διαφορετικές γυναίκες. Αλλά η διαφορά ήταν αισθητή. Οπότε πάντα η γυναίκα κάνει και όχι το ρούχο. Αυτή η αγάπη σου για τη γυναίκα και να την διοχετεύσεις μέσα από τη μόδα, ίσως ήταν και μία διέξοδό σου στο να δεις, να φύγεις από τα δικά σου σκοτάδια και να φτιάξεις κάτι όμορφο, να δημιουργήσεις κάτι ωραίο. Κοίτα, πάντα ναι, η μόδα με κρατούσε πάνω από τα σκοτάδια μου και όλη την περίοδο του σκότου, μπορώ να πω. Ήταν αυτό που μου άρεσε πολύ να κάνω και πάντα είχα ένα κίνητρο το πρωί να σηκωθώ στις δύσκολες στιγμές και να δουλέψω η μόδα, η γυναίκα, όλα αυτά, ναι. Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι για μένα αποτελείς ένα πρότυπο, όχι γιατί είσαι ένας πολύ υπέροχος σχεδιαστής, αλλά ένας υπέροχος άνθρωπος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν επώνυμοι άνθρωποι, επιτυχημένοι, βγαίνουν και λένε ότι εγώ κατάφερα να φύγω από αυτά τα σκοτάδια, να ξεπεράσω τους εθισμούς μου και μόνος μου να πατήσω στα πόδια μου και να δημιουργήσω και να γίνω επιτυχημένος, νομίζω ότι αυτά τα πρότυπα πρέπει να τα προβάλλουμε. Και μπράβο σου που βγήκες και μίλησες γι' αυτό, γιατί δίνεις δύναμη στους ανθρώπους εκεί έξω που μπορεί να ζουν κάτι αντίστοιχο. Είναι και ο μόνος λόγος και νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε όσοι έχουμε κάποιον δημόσιο λόγο και να, αν μπορούμε να εμπνεύσουμε κάποιους ή να επηρεάσουμε κάποιους, βεβαίως πρέπει να γίνεται. Και να σπάσει και επιτέλους αυτό το ταμπού που υπάρχει στην Ελλάδα με πάρα πολλά πράγματα. Ένα είναι ο εθισμός. Έτσι. Έχουμε πολλά ταμπού, αλλά ένα ακόμη είναι και αυτό. Τι σου δώσε τη δύναμη να ξεφύγεις εσύ και να καταφέρεις να βγεις από αυτό? Διότι ήσουν και πολλά χρόνια μέσα σε αυτό και είχες κάνει και πολλές φορές απόπειρες να αφαιρέσεις τη ζωή σου, φτάνοντας ίσως. Κοίτα, η ζωή μου έχει γίνει και βιβλίο από τη Ρέα Βιτάλη. Είναι κινηματογραφική. Το παλτό μου μαμά. Mm. Η Ρέα Βιτάλη, επειδή έζησε τα γεγονότα τότε, ήμασταν φίλοι από κοντά, είχε την έμπνευση να κάνει τη ζωή μου ένα βιβλίο. Και τώρα μπορεί να γίνει και μια ταινία ή μια σειρά. Θα το πολύ ωραίο. Γιατί είναι ένα ωραίο σενάριο που έχει δραματουργία, έχει ελληνικό νεορεαλισμό, έχει την αγριότητα των 80's, τα ναρκωτικά που δεν έχει ασχοληθεί κάποιος. Ακόμη, νομίζω, με σειρά ή με ταινία. Κοίτα, μέσα από την αδυναμία, παραδεχόμενος την αδυναμία μου, βρήκα τη δύναμη και βέβαια ζητώντας βοήθεια από ειδικούς, έτσι. Mm-hmm. Άρα το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτείς το πρόβλημα ουσιαστικά. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσεις βοήθεια από ειδικούς. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πήγα κάπου σε μια ομάδα 12 βημάτων και βρήκα ανθρώπους σαν και εμένα και όταν βρήκα τη λύση αφέθηκα εκεί. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς, ούτε γονιός, ούτε φίλοι, πάσχων, mm-hmm, ότι θα τα καταφέρει μόνος του. Και εγώ βασανίστηκα πολύ, ας πούμε, από τα 19 μέχρι τα 29, προσπαθούσα μόνος μου. Σίγουρα έχουμε όλοι κάποιον άνθρωπο στην οικογένεια σήμερα, έτσι που να είναι σε όλες τις οικογένειες, στον ευρύτερο κύκλο, ίσως στενό κύκλο, των φίλων ή και της οικογένειας, υπάρχει κάποιος που πίνει παραπάνω, το ξέρουμε, έτσι. Σε αυτά τα χρόνια γυρνάτε πίσω, τα ξανακοιτάτε ή το έχετε κλείσει σαν κεφάλαιο? Όχι, και δεν θέλετε? Δεν έχω κλείσει κάτι, απλά όταν σκέφτομαι το παρελθόν είναι σαν να είναι κάποιος άλλος άνθρωπος. Πολύ μακριά. Σαν να παρακολουθώ τη ζωή κάποιου άλλου. Ποιο ήταν αυτό το παιδί που έκανε αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να το συνδέσω με το σημερινό Βασίλη. Δηλαδή δεν βρίσκω καμία σύνδεση. Γιατί ακριβώς όπως ένα φίδι αλλάζει το δέρμα του, έτσι και ένας εθισμένος άνθρωπος που βρίσκει θεραπεία αλλάζει το δέρμα του. Συνεχίζεις να πηγαίνεις να βοηθάς άλλους ανθρώπους, γιατί ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν φύγει από αυτό, κοίτα, πηγαίνουν σε διάφορες ομάδες, βοηθούν. Καμιά φορά είναι και η ερώτηση, μου λένε τώρα 30 χρόνια για ποιο λόγο εξακολουθείς να πηγαίνεις. Και λέω, παιδιά, αν σταματήσουμε να πηγαίνουμε. Καταρχήν πηγαίνω γιατί βοηθιέμαι εγώ. Mm-hmm. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί εγώ το έχω ανάγκη, γιατί εγώ θέλω να παίρνω αυτή τη βοήθεια. Και
τον δεύτερο πιο πολύ σημαντικό λόγο είναι ότι ποιος θα βρει, αυτός που θα έρθει να μας βρει, αν ο καθένας μπαίνει και βγαίνει. Έτσι είναι. Θέλω να σου πω ότι ένιωσα πάρα πολύ περήφανη και ας μην είσαι δικός μου άνθρωπος, ενώ φίλος ή γνωστός, όταν είδα τα ρούχα σου στο Emily in Paris, ένιωσα μία περηφάνεια, μία ανατριχίλα. Έβλεπα τα ρούχα σου να τα φοράει και να κυκλοφορεί η Collins, η Lily Collins, yeah. Και είχα μεγάλη χαρά, χάρηκα, γιατί yeah. Ένας Έλληνας πέτυχε στο εξωτερικό. Για να πάψουμε οι Έλληνες να έχουμε αυτή τη μυσαλλοδοξία που είναι τραγικό χαρακτηριστικό ναι. Από την αρχαία Ελλάδα που μας κυνηγάει. Από την αρχαία Ελλάδα. Από την αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να χαιρόμαστε για τους ανθρώπους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Και χάρηκα τόσο πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσες και νομίζω ότι ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο ένας Έλληνας να τα καταφέρει καταρχάς στη χώρα του. Έτσι δεν είναι? Κοίτα. Στη χώρα μας τα έχουμε καταφέρει. Mm-hmm. Και η επιτυχία του Emily in Paris ήταν κάτι που μας έδωσε μεγάλη χαρά, έτσι που μπήκαμε, μπορώ να πω, μπήκαμε στο παγκόσμιο χάρτη της μόδας μέσα σε μία νύχτα, έτσι, γιατί αυτή η σειρά έχει τέτοια δυναμική που ξεκίνησε η προβολή στις 8 η ώρα το βράδυ, 23 Δεκεμβρίου, και μέχρι το πρωί είχαν μπει 160 χώρες, από 160 χώρες, γιατί υπάρχει το Shopify που μπορείς να δεις στο e-shop να παρακολουθήσεις ποιες χώρες είναι, από 160 χώρες γυναίκες που έψαχναν τα ρούχα που φόραγε η Emily in Paris. Εσείς σε λίγες ώρες από 160 χώρες. Από 160 χώρες, ναι. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Μέσα σε μία νύχτα. Τα τηλέφωνα, φαντάζομαι, την άλλη μέρα θα χτυπούσαν στα μάτια. Το e-shop άρχισε να χτυπάει και ευτυχώς ήμασταν προετοιμασμένοι, γιατί ιδίως αυτό το κίτρινο σακάκι που φόρεσε είχε πολύ επιτυχία. Μπορώ να πω ότι αυτό ήταν και η αφορμή να ξεκινήσω μία σειρά πρετ-α-πορτέ. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος άρχισε να ζητάει αυτό το σακάκι πάρα πολύ και μετά και άλλα πράγματα. Θες να μας εξηγήσεις τη διαφορά του πρέτ-α-πορτέ με το haute couture, το ναι. Επαγγελματικό. Κοίτα, το δικό μας πρέτ-α-πορτέ θα μπορούσε να πούμε ότι είναι πρέτ-α-couture, αν θες να το ονομάσουμε, mm-hmm. Γιατί όλα γίνονται στα εργαστήριά μας με τα χέρια των μοδιστών που έχουμε. Η διαφορά τώρα είναι ότι το πρέτ-α-πορτέ βγαίνει σε πολλά κομμάτια. Μάλιστα. Έτσι, έχει κάποια διαφορετική ραφή. Ενώ η haute couture σειρά είναι κάτι που γίνεται μόνο επί παραγγελία. Και πάνω στο άτομο. Είναι κάτι που όταν μπαίνω στο εργαστήριο και λέω στις μοδίστες να τραβήξουμε και κάποιο γαζί, λέω να κάνουν και με κοιτάνε έτσι, λες και τους είπα κάποια βρισιά. Δηλαδή όλα τα στριφώματα γίνονται στο χέρι. Ξέρεις. Πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ πάντως τη δουλειά σου για να... Ναι, ναι, την αγαπάω και με αγαπάει και αυτή και το Emily in Paris είναι ένας λόγος που με αγάπησε ακόμη παραπάνω. Και έχω να περιμένω κάτι ακόμη από το Darren Star, ήταν παραγωγή του Darren Star. Τώρα θα βγει σε λίγο το Glamours, μια σειρά Glamours. Βλέπουμε και το σακάκι τώρα εδώ. Η Samantha από το... Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Η Samantha από το Sex and the City πρωταγωνιστή, mm-hmm. Kim Cattrall, και θα φορέσει 5 ρούχα δικά μας, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σύντομα θα βγει. Ναι. Βασίλη, πραγματικά. Έχουμε δει και στα Golden Globes μια. Ναι, κοίτα, στα Golden Globes έγινε η αρχή. Mm-hmm. Που βγήκε, ήταν η βραδιά του Me Too. Έπρεπε όλες να φορέσουν μαύρο. Και εμφανίστηκε η Alison Brie με ένα φόρεμα δικό μου που είχε ένα παντελόνι από μέσα και ήταν πολύ ιδιαίτερο. Οπότε κατάφερε να ξεχωρίσει. Σκέψου τώρα το outsider από την Ελλάδα σε μια θάλασσα από μαύρα φορέματα, γιατί όλες φορούσαν μαύρο. Και μου έστειλε μάλιστα μήνυμα μέσα από τα Globes εκείνο το βράδυ και μου λέει: Βασίλη, έχουν πάθει πλάκα όλοι. Με ρωτάνε όλοι από πού είναι. Θα γίνει. Ανατριχιάζω, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα γίνει viral, μου λέει αυτό. Και όντως έτσι έγινε. Ξέρεις, έγινε viral και σκέψου πόσα ρούχα με παντελόνι έχει στεί από τότε. Μετά, δηλαδή, οι Έλληνες δημιουργούμε τάσεις και δεν μας λείπει απολύτως τίποτε. Τώρα είμαι αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών που έχει νοσησταθεί μέσα στον κορονοϊό. Πήρα τηλέφωνο το Στέλιο Κουδουνάρη και του είπα: Δεν κάνουμε ένα σύλλογο να μαζευτούμε. Και είμαστε 18-20 στο σύλλογο με πρόεδρο την Οσαλία Παρθένη. Και βλέπω, έχουμε και το Instagram μας έχει βγει τώρα, προχθές καταφέραμε. Και βλέπω τόσα ταλέντα. Ξέρεις ότι είμαστε 20 εκεί και άλλοι 20 παραέξω, που ο καθένας έχει διαφορετικό στυλ και φοβερή δυναμική. Εσύ φοράς πολλούς Έλληνες σχεδιαστές. Mm-hmm. Οπότε είμαστε πολλοί και πολύ καλοί. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω για το αντρικό κομμάτι. Γιατί δεν κάνετε κάτι και για τους άντρες? Ή δεν έχει ενδιαφέρον, ξέρω, στυλιστικά αυτό το κομμάτι? Κάνω, εγώ έχω αντρικό κόνσεπτ στο μυαλό μου, αλλά πώς να προλάβω να κάνω.
Δεν είναι κάτι που απορρίπτεται. Παραπονιέται το. Ναι. Όχι, υπάρχει. Ένα που κάμισε και ένα σακάκι και τελειώσαμε. Να πα στο Σωτήρη Γεωργίου. Να, Έλληνα σχεδιαστή καταπληκτικό. Υπέροχο που κάνει και γυναική αλλά και καταπληκτικά ανδρικά. Θα το δω. Είναι και στο ίδιο κτίριο με μένα, στο Ισόγειο. Οπότε δύο σε ένα μπορεί να πω. Είναι δύσκολο να έχεις βάσει την Ελλάδα, αλλά να στέλνεις ρούχα σου στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο να τα καταφέρεις. Πρέπει όχι, να δείξεις, γιατί τελικά, πούμε... τελικά ξέρεις, δεν είμαστε. Πρέπει αυτό το εξωτερικό να το βγάλουμε. Είμαστε και εμείς εξωτερικό. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα κύκλο. Όλοι εμένα με βρήκαν. Μπόρεσε να με βρει η Πατρίτσια Φίλντ. Μπόρεσε και άλλοι δουλεύουν. Οπότε δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε στην απέξω ή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στο εξωτερικό. Ξέρεις, είμαστε... Είναι όλα εύκολα σήμερα. Στο GNTM έχεις κάνει το πέρασμά σου. Έχουμε δει αρκετές φορές να συμμετάσχεις, όχι ως κριτής βέβαια. Ενώ στο Maestal Rocks ξέραμε ότι έκανες ένα δοκιμαστικό που μετέπειτα όμως εσύ ίδιος είπες κακώς το έκανα το δοκιμαστικό. Γιατί. Το Maestal Rocks ήταν κάπου αλλού. Το Maestal Rocks ήταν. Είχες κάνει ένα δοκιμαστικό. Ναι. Θυμάμαι, ναι. Γιατί είπες όμως ότι κακώς έκανα δοκιμαστικό. Κακώς γιατί. Μπήκε στη διαδικασία. Ναι, ναι. Ήταν η διαδικασία, ήταν παράξενη. Λέω για ποιο λόγο τώρα το κάνω εγώ αυτό. Εντάξει, το κάνουν πιο πολύ για να δουν τις χημίες και για το, κατά πόσο ένας σχεδιαστής να μπορεί να είναι και τηλεοπτικός. Δεν είναι κάτι που νομίζω εγώ μπορώ να το κάνω στην τηλεόραση. Κατάλαβες δηλαδή ότι μπορεί να μην σου ταιριάζει αυτό. Ναι. Τι σας φαίνεται παράτερο, τι σας ξενίζει, λες, ο ρυθμός. Κοίτα, νομίζω είμαι για άλλα κανάλια εγώ. Είμαι για το History Channel, για την Ερτένα. Τα λέω λέει πιο ντοκιμαντερίστικα. Πιο αργά. Πόσο γνωριστήκατε με τον Περικλή. Φαντάζομαι ότι ο Περικλής έφερε και έναν διαφορετικό αέρα, γιατί είναι πιο extravaganza. Με τον Περικλή γνωριστήκαμε μέσω φίλων. Και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε πολύ γρήγορα. Ο Περικλής είναι και η αφορμή που με γνώρισε, είναι η Πατρίτσια Φίλντ, γιατί δουλεύει χρόνια με την Πατρίτσια, ο Περικλής. Και έτσι η Πατρίτσια Φίλντ διάλεξε τα ρούχα μου, ναι. Είναι ένας υπέροχος συνεργάτης, έχουμε κάνει πολλά σοου μαζί. Και τώρα έχουμε ένα πολύ δυνατό design team και με τον Περικλή. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες τώρα. Εσύ συμφωνούσες στο να πάει στο Survivor ο Περικλής ή πίστευες ότι μπορεί να αλλοιώσει, ας πούμε, την εικόνα των σχεδιαστικών κοσμημάτων. Κοίτα, δεν επεμβαίνω στην προσωπική του ζωή έτσι κι αλλιώς, οπότε... Ήθελε να το κάνει, ζήσει. Θέλει. Ναι, και του είπες ζήσ' το, λοιπόν, πήγαινε να το ζήσεις. Πιστεύεις ότι βοηθάνε όμως αυτού του είδους τα προγράμματα έναν άνθρωπο που θέλει να καθιερωθεί, ας πούμε... είτε ως σχεδιαστής είτε ως κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι το έκανε για να καθιερωθεί ο Περικλής. Δεν νομίζω. Δεν βοηθάει όμως η αναγνωρισιμότητα. Ξαφνικά τον ξέρουμε τον Περικλή. Τον ξέρει, ας πούμε, όλος ο κόσμος πια. Ναι, ίσως αν έχεις ένα κάποιο προϊόν να πουλήσεις, μπορεί να είναι βοηθητικό αυτό. Σας ενοχλούσε που σας ρωτούσαν για το Survivor τόσο συχνά, γιατί είναι τώρα δύο χρόνια που μιλάτε αρκετά συχνά γι' αυτό. Και τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι συνεργάτης του όμως, είναι άνθρωπος που. Μπορεί να είναι κάτι που μην θέλει να το συζητάει καθόλου, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Εντάξει, δεν είπαμε και κάτι. Ναι, δεν είπαμε και κάτι φοβερό. Ποιο είναι το επόμενο όνειρο τώρα, Βασίλη, ποιο είναι ο επόμενο στόχο. Έχω συνεχώς στόχους και κοίτα, το στόχο τον έχω πει πολλές φορές και ευτυχώς έχει καταγραφεί, οπότε έχει ακούσει και το σύμπαν και το σύμπαν πάντα ακούει αυτά που λέμε, τα ξέρεις και εσύ αυτά, ναι. Ο νόμος της έλξης. Θα ήθελα μία μπουτίκ Βασίλη Ζούλια σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα του κόσμου. Απλά πράγματα. Εμείς σας το ευχηθούμε με όλη μας την αγάπη και με μεγάλη χαρά να τα καταφέρεις. Μας αρέσει που αγαπάς τις γυναίκες. Όλα γίνονται και είσαι ένα πρότυπο άνθρωπο που τα κατάφερε. Σηκώθηκε από τις τάχτες του, δημιούργησε και μεγαλούργησε, θα πω εγώ. Και θέλουμε καθημερινό αγώνα, εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις, ξυπνάμε το πρωί. Είναι μια καινούργια μέρα μπροστά μας. Ήθελα να έρθω στην εκπομπή σήμερα. Meditation, προσευχές, ό,τι μπορεί ο καθένας να το κάνει. Ναι, βεβαίως. Πριν ξεκινήσει το πρωί. Ό,τι τον βοηθάει. Ό,τι τον βοηθάει. Ό,τι τον βοηθάει τον καθένα βοηθάει, πρέπει ακριβώς. Να το κάνει. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σου ευχόμαστε χαρά τα μου. Καλύτερα. Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα παρέα. Πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο στις 10 παρα 10, Παναγιώτη, ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα. Εμείς!